Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πολύ μελλοντικά ξεκινήσαμε, αλλά βλέποντας αυτή τη φανέλα και αυτά που έκαναν χθες αυτά τα παιδιά, μπράβο. Είναι πραγματικά να τους πεις ένα τεράστιο μπράβο. Είναι μία από τις μεγαλύτερες νίκες της ελληνικής ομάδας ποδοσφαίρου, έτσι. Βέβαια. Αφήστε τον Euro. Σε επίπεδο προκριματικό κλπ. Είναι τις μεγαλύτερες νίκες. Μας κάναμε κερδίσει πρώτα την Αγγλία. Ναι. Πρώτη φορά κερδίσαμε την Αγγλία. Την κερδίσαμε εκτός έδρας, 2-1 στο Wembley μέσα. Και τα παιδιά βλέπει όλα συγκινημένα και κατακτησμένα. Έχουν σηκώσει τη φανέλα. Βλέπει τον Μπακασέτα, ο οποίο κλαίει. Σου Μπάλτο, που είχε συμπαίκτη στον Παναθηναϊκό. Έκλαιγε, πίσω τη φανέλα. Ναι, μόνο στην εθνική τώρα, 1,5 χρόνο. Δηλαδή με το που έμπαινε τον κόλ, αντί να χαρεί, δάκρυζε. Ναι. Από την δύναμη των παιδιών και από την συγκίνησή του. Πραγματικά πολύ θα τα δούμε μετά τα κόλ προφανώ. Θα τα δούμε. Αυτά τα παιδιά τα οποία τίμησαν τη φανέλα. Το εθνόσημο και τίμησαν και το συναδελφό του. Βασικά είναι ο Μαδάρα. Το λέμε και για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτ, ο οποίο φτιάχνει ομάδε όπου και αν πηγαίνει. Λοιπόν, έφτιαξε ο Μαδάρα και εδώ. Χωρί παίχτε που του έλειπαν. Ναι, δύο ανίδε θέσει. Ο Ιωαννίδη μπήκε ο Παυλή γιατί έχασε δύο γκολ. Δηλαδή λε μπράβο. Εντάξει, αλλά είναι εισάξι βέβαια. Ναι, ρε, δεν είναι κανένα ότι είναι ο Ρονάλντο εντάξει, και οι 10 υπόλοιποι. Εγώ λέω ένα πράγμα όμω. Πραγματικά εμένα με συγκίνησε περισσότερο από όλα. Αυτό το μάτι δεν έπρεπε να γίνει χθε. Ναι, ήταν η μέρα που έφυγε ένα παίκτη στον παίκτη. Η αλήθεια είναι ότι και η Ομοσπονδία η Ελληνική και η Αγγλική, γιατί οι Άγγλοι τα σέβονται αυτά, ναι. Έψαχναν ημερομηνίες για να γίνει άλλη ημερομηνία ο αγώνας. Δεν έβρισκαν ημερομηνίες, παιδιά, γιατί αυτά τα παιδιά παίζουν 80 μάτσα χρόνο. Και οι Άγγλοι. Και οι Άγγλοι και οι δικοί μας. Παίζουν σε ομάδες, παίζουν Ευρώπες, παίζουν τα κύπελά τους. Δεν είχαν ημερομηνίε. Δεν βρίσκαν ημερομηνία. Τέλο πάντων, έγινε. Ο έτσι όπως έγινε με μεγάλο σεβασμό στη μνήμη αυτού του ανθρώπου, του νέου ανθρώπου. Και από τις δύο πλευρές. Και Βρετανοί, γιατί ήταν Βρετανός στην ουσία το παιδί, εκεί μεγάλωσε. Τον τίμησαν και οι Άγγλοι. Ναι, ναι. Τον, και εκεί τα ταφή κιόλας. Δηλαδή, ακριβώς. Συνέχεια, λοιπόν, και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα με την εθνική ομάδα, ναι. Το οποίο είναι στη μνήμη αυτού του νέου νεαρού αθλητή, 31 ετών, του οικογενειάρχη. Εντάξει, ενός παιδιού, αυτά τα παιδιά ζούσαν μαζί του, έτσι, στα δύο δωμάτια κοιμόντουσαν. Κανείς πλάκα τώρα. Παίζουν στην εθνική τόσα χρόνια μαζί και έχουν μεγαλώσει μαζί. Λοιπόν. Όπως και να έχει, πραγματικά μας προσπάθησαν να μας φτιάξουν τη διάθεση, αλλά δυστυχώς με τη σκιά του θανάτου του George Baldock δεν γινόταν αυτό. Ναι. Αλλά ήταν πολύ συγκινητικό όλο και τρομερή προσπάθειά τους. Ο Ρότα κλαίει εκεί, έτσι. Ναι. Αφού ήταν όλοι μαζί, λοιπόν, τα παιδιά μαζί. Τέλος πάντων. Είναι και παιδιά όλα. Ναι. Και, μα θυμάμαι, έλεγε, άκουγα τον Παύλο του Παπαδημητρίου που έλεγε, λένε να τους στηρίξουν τα παιδιά κτλ. Ποιος λέει ο Γιωβάνοβιτς, είναι πιο χάλι ο Γιωβάνοβιτς. Ναι. Λοιπόν. Ναι, το Γιωβάνο, επειδή το ξέρω και λόγω του Παναθηναϊκού, το παίρνει αλλιώ λίγο. Ναι, δηλαδή. Να δούμε λίγο τα γκολ. Βλέπουμε αυτό το γκολ του Παυλίδη, α πούμε, το πρώτο. Πολλά. Ξανά μπορούμε. Λοιπόν, αυτό είναι το γκολ το οποίο στην ουσία άνοιξε το σκορ. Μα εκείρωσαν και δύο γκολ. Ναι, πράγματι. Εδώ αυτό είναι το ένα γκολ. Φοβερές ευκαιρίες η ομάδα. Ναι, ναι. Έτσι, φοβερή μπάλα. Μα ακύρωσαν και δύο γκολ. Πάμε στα κύλια να τα βλέπουμε. Ναι, πάμε, τώρα, πλέκα, πλέκα. Πάμε. Λοιπόν, Παυλίδη εδώ, το πρώτο. Ναι, το πρώτο γκολ αυτό. Μετά με σοφάρισαν οι Άγγλοι. Βασικά μας ακύρωσαν δύο γκολ. Ναι. Μας σοφαρίζουν μετά οι Άγγλοι. Εδώ είναι το 2-1. Αυτό είναι το 2-1. Και εδώ είναι το 2-1. Στο 94 ο Παυλίδης παίρνει την μπάλα και τον καρφώνει πάλι. Καταπληκτικός παίχτης ο Παυλίδης. Εντάξει, παιχταράς. Παίζει δυνατό φορ. Ναι. Στην Μπενφίκα δεν παίζει νομίζω. Εξαιρετικός παίχτης και τρομερό σκόρερ. Λοιπόν, και το πήραμε στο 94, όπως βλέπετε. Καταπληκτικό. Θα τα δούμε και μετά συνέχεια και αναλυτικά. Αλλά ήθελα λοιπόν, να τα δείτε κιόλας. Πάντως είναι παγκόσμια συγκίνηση, γιατί ένας αθλητής αυτού του επίπεδου και πραγματικά στα πρωτοσέλιδα όλων των εφημερίδων σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Λοιπόν. Αυτά. Πάμε ταυτότητα ημέρες για να πάμε στα ρεπορτάζ σιγά-σιγά. Να ξεκινήσουμε. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, κανένας. Ναι. Κανένας σήμερα. Όχι, ρε παιδιά. Όσοι έχουν γενέθλια. Ποιο έχει γενέθλια. Και πώς λένε το θείο σου. Ποιο. Έχει γενέθλια, γιο σου. Γενέθλια, γιο σου. Να τον χαίρεσαι. Χρόνια πολλά, αγόρι. Να τον χαίρεσαι. Στο μικρό γαβράκο. Χρόνια πολλά. Ενός γίνεται. Ενός. Νίκο. Ενός. Ενός έτους. Πώς τον λέτε. Χρήστο. Ο Χριστάρας. Το θυμάμαι το Χρήστο. Ο Χριστάρας. Ο Χριστάρας. Να τον χαίρεσαι. Να χαίρεσαι το αγόρι σου, αγόρι. Λοιπόν, Ολυμπιακάρα. Και χρόνια πολλά. Σε... Εντάξει, μπορεί να αλλάξει μετά συνέχεια. Δεν αλλάζει. Ρε, χρόνια πολλά. Έχει οικογενειακή παράδοση. Βάση το παιδί. Εντάξει, εγώ ελπίζω μόνο. Είσαι καλά. Α το πούμε. Θε να καταστραφεί ο άνθρωπο. Τι θε. Λοιπόν, θυμάμαι. Δηλαδή θα πει κάτω. Άστον τώρα. Λοιπόν, και όσοι σώσουν γενέθλια ή οτιδήποτε άλλο έχετε σήμερα το γιορτάσετε. Χρόνια πολλά. Δεν έχει επίσημη γιορτή, δεν ξέρω τι έγινε. Μάλλον. Δεν μα φρόντισε ο Θανάσης. Ή ο Θανάσης κάπου κάτι ξέχασε. Να μα τρολάρει. Μάλλον ήθελα να μας λοιπόν, πάμε για λίγο στον καιρό να δούμε λίγο την γενική πρόγνωση. Έτσι και την ταυτότητα της ημέρας για όσους φεύγετε τώρα. Κοίτα εδώ, τριαντάρια πάλι. Βέβαια, ανεβαίνει. Βροχούλες όμως. Ανεβαίνει. Κοίτα Νότια Ελλάδα. Κοίτα εδώ. 32. Αλλά 32 στην Ελλάδα, ναι, κάτω προς τα κάτω, βέβαια. 32 βαθμούς. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε ένα ζεστό, μια ζεστή μέρα. Το Σαββατοκύριακο θα σήμερα αλλάξει. Σήμερα και είπε. Αύριο, νομίζω, από Κυριακή αλλάζει. Από Κυριακή αλλάζει.
Λοιπόν, αυτή είναι από η εικόνα. Δευτέρα θα βγει ο ήλιος, είναι δεδομένο. Ο πράσινος σίγουρα θα σηκωθεί, όπως και να έχει. Ναι. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο κύριος Χάρης Δούκας, υποψήφιος δήμαρχος. Βεβαίως, θα είναι ο πρόεδρος Πασόκ, ο δήμαρχος Αθηναίων. Θα είναι εδώ υποψήφιος. Ναι. Όλοι βγήκαν εδώ. Και ο κύριος Ανδρουλάκης εχθές και ο κύριος Δούκας σήμερα. Ναι. Να του ακούσουμε, να ακούσουμε να... και να αποφασίσει ο κόσμος. Προφανώς. Λοιπόν, αν δούμε όλες τις ημερομηνίες, αυτή έχει σημασία στα κύτταρα 27 βαθμούς. 27 πάνω απ' όλα, εντάξει, τώρα αυτή η δημοκρασία, ναι. Λοιπόν. 32 στην Αθήνα, 29 Σαλονίκη, εντάξει, 26 στη Φλόρινα, έχει ανέβει η δημοκρασία όπως βλέπεις, στη Ρόδο 29, 30 Χανιά, 29 Ηράκλειο. Ναι. Αυτά είναι λοιπόν. Είναι θερμοκρασίες ζέστης. Δηλαδή το μεσημέρι ζέστη, τώρα, παιδιά, ζέστη. Έχει ζέστη τώρα. Έτσι, ζέστη. Δεν είναι... Και θα έχει και αύριο και έχει και υγρασία και από, είναι... από Κυριακή θα αρχίσει λίγο. Με την υγρασία μαζί. Εγώ την παλεύω την υγρασία. Από Κυριακή. Λοιπόν, λοιπόν. Κοίτα, κανονικά τώρα η Μαρία Γεωργαντή πρέπει να είναι εδώ πέρα απέναντι και να μας πει τι γίνεται. Και όμως είναι εδώ. Α! Και όμως πώς εμφανίστηκες έτσι. Καλημέρα λοιπόν, σας. Καλημέρα, Μαριάννα. Τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα από όσο περιμέναμε. Από ό,τι φαίνεται. Ναι. Καθώς έφτασε, υποβαθμίστηκε σε κατηγορία 3 από κατηγορία 5 και στη συνέχεια, καθώς μπήκε μέσα, υποβαθμίστηκε σε κατηγορία 1. 15 νεκροί μέχρι στιγμής, λένε τα μεγάλα μέσα, το CNN και το ABC. Παρ' όλα αυτά 15 νεκροί, έτσι. Να, είναι... Παρ' όλα αυτά 15 νεκροί, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι έμειναν πίσω, συγκεκριμένο 15ος, ήταν εκείνος που ενώ έπεσε ένα δέντρο και πήγε να το μαζέψει, να το κόψει, την ώρα που έγινε το φαινόμενο, έπεσε πάνω του ένα δέντρο και έχασε τη ζωή του. Είναι κάθε ανθρώπινη ζωή, δεν το συζητάμε καν. Δεν το συζητάμε. Βέβαια, με αυτά που ακούγαμε, περιμέναμε 100 νεκρών. Όσο μάλλον, αυτό πήγα να πω. Έσκασε με ένα. Με δύο χθες το πρωί και μετά με ένα. Φαντάζομαι να έσκασε με 5. Και τι ζημιές βλέπουμε, έτσι. Και προσέξτε, μην νομίζετε ότι δεν έχουμε καταστροφές. Έχει πολλές καταστροφές. Απλά τουλάχιστον δεν έχει χιλιάδες νεκρούς όπως φοβόμασταν όλοι. Βλέπουμε τις εικόνες εδώ πέρα, τις εικόνες που έχει φέρει εδώ η Μαριάννα. Έχουμε 3 εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ρεύμα. Πάνω από 125 σπίτια που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Είναι πάρα πολλά τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές, φυσικά όπως καταλαβαίνετε. 470 χιλιοστά νερού φαίνεται να έπεσαν. Από ό,τι λένε, δέντρα έχουν πέσει στους δρόμους. Ακόμα είναι κάποιες περιοχές πλημμυρισμένες. Αυτό είναι βενζινάδικο. Ναι, βενζινάδικο. Πόσο δυνατός είναι ο αέρας από πάνω. 160 χιλιόμετρα η ταχύτητα του ανέμου. Άγρια ζώα έχουν βγει έξω. Χθες, μάλιστα, έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο όπου ένας άνθρωπος πάει να ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου και βλέπει ένα αλιγάτορα. Νάτος. Να του τρώει τη ρόδα. Νάτος, το βλέπετε. Στην εικόνα που ανοίγει το στοματάκι του. Λοιπόν, ήταν φυσικό αναμενόμενο να βγουν έξω τα άγρια ζώα και θέλει πολύ προσοχή από ό,τι συνεχίζουν να λένε οι αρχές για το πώς θα κινήσετε στους δρόμους και θα περπατάτε. Επίσης, να πούμε μια ιστορία, μιας και τα λέμε. Εδώ βλέπουμε τους δημοσιογράφους. Ο συγκεκριμένος έχει φορέσει ειδικά γυαλιά. Εδώ ήταν το χθεσινός που είδαμε που έπεσε θράψμα πάνω του. Ναι, ναι, καθώς μέσα στα νερά υπήρχε και ο τυφώνας Έλεν, ο οποίος ακόμη δεν είχαν καθαριστεί τα φερτά υλικά. Και όπως παρασύρονται από τον άνεμο, έπεσαν πάνω στο κεφάλι του δημοσιογράφου. Υπάρχει τους αδελφούς που κάνουν αυτή τη δύσκολη δουλειά. Ακριβώς, πολύ δύσκολη μετάδοση. Υπάρχει μια ιστορία. Ζωζέφ Μαλινόφσκι λέγεται. Μπορεί να τον έχετε ακούσει. Είναι λοιπόν η ιστορία ενός ανθρώπου ο οποίος έμενε στο ιστοπλοϊκό του. Ναι. Του λένε, φύγε ο δήμαρχος, νάτος συγκεκριμένος. Ο λοιπόν, ο ήταν άστεγος 10 χρόνια. Άστεγος 10 χρόνια, έχασε το ένα του πόδι στα 16 σε ατύχημα. Πάει η δήμαρχος, του λέει, φύγε άνθρωπέ μου. Θα πεθάνεις. Μα λέει, εγώ επέζησα τον Έλεν. Όχι, λέει, θα πεθάνεις. Θα επιζήσω, γιατί το πιο ασφαλές μέσο είναι το ιστοπλοϊκό. Και επέζησε. Και έχουν μαζευτεί χρήματα, 37.000 δολάρια, για να πάρει καινούριο, μεγαλύτερο ιστιοπλοϊκό. Και πλέον έχουν μαζευτεί εταιρείες που θέλουν να διαφημιστούν μέσω εκείνου και τι να κάνουν, να διασχίζει τη θάλασσα, τα κύματα, και μέσα από το νερό της θάλασσας να βγαίνουν οι περιπέτειές του στην επιφάνεια και να τις μοιράζεται. Αυτός δηλώνει αρνητή στη φώνα. Μην ρωτήσετε, ψηφίζει σίγουρα. Τραμπ ψηφίζει μέσα στην καλλιτική. Αρνητή στη φώνα, ναι, αλήθεια είναι. Λογικά έχει μπει και μέσα στο Καπιτόλιο, λογικά αυτό. Είναι από αυτού σίγουρα. Είναι αρνητή στη φώνα. Αμφισβήτησε όλου. Μα αμφισβήτησε. Λοχαγό Νταν, πώ τον λένε. Λοχαγό Νταν. Χαίρομαι που σώθηκε ο άνθρωπο. Εννοείται. Όταν το άκουγα, τον παρακαλώ να φύγει και δεν φεύγει. Και λέω, παιδιά, τώρα δεν είναι κανονικό, δεν είναι λογικό αυτό.
Γιατί δεν είναι καν σπίτι. Το πιο ασφαλές μέσο είναι στο εμπλοϊκό, το οποίο το πάρει είναι, το πάρει το γυρίσει, όχι, έχει φύγει. Δεν το γύρισε. Ναι. Δεν το γύρισε. Αλλά τώρα οι πιθανότητες δεν ήταν υπέρ. Δύο τυφώνες όμως έχει επιζήσει. Να πούμε επίσης για ανθρώπινες ιστορίες, τις οποίες τώρα μαθαίνουμε, όπου έπρεπε να σκαρφαλώσουν στον Εροχήτη, μια οικογένεια σκαρφάλωσε στον Εροχήτη. Για πόσες ώρες, για πολλές ώρες. Έβλεπε πάνω από 7 ώρες και πώς σώθηκε. Είδε ένα τηλεοπτικό μέσο να περνάει έξω ένα βανάκι, κατάφερε να ανοίξει το παράθυρο και φώναξε βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια. Και πήγαν, ήταν και σε περιοχή που δεν κινδύνευε, δεν ήταν μέσα στον άξονα, ήταν λίγο πιο έξω και τους είχαν πει: μπορείτε να μείνετε στα σπίτια σας. Έχετε αυτή και τη δυνατότητα. Και πλημμύρισαν όμως, και έτσι λοιπόν κατάφερε να σωθεί. Αυτές είναι ιστορίες που είχαν από τη Θεσσαλία τέτοιες, που μένανε ώρες πάνω στις σκεπές. Θυμάμαι που βγάζαμε εδώ ανθρώπους εκείνες τις μέρες που μα έλεγε η γυναίκα: είμαι δεν ξέρω πόσες ώρες πάνω στον Εροχήτη, μια ηλικιωμένη γυναίκα. Είμαι πάνω στον Εροχήτη, 7 ξέρω εγώ πόσες ώρες. Όλη νύχτα, δεν κάνω λάθος, είχε μείνει. Και όλη νύχτα και τα λοιπά. Οι άνθρωποι μέναν, ήταν με το νερό μέχρι τη μέση τους. Σκέψασε μέσα στο νερό. Και τους βγάζαμε κιόλας, μιλούσαμε μαζί τους. Και τους βγάζαμε. Θυμάμαι που τους είχαμε εδώ και βγαίνατε λίγο και δεν μπορούσαν να πάνε. Όπως βλέπετε, τώρα έχουν ξεκινήσει να καταγράφονται οι καταστροφές οι οποίες προκάλεσε ο τυφώνας. Γιατί τώρα πλέον που υπάρχει ασφάλεια, έχουν ανοίξει τα περισσότερα λιμάνια. Προσπαθούν να επιστρέψουν σε μια κανονικότητα, να δουν τι άφησε πίσω τους ο τυφώνας Μίλτον. Και έτσι έχει αρχίσει πλέον και το πολιτικό παιχνίδι, που θα τα πούμε και στη συνέχεια, μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ, Μπάιντεν και Κάμαλα Χάρις. Όπως του είπε ο Μπάιντεν, ρε φίλε, ασχολήσου, του λέει του Τραμπ. Ρε φίλε Τραμπ, ασχολήσου με τη Φλόριντα και άσε με μένα. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι βγήκε ο κυβερνήτης της Φλόριντα, ο οποίος δεν είναι από την άλλη πλευρά, ο οποίος ευχαρίστησε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Αυτό, μα όχι, μα κανονικό είναι αυτό. Δεν είναι, να σου πω κάτι. Δεν είναι, δουλειά της είναι. Δεν λέει κανείς. Αλλά επειδή είναι προεκλογική περίοδος τώρα. Είναι πολύ μικρά αυτά μπροστά σε αυτό που πέρασαν οι άνθρωποι. Καλά, νομίζω ότι μπροστά σε τέτοιες καταστροφές και σε αυτό το φόβο που είχαν, γιατί περιμέναμε πολλούς νεκρούς. Παρ' όλα αυτά, 15 άνθρωποι δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους. Είμαστε όλοι μαζί. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχουν κόμματα. Όχι, είναι λίγο γελίο. Είναι λίγο γελίο αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, σε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι λοιπόν ο απολογισμός. Λοιπόν, επανερχόμαστε μετά, μας πει και νεότερα. Κρατάμε ότι υπάρχουν 15 νεκροί. Πάρα πολλές καταστροφές. 3 εκατομμύρια άνθρωποι. 3 εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς ρεύμα. Ακριβώς. Εδώ είναι η γροφή που έφυγε από το στάδιο στο οποίο είχαν πάει, όπως είχαμε μεταδώσει και εδώ χθες στην εκπομπή, το μεταδίδαμε ζωντανά. Είχαν πάει οι άνθρωποι για να μπορέσουν να μείνουν. Ήταν απ' έξω, περιμένανε και έφυγε ολόκληρη η οροφή. Για να μπουν μέσα να μείνουν. Για να μπουν μέσα να μείνουν. 100 άνθρωποι και μάλιστα εκεί θα δινόντουσαν οι πρώτες βοήθειες. Γιατί κάνουν τα στάδια και τα γήπεδα. Ναι, γιατί έχουν ανθεκτικότητα και χώρους. Σαν καταφύγιο. Και σχολείο, δεν μας είπε χθες η κυρία. Λοιπόν, αυτό που κρατάμε είναι ότι είναι χαμηλότερο. Οι καταστροφές ήταν λιγότερες από αυτό που φοβόταν όλος ο κόσμος. Okay. Λοιπόν. Με ένα, όχι με πέντε. Λοιπόν, ακριβώς. Ευχαριστούμε, κύριε Γεωργαντή. Θα τα πούμε και στην εκπομπή. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα. Πάμε να δούμε τους συναδέλφους. Και πάμε στο μεγάλο θέμα. Πάμε στην Αναστασία Σταματοπούλου. Να δούμε τους συναδέλφους τώρα. Σιγά-σιγά. Λοιπόν τρεις κυρίες της πρωινής ζώνης. Η κυρία Αναστασία Σταματοπούλου, η κυρία Μαρία Ζαφυρίου και η κυρία Κωνσταντίνα Τσίχλα μαζί μας. Αναστασία, θα ξεκινήσουμε από σένα, από την υπόθεση Μπάλντοκ και ό,τι νεότερο έχουμε. Ναι, γιατί εδώ έχουμε τον ιατροδικαστή να κάνει μια πρώτη εκτίμηση, όπως καταλαβαίνουμε, Αναστασία. Ναι, χθες το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της ιατροδικαστικής εξέτασης και όπως προέκυψε, ο θάνατος του 39χρονου Τζορτζ Μπάλντοκ οφείλεται σε πνιγμό εντός ύδατος. Όπως είχε αναφερθεί και από νωρίς το πρωί, ο ιατροδικαστής είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, αφού δεν έφερε η σωρός του κάποιους μόλοπες ή ίχνη ή ακόμα και τραύματα. Γι' αυτό είχε αποκλείσει και από νωρίς το πρωί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Τώρα έχουν ληφθεί δείγματα προκειμένου να πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είχε προηγηθεί κάτι που να προέκυψε και που να οδήγησε μάλλον στον πνιγμό του Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος σύμφωνα πάλι με τον ιατροδικαστή ήταν για περισσότερες από 5 ώρες μέσα στο νερό, μέσα στην πισίνα του, στο σπίτι, στη Γλυφάδα, όπου και εντοπίστηκε από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού. Και στη συνέχεια κάλεσε τις αρχές, αστυνομία και ΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο. Να σας πω τώρα ότι οι αρχές συγκεντρώνουν τόσο υλικό από κάμερες ασφαλείας,
ασφαλείας, αλλά έχουν κάνει φίλο και φτερό το σπίτι, έχουν πάρει ίχνη από τη σήμανση προκειμένου να εντοπίσουν αν ήταν και άλλοι μέσα και να φτάσουν στην άκρη του νήματος για να διαπιστώσουν τι έχει συμβεί, τι προηγήθηκε, αν έχει προηγηθεί κάτι. Δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε και στην Κωνσταντίνα να δούμε τι έχει γίνει με μια υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης στο Αγρίνιο. Οι αστυνομικοί λοιπόν του Αγρινίου κατάφεραν να εξαρθρώσουν μια εγκληματική οργάνωση η οποία έβαζε στο στόχαστρο σπίτια στην Βόρεια Ελλάδα. Από τον Ιούνιο να σας πω ότι πραγματοποίησαν 21 διαρρήξεις και κλοπές. Έπαιρναν τα πάντα, χρήματα και κοσμήματα, λίρες. Η λία τους υπολογίζεται συνολικά περίπου στις 600.000 ευρώ. Τα κοσμήματα τα οποία έκλεβαν είτε τα κρατούσαν είτε τα έδιναν σε χρυσοχώους, τα πουλούσαν σε αυτούς. Είχαν στη διάθεσή τους οχήματα με τα οποία μετακινούνταν και τα χρησιμοποιούσαν για να διαφύγουν, αλλά ήταν και μέσα στις χρημάτους της αστυνομίας, συντονισμένοι στη συχνότητα, προκειμένου να ενημερώνονται για τις κινήσεις της αστυνομίας και να μπορούν να διαφεύγουν κάθε φορά. Ωστόσο, πιάστηκαν στη ΦΑΚ. Μάλιστα. Πάμε και στην Μαρία Ζαφυρίου, Σαλονίκη. Yeah. Καθώς όλοι είδαμε χθες, Μαρία μου, πολύ μεγάλη ένταση στο Πανεπιστήμιο. Η βάση, η αρχή όλων είναι από το περίφημο ασανσέρ, το οποίο έπεσε. Θα μπορούσε να είναι ένας φοιτητής μέσα, ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν εργαζόμενος. Χίλια δίκια σε όλους. Ναι. Άλλο τα συνέχεια τα υπόλοιπα. Άλλο. Μετά είχαμε το ίδιο σκηνικό που είχαμε πολλές φορές. Η βάση της κουβέντας, Γιάννη μου και Μαρία, τώρα μην τρελαθώ κιόλας. Δύο χρόνια λέει δεν είχε πιστοποίηση. Σε μια αιστεία τώρα. Είναι δυνατόν, μωρέ, τώρα. Τα λέγαμε και χθες. Είναι κανονικά πράγματα. Οι αντιδράσεις είναι δικαιολογημένες γι' αυτό. Πολύ δικαιολογημένες. Το θέμα είναι το πώς κλιμακώνονται οι αντιδράσεις. Κινητοποιήσεις, αντιδράσεις από την φοιτητική κοινότητα για την γενικότερη κατάσταση στις φοιτητικές εστίες. Δεν είναι μόνο το ασανσέρ. Έχουμε δει εικόνες από τα δωμάτια στα οποία ζουν περισσότεροι από 1.000 φοιτητές εδώ, τουλάχιστον στην Θεσσαλονίκη. Και πραγματικά εικόνες αυτές μας προκαλούν θλίψη. Με αφορμή λοιπόν την πτώση του ασανσέρ, του ασυντήρητου όπως όλα δείχνουν, έγινε μία διαμαρτυρία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην Πριτανία. Κάποια στιγμή εντόπισαν οι φοιτητές τον Πρίτανη και του έκαναν μία σειρά ερωτήσεων για την υποχρηματοδότηση των πανεπιστημίων, για τα ασυντήρητα ασανσέρ, για την κατάσταση στις αίθουσες διδασκαλίας, για την φοιτητική εστία. Κάλεσε η Πριτανία την αστυνομία προκειμένου να φυγαδεύσει τον Πρίτανη. Υπήρξε ένταση. Πέταξαν κάποια αντικείμενα φοιτητές στις αστυνομικές δυνάμεις, στην ΟΠ και τελικά φυγαδεύτηκε ο Πρίτανης και είχαμε 5 προσαγωγές φοιτητών οι οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα και μια πορεία διαμαρτυρίας κατά της αστυνομικής παρουσίας στα πανεπιστήμια. Λέει τώρα, κράζουν εδώ τον Πρίτανη, τον φωνάζουν, δεν ντρέπεσαι, έφερε στην αστυνομία. Αν δεν τον αφήνουν να φύγει, ρε παιδιά, αν δεν αισθάνεται ασφαλής, θα κάνει δηλαδή. Συγγνώμη κιόλας τώρα. Αυτό δεν είναι κανονικό. Μα δεν είναι κανονικό. Το γιατί να διαμαρτυρηθείς. Κάνε δικαίωμά σου. Και να, ακούσω... να πας και στον Πρίτανη και να τον ρωτήσεις. Μαζί σου, δεν έχω κανένα θέμα. Να ακούσει ο Πρίτανης κανονικά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, να είσαι πίσω στο γραφείο του, να φωνάξεις κτλ. Θα φύγεις, τον αφήσεις να φύγει ειρηνικά. Το να κινδυνεύει η ζωή ενός ανθρώπου. Αυτό είναι άλλο θέμα. Χάνουμε το δίκαιο μας όλοι στο τέλος. Δηλαδή αυτά τα πράγματα πρέπει να λύνονται με κανονικά. Πρέπει να μπορούμε να διαφωνούμε και πολιτισμένα δηλαδή κάποια στιγμή. Να διαφωνούμε και πολιτισμένα. Και κινδυνεύει η ζωή, δεν το απειλήσαν τη ζωή, αλλά ήταν απ' έξω να πούμε στο γραφείο του με ένταση και βία. Άρα αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί. Ο άνθρωπος ήταν εκεί, μπορούσε να ακούσει. Κανένας άνθρωπος, κατά τη γνώμη μου, είτε είναι πολύ μάλλον φοιτητής, αλλά και κανένας καθηγητής, δεν πρέπει να αισθάνεται απειλή. Γιατί μπορεί να μην υφίσταται η απειλή. Αν την αισθάνεσαι την απειλή, και πάλι είναι προβληματικό. Σε πανεπιστήμιο μέσα είναι, σε μια κοινωνία ελεύθερη είμαστε, υποτίθεται. Όχι, να μπουν, να φωνάξουν, να τα ακούσουν πριν, α κάτσουν όλη μέρα. Να πάνε να του βάλουν ερωτήματα και να του βάλουν το χρονοδιαγράμμα, γιατί δικαίωμά του είναι. Αλλά, και με ένταση κτλ. Αλλά η βία δεν επιτρέπεται μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου και δεν χρειάζεται να έχει την αστυνομία για να λύσει αυτά τα ζητήματα. Δυστυχώς. Θα μπορούσε να φύγει μόνο στο Πρίτανη ή να συζητήσει. Θα έπρεπε να μπορεί. Θα έπρεπε, ναι. Λοιπόν, έχουμε όμως και την περίπτωση ενός οδηγού λεωφορείου που παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα μια ηλικιωμένη εξ το σπίτι της, Μαρία.
Ένα τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Πολύχνη. 78 ετών η γυναίκα, η οποία παρασύρθηκε από σταθμευμένο λεωφορείο του ΑΣΤ της γραμμής 35. Ο οδηγός είχε βγει από το λεωφορείο, δεν υπήρχαν επιβάτες. Ναι. Γιατί προφανώς υπήρξε κάποια μηχανική βλάβη. Τώρα λύθηκε το χειρόφρενο. Δεν είχε μπει το χειρόφρενο, κανείς δεν γνωρίζει. Θα μάθουμε μάλλον έπειτα από την σχετική έρευνα που θα κάνουν οι αρμόδιες αρχές. Αυτό που μένει είναι ότι μία γυναίκα ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της από αυτό το λεωφορείο, το οποίο κύλησε και την εγκλώβησε. Είχαμε μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της και η είδηση γίνεται ακόμη πιο τραγική όταν μάθαμε από συγγενείς της γυναίκας αυτής ότι πριν από 20 χρόνια στο ίδιο σπίτι είχε μπει λεωφορείο. Είχε προσκρούσει λεωφορείο και είχε πέσει ένας ολόκληρος τείχος πάνω της την ώρα που κοιμόταν, είχε τραυματιστεί σοβαρά. Και με λέμε αυτόν τον τραγικό τρόπο να χάσει η γυναίκα τη ζωή της χθες το μεσημέρι. Απίστευτο πράγμα, έτσι. Όντως. Δεύτερη φορά. Λοιπόν, να είστε καλά, Μαρία. Ευχαριστούμε πολύ και τις τρεις. Να είστε καλά. Αναστασία, να είστε καλά. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλό πρωινό και στις τρεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε τύπο. Πρωτοσέλιδα, λοιπόν. Πρωτοσέλιδα, λοιπόν. Τα νέα. Τα 6 κλειδιά για τα νέα ύψη. Νέος οικονομικός κανονισμός. Σήμερα κρίνεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας το θέμα για τους συντελεστές δόμησης, δηλαδή το ύψος των κτηρίων, το νέο ύψος των κτηρίων. Να σας πω ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι είπε στους δικηγόρους ο πρόεδρος της Συμβουλής της Επικρατείας, ο κύριος Πικραμένος, ότι λόγω της σπουδαιότητας του θέματος, μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει βγει απόφαση. Και μακάρι και μπράβο τους να βγάλουν απόφαση για να ξέρουν πού πορεύεται ο κόσμος. Είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό, οι συντελεστές δόμησης και τα ύψη στα οποία μπορεί να αναγείρονται τα οικήματα. Λοιπόν, υποχρεωτικά στο gov.gr τα κινητά, δηλαδή καταργούνται όλα τα χάρτινα έγγραφα. Προκειμένου να αγοράσει κινητό, φαντάζομαι, όπως καταλαβαίνω, και οι αριθμοί κινητών θα περνούν. Σιγά-σιγά πρέπει να γίνουν όλα. Εντάξει, προφανώς. Λοιπόν, και η Φλόριντα μετά τις πληγές, στο πρωτοσέλιδο βέβαια των νέων. Πάμε στην Καθημερινή. Με δώρα στα τύρανα Ερντογάν. Πολύ σημαντικό αυτή η επίσκεψη του Ερντογάν. Φτιάχνει και τζαμί εκεί πέρα. Τα ντρόνους και τα εγγένεια τζαμιού που χρηματοδότησε η Άγκυρα. Ναι, επεκτείνεται ο Τούρκος πρόεδρος. Λοιπόν, φόρμουλα αποκλεισμού και φόβια έκτροπα στην αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια και αναλυτικά. Η μεγάλη έκρηξη των ιδιωτικών σχολείων και θρίαμβος αφιερωμένο στον Τζόρτζ και δεν λέμε τους παίκτες εθνικής στην κεντρική φωτογραφία της Καθημερινής να σηκώνουν τη φανέλα του Μπάλντοκ μέσα στο Γουέμπλεϊ για την νίκη τους με 2-1 επί της Αγγλίας. Λοιπόν, πολύ ωραία εικόνα, πράγματι. Πάμε στην εφαίρεση των συντακτών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Πέδον Αγία Σοφία εκθίασε τις ιδιωτικές χορηγίες στα νοσοκομεία. Στην καλοσύνη των ξένων, το ΕΣΥ, λέει η εφημερίδα, οι ευεργέτες ανακαινίζουν τις υποδομές, αλλά δεν προσλαμβάνουν το προσωπικό που λείπει για την μποαροχή αξιοπρεπούς περίθαλψης. Καλό είναι να δίνονται χρήματα από τις ευεργέτες. Ναι. Εκτός εισαγωγικών θα το βάζα εγώ. Καλό γιατί υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν χρήματα, αλλά δουλειά του κράτους να έχει προσωπικό, είναι αλήθεια αυτό. Είναι ξεκάθαρο αυτό στα μάτια μας όλων εδώ. Αγγλία-Ελλάδα για τον Γιώργο, για τον Τζόρτζ λοιπόν. Ναι. Και οι φοιτητές γλίτωσαν από το σανσέρ, αλλά όχι από τα ΜΑΤ. Αυτή είναι η ανάγνωση που κάνει η εφημερίδα. Και να πάμε και κάτω-κάτω στην εφημερίδα. Απόφαση δικαίωση για εφημερίδα συντακτών, Reporters United και Ελευθερία του Τύπου. Είναι αγωγή προφανώς του κυρίου Δημητριάδη, η οποία απορρίφθηκε από τη δικαιοσύνη. Ναι. Και δίπλα, στη μνήμη του 57, όλη η Ελλάδα τραγουδάει απόψε στο Καλλιμάρμαρο. Είναι απόψε η συναυλία. Ναι, ναι. Για το Μίμη Πλεσά. Για τα θύματα των Τεμπών. Ναι. Απόψε είναι. Στη μνήμη των 57. Σήμερα είναι μεγάλη συναυλία που διοργανώθηκε και θα έχει περίπου 40.000 κόσμο. Αυτή η συναυλία με την οποία είχε γίνει αυτό. Τελικά, ναι, τα το οποίο όλοι. Τελείωσε και μένει αυτό. Ναι. Και έχει δίκιο τώρα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μια μεγάλη συναυλία απόψε. Στη μνήμη των 57 θυμάτων από τα. Ας τραγουδήσουν όλες τις φωνές μας για δικαίωση αυτών των οικογενειών και αυτών των ανθρώπων, παιδιά. Αυτό είναι το μόνο που μένει. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι μίλαγα χθες με τον πρόεδρο των εργαζομένων, όπου συνεχίζουν να κάνουν απεργίες, άσχετα αν κηρύχθηκε παράνομη. Για λόγους ασφαλείας. Για λόγους ασφαλείας. Γιατί συνεχίζουν τα ίδια θέματα. Θα ήταν αυτονόητο στα δικά μου τα μάτια να έχουμε τελειώσει με όλα αυτά. Δηλαδή, έγινε αυτό το πραγματικά σύλληπτη τραγωδία εδώ. Δεν θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, θα έχουμε τελειώσει με αυτά τα ζητήματα. Δεν έχουμε μαζέψει ακόμα τους κορμούς. Το είχαμε στο ρεπορτάζ χθες, στο ρεπορτάζ του Open. Δεν έχουμε μαζέψει ακόμα τους κορμούς. Ο Γιάννης Μίτσης είχε κάνει το ρεπορτάζ. Αν θυμάσαι τον κορμό που είχε πέσει μέσα στην καμπίνα του. Στην καμπίνα, ναι. Πριν από ένα μήνα. Ναι. Δεν έχει μαζευτεί τίποτα ακόμα. Δεν ξέρουμε ποια νορμοδιότητα. Δεν θυμάσαι τι φωνάζανε εδώ πέρα. Εμείς τώρα τα μαζεύουμε. Ναι. Πάμε επόμενη φορά, παρακαλώ. Ελεύθερος τύπος, νέο μοντέλο για το Ε9, οδηγός για διοκτήτες ακινήτων. Πρώτο θέμα αυτό στον ελεύθερο τύπο.
Αποχή Κασελίστας από Κεντρική Επιτροπή, έξαλλη Τσιπρική με Πολάκη. Ναι, θα το δούμε πώς θα είναι αυτό τώρα. Κάτσα να δούμε. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Θα το δούμε. Και ιστορικός τρίαμβος στο Γουέμπλεϊ. Εδώ βλέπουμε τους παίκτες εθνικής που πανηγυρίζουν και δείχνουν το μαύρο περιδαχιόνι. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Θετικό βήμα για τις στρατιωτικές σχολές, λέει η εφημερίδα. Γιατί, τι ανακοίνωσαν δεν Διασπυρακάκης. Τετραπλασιάζονται οι αποδοχές των σπουδαστών στα. Είναι εκεί, τι λέει, δεν βλέπω ρε παιδιά. Θα έρθω εγώ να σε βοηθήσω. Εδώ, τι λέει, στρατιωτικές σχολές. Ναι. Και φτάνουν τα 609 ευρώ, τα 249 ευρώ το βοήθημα για τα ΑΣΥ. Δεν ξέρω τι είναι, παιδιά, αυτό το δούμε μέσα. Θα μπορούν να εισάγονται μαθητές από 3 επιστημονικά πεδία, αλλά και από τα επαγγελματικά λύκεια. Καλό μέτρο είναι. Mm-hmm. Πραγματικά τριπλασιάζονται οι αποδοχές των φοιτητών. Γιατί εκεί ζουν μέσα και είναι και ένα άλλο μοντέλο, βέβαια, οι στρατιωτικές σχολές. 609 ευρώ είναι. Λοιπόν, ναι. Διαγραφή χωρίς επιστροφή για τον Κασελάκη εδώ στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Θα τα δούμε όλα αυτά. Για πάμε. Απογευματινή. Χρήμα σε υγεία, άμυνα, αστυνομία. Πρωτοβουλίες κυβέρνησης για να αποκατασταθούν κοινωνικές αδικίες. Αυτά που λέγαμε κιόλας πριν, γιατί έχει φωτογραφίες και του Μητσοτάκη χθες στο Παίδων. Αυτό είναι η φωτογραφία. Και δεξιά η συνάντηση δεν Διαπιερακάκη για τα λεφτά που ακούσαμε. Και κάτω είναι και ο Αξιοχωρήτης. Ανοίγει ο δρόμος για το επίδομα επικινδυνότητας 150 ευρώ μηνιαίως στους αστυνομικούς. Πολύ σημαντικό. Παιδιά, το συζητάμε 20 χρόνια περίπου. 20, έχεις δίκιο. Δηλαδή, πραγματικά δεν είναι αυτονόητο ότι πρέπει να παίρνουν επίδομα επικινδυνότητας αυτοί οι άνθρωποι. Πράγματι. Για αυτό το επίδομα, επίσης τα 150 ευρώ, οκ, okay, επίδομα είναι, αλλά είναι αστείο. Για αυτό που πρόσεξε για τη δουλειά που κάνουν βασικά. Πρόσεξε όμως. Αν μιλήσουμε για αλλαγή μισθού, είναι άλλο κομμάτι. Τα επιδόματα δεν μπορεί να είναι ένα τέτοιο επίδομα. Ως επίδομα είναι το δίνει. Είναι επίδομα. Από εκεί πέρα μιλήσουμε για τις αυξήσεις των μισθών συνολικά. Δεν σώθηκε κανένας με 150 ευρώ. Ναι, εντάξει, αλλά το δίνει. Το δίνει. Πρέπει να δείξει η πολιτεία ότι δίνει κάτι. Τουλάχιστον 20 χρόνια μετά έρχεται και λέει πάρτο. Τουλάχιστον μετά από 20 χρόνια με αυτά που έχουν γίνει. Περιμένουμε. Ανοίγει ο δρόμος. Α, ναι, κάτσα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Συμφωνώ. Ανοίγει ο δρόμος. Τέλος πάντων. Ναι. Ναι. Κάτσε να το δούμε πρώτα. Ναι, το καλά λες τώρα. Ναι, γιατί τρέχω. Πες υπογραφή και εγώ τρέχω και χαίρομαι. Όχι, δεν μπράβο, δώσ' το στους ανθρώπους. Ναι, κάτσε να δώσουν πρώτα. Δεν έχεις άδικο. Λοιπόν, ριζοσπάστης. Ριζοσπάστης εδώ. Λεφτά για μισθούς, υγεία, παιδεία. Έξω η Ελλάδα από του πολέμου τα σφαγεία. Όλοι σε συνδικάτο άλλο στον αγώνα και εδώ έχει πολλές κινητοποιήσεις απεργίες. 11 δεκάτου απεργία εργαζομένων σε eFood και Volt. 17 δεκάτου πανηγυρωμική απεργία. Σήμερα. 17 δεκάτου πανηγενομική απεργία, 22-23 δεκάτου πανελλαδική απεργία ναυτεργατών, την ίδια μέρα 23 δεκάτου απεργία εργαζομένων στην ΑΦΠΙΓΟ επισκευαστική ζώνη, 23 πάλι απεργία εκπαιδευτικών, απεργία εργαζομένων σε ξενοδοχεία, επιστημισμό, τουρισμό και 6 Νοεμβρίου πανοικοδομική απεργία. Όλες απεργίες μαζεμένες και όλοι αύριο στο μεγάλο συλλαλητήριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Απροπήλαια. Αυτό. Λοιπόν, για την... Ο απεργιακός χάρτης θα το ρίξει. Αυτό είναι για τον πόλεμο. Ναι, για τον πόλεμο και ναι, το συλλαλητήριο. Το αυριανό. Ναι. Κάνει ρήμα το πρωτοσέλιδο. Μου αρέσει όταν κάνει ρήμα το πρωτοσέλιδο εμένα. Λοιπόν, ξεχάστε αναδρομικά, λέει ο Χατζηδάκης. Γιατί, κύριε Υπουργέ. Ενώ επίκειται η απόφαση των ΟΤΑ του Ειδικού Δικαστηρίου για τους Συνταξιούχους, πρωτοφανής επίδειξη καθεστωτισμού από τον Υπουργό Οικονομικών, ναι. Λέει η εφημερίδα. Το ΟΤΑ Ειδικό Δικαστήριο λένε κάποιοι ότι μπορεί και μέχρι τέλος του μήνα. Να βγάλει απόφαση για τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Το περίμενε δεκάμινο. Τι είναι αυτό που λέει ο Σουατζέξ. Το ξεχάσει τα αναδρομικά τώρα δεν μπορεί. Να... Δεν έχει αυτό το ταμείο. Κοίταξε να δει. Για τα λεφτά των οικονομικών. Φαντάζομαι ότι κάτι ξέρει. Αλλά εγώ λέω ένα πράγμα. Όταν βγαίνει μια δικαστική απόφαση σε ανώτατο επίπεδο και σε κατώτατο, όχι μόνο. Δεν είναι αλακάρτο σεβασμό στη δικαιοσύνη, παιδιά. Ναι. Μην το ευτελίζουμε μόνοι μα. Αν αποφασίσει η δικαιοσύνη αυτό. Μην το ευτελίζουμε μόνοι μα. Πάσο ταμείο ξύνει στον πάτο του Βαρελιού που σα αρέσει πολύ, το ξύνετε και τα δίνει τα λεφτά. Ωραία, αυτό το ξύσιμο. Για αυτό πάτου το έχω τώρα. Πάμε. Το πάτο του Βαρελιού σα αρέσει να ξύνετε, ναι. Όχι κάτι άλλο. Αν όχι, είναι δυνατόν. Λέμε ότι δουλεύετε. Όχι ότι ξύνεστε όλη μέρα. Εστία. Ισχυρέ ρογμέ στο σύστημα εξουσία. Τι γελάτε, ρε. Δυσαρέσκει γυαλίζει από τα φώτα γι' αυτό. Όχι, όχι, κοίτα, αυτό είναι το καλύτερο που κάνει σε στα μάτια. Δυσαρέσκει. Δεν πάω να φράξουμε γυαλιά εδώ πέρα. Τώρα μικρά παιδιά, νέα παιδιά, ρε Γεωργία. Τώρα μην είναι γυαλίζει από τα φώτα, έχει πολλά φώτα γι' αυτό, ρε. Δυσαρέσκει σε τμήμα του συνασπισμού συμφερόντων που στήριξε την άνοδο τη Δημοκρατία στην εξουσία. Τι λέγεται στο παρασκήνιο, δοκιμασία για τη φιλελεύθερη παράταξη, οι εκλογές των εμπορικών και βιοτεχνικών επιμελητηρίων. Μισό λεπτό να σου πω μια είδηση, παιδιά, τώρα που το θυμήθηκα. Πού είναι εμπορικά επιμελητήρια, τη Δευτέρα γίνεται μια εκδήλωση. Μας το είχε πει. Έτσι, στο επαγγελματικό επιμελητήριο, ο κύριος Χατζηδοσίου. Τι κατάφερε ο κύριος Χατζηδοσίου. Που δεν κατάφερε εκεί ο Πρωθυπουργός. Να έχει μαζί ποιους. Ναι, είναι εκεί, δηλαδή κάλεσε ο Μητσοτάκης τον Καραμαλή και τον Σαμαρά.
να πάνε στην εκδήλωση για τη Νέα Δημοκρατία. Τελικά δεν θα πάνε. Θα πάνε όμως στην εκδήλωση που κάνει ο Χατζηδεδοσίου. Θα είναι παρόντες Δευτέρα στο επαγγελματικό μελητήριο. Είναι αυτή η ετήσια εκδήλωση που γίνεται, βραβεύουν την επιχειρηματικότητα, το επιχειρήν κτλ. Ο κ. Χατζηδεσίου, πρόεδρος του επαγγελματικού μελητηρίου. Θα βραβεύσει και ομάδες, μας είπε, θα βραβεύσει τον. Ναι, και τον Παναθηναϊκό, στον μπάσκετ, τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, θα είναι παρόντες οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Δεν πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Για τις ομάδες τους πήγαν. Έχεις δίκιο, ένας είναι Παναθηναϊκός, ένας είναι Ολυμπιακός. Για τις ομάδες πήγαν. Να πάρουν μια φανέλα. Μια υπογραφή. Προχωράμε. Ο Χατζηδεσίου του έφερε. Μπράβο, κύριε Γιάννη μας. Μπράβο, πρόεδρε. Μπράβο. Προχωράμε, παρακαλώ. Να είστε εμπορικοί. Ακάλυπτο παραμένει το επενδυτικό κενό. Επιβραδύνει ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων. Ψαλιδίζονται οι στόχοι και αφέτος το 25. Αυτά την αυτοπορική. Πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Είναι στον πάτο τέλος. Η γειτόνισσα Μπέτη Αργυράκη περιγράφει όσα έβλεπε. Εντάξει, δεν είναι. Εντάξει, αρτηρία, τώρα πάμε. Το παιδί έχει φύγει. Ναι, μην συζητήσουμε τώρα. Πάρε κάτω. Εντάξει, τώρα. Αυτή η δημοσιότητα δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, 5.000 ευρώ μετρητά. Δικά σας, πάμε σε διάλειμμα δηλαδή σιγά-σιγά όπως καταλάβατε. 5.000 ευρώ μετρητά, αυτά που βλέπετε ακριβώς. 5.000, το λέω και δεν χορταίνω. 5.000! 5.000 τώρα, ούτε ένα, το δύο, το τρία, πέντε. Τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό, 5, ναι. 14.800, αφήστε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή στέλνετε γραπτό μήνυμα, γράφετε open. Αφήνετε κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 14.800. Λοιπόν, πολύ ωραία. Λοιπόν, επίσης διεκδικήστε, παιδιά. Ναι. Σήμερα νομίζω κληρώνει. Καλά τα λέω. Σήμερα κληρώνουμε το Samsung Galaxy S9. Σήμερα το γράφει κάτω. Γκοτσόπουλος, πού θες να το δω. Πού θες να το δω εκεί πέρα που το γράφει. Ναι, αλλά μου λέει ότι γράφει κάτω. Τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, διεκδικήστε το Samsung Galaxy Tab S9 προσφορά της Γκοτσόπουλος Home. Sofa Days με έκπτωση 35% σε όλους τους καναπέδες μόνο στην Κοτσόπουλος Home. Μέχρι 19 Οκτωβρίου, παιδιά, είναι η προσφορά. Θα βρείτε μοντέρνους και άνετους καναπέδες ελληνικής κατασκευής με έκπτωση 35%. Επί της Λεωφόρου Κηφισίας 138 στο Μαρούσι και Ποσειδόνος 67 στο Παλαιοφάλιρο. 35% επαναλαμβάνω η έκπτωση στο Sofa Days. Gotsopoulos.gr, 14800 μέσα μέσα τηλεφώνημα. Έχετε ακόμα 3 ώρες, παιδιά, για να το διεκδικήσετε. Σήμερα κληρώνει. Εντάξει, ρε, για να πούμε και για το ΣΥΡΙΖΑ και για τον ΠΑΣΟΚ. Έχει τρελάνει πρωί-πρωί. Σε λίγο μαζί μας θα είναι ένα πρόσωπο που δεν μιλάει συχνά. ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μιλάει συχνά, δεν τοποθετείται συχνά, αλλά νομίζω ότι έχει. Και κάποιοι ξέρει. Βαρύτητα η άποψή του. Τον έβλεπαν και ως έναν μια εναλλακτική λύση, όχι μόνο λόγω της νεανικότητάς του, ότι είναι νέο σχετικά. Ένα νέο πρόσωπο στο χώρο. Είναι ένα πιο φρέσκο πρόεδρο στον χώρο, είναι ο κ. Τεμπονέρας. Και είναι του χώρου. Δηλαδή, εγώ έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους που έλεγαν: μα καλά, γιατί δεν κατεβαίνει ο Τεμπονέρας, ρε παιδί μου. Ο ίδιος το έχει αρνηθεί και στην προηγούμενη φάση φορές. Και τώρα το αρνήθηκε. Δεν ξέρω αν. Δεν ξέρω αν. Εγώ θα σου πω κάτι που το λέγαμε χθες και στο Δελτίο. Ναι. Ότι αν... Στο σχόλιο που έκανε στο Δελτίο, ναι. Στο καθημερινό σχόλιο που κάνει στο Δελτίο με την Εύα Ντονοπούλου. Πώς σου φάνηκε. Μαθαίνω από σένα καθημερινά. Ευχαριστώ. Κατάω σημειώσεις. Ευχαριστώ, το ξανακαταλαβαίνω. Ναι. Τι απ' όλα είπες. Βάζεις τίτλους. Δηλαδή, εσένα βλέπω, μετά βλέπω και τον Γιάννη τον Πρετεντέρη που ξέρεις, είναι ο δάσκαλός μου. Σε ευχαριστώ πολύ που μας έχεις το ίδιο ύψος με τον κύριο Πρετεντέρη. Γελάνε και τα πόμολα τώρα, έτσι. Σταμάτα, ρε. Γελάνε και τα τσιμέντα τώρα, δηλαδή. Σταμάτα. Στο σχόλιο σου, λοιπόν, πιστεύουμε. Ναι, σε ευχαριστώ, Γιάννη. Θα τα αποδώσω να ξέρεις κάποια στιγμή. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καταλαβαίνεις εσύ. Λοιπόν, ότι αν δεν κατέβει ο Κασελάκη. Αν δεν κατέβει, αν τον κόψουν το Κασελάκη. Αν τον κόψουν το Κασελάκη, 87 πλάς. Δεν είναι και ακριβώς δεδομένο ότι όλοι στοιχίζονται πίσω από το φάμελο, εδώ που τα λέμε. Α, ναι. Δεν είναι και τόσο ένθερμοι κάποιοι. Δεν λέω ότι δεν τον στηρίζουν, δεν λέω ότι δεν τον θέλουν κάποιοι. Αν θέλετε να σας υπογράψω, δεν πούμε ονόματα. Μας το έχουν πει κάποιοι βουλευτές στο off. Α, μπράβο. Ότι εντάξει, αν δεν είναι ο Κασελάκης, γιατί να πάμε πίσω από το φάμελο. Μπορεί να υπάρχει κι άλλο πρόσωπο. Κάτσε να δούμε τι λέει ο κύριος Τεμπονέρας. Δεν έχει πει τίποτα ο άνθρωπος, έτσι, ούτε το έχει υπονοήσει καν τον τελευταίο καιρό. Γι' αυτό θα έρθει εδώ για να το ρωτήσουμε. Το έχουμε κάνει, λες και θα ανακοινώσει υποψηφιότητα σήμερα. Ό,τι μπορούμε, δεν κάνουμε. Σιγά-σιγά. Λοιπόν, και μετά πάμε. Κανονικά θα μιλούσαμε για τις εκλογές του Πασόκ τώρα. Γιατί οι εκλογές την Κυριακή. Αλλά οι εκλογές του Πασόκ πάνε στρωτά. Παιδιά, δηλαδή, αυτοί δεν είναι κανονικοί άνθρωποι. Είναι μια αντιπαράθεση. Okay. Ήξανε ένα καυγά εκεί για το okay, debate. Ωραία. Εντάξει, ωραία. Γιατί δεν μάλλον τρία μάλλον τραυγέστε, παιδιά. Μια χαρά είναι. Γιατί δεν έχετε μια. Δεν κάνατε μια κεντρική επιτροπή να γίνει κούγκι. Ενώ κάνατε μια κεντρική επιτροπή
που υποτίθεται αμφισβητούσατε τον Ανδρουλάκη. Και πήγατε εκεί και λέει ο Ανδρουλάκης, εντάξει ρε παιδιά, πάμε στις εκλογές. Όχι, όχι. Και κάτσατε όλοι και τα άπατε απλά. Ναι. Και ανεβήκατε στο βήμα, τα είπατε ναι. Και φύγατε. Ναι, όχι. Τίποτα. Και ο άλλος έκατσε εκεί και πάει και λέει, αντί να πει, όχι, δεν φεύγω, ρε. Ναι. Έκατσε και λέει, πάω στις εκλογές. Τι είναι αυτά. Λοιπόν, και οι άλλοι από κάτω του είπαν, μπράβο πρόεδρε που πας σε εκλογές. Κανονικά αυτό το σχολείο μας σήμερα, αλλά δεν το πάτε πολύ ζωηρά, οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ κυριαρχεί. Ας τα δουν εκεί. Θα ρωτήσουμε και τον Δήμαρχο εδώ. Βέβαια, θα είναι σε λίγο ο Δήμαρχος Αθηναίων και υποψηφίος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Χάρης Ζούκας, θα είναι κοντά μας. Λοιπόν, πάμε στις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Τους μπλέξαμε πάνω, τα βάλαμε όλα. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω. Από Κασελάκη σε Δούκα πάει και από Δούκα από Δουλάκη σε Πολάκη. Παρακαλώ για το ΣΥΡΙΖΑ και θα επανέλθουμε για το να πτύξουμε. Ήρθα στην ώρα μου, τίμησα αυτά που προσπάθησα να προσφέρω στην ενότητα και την ομαλότητα του ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία προς το συνέδριο. Ο Παύλος Πολάκης έφτασε το μεσημέρι στην Κουμουνδούρου περιμένοντας να δώσουν το παρόν και οι συνυποψήφοι του. Πρόεδρε, θα το πάρετε το εξώδικο πίσω. Λίγο. Γύρω στις 12.30 το μεσημέρι, το κατόφλι της Κουμουνδούρου πέρασε μετά από καιρό και ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος χαιρέτησε τους πάντες στα κομματικά γραφεία μέχρι να φτάσει στον έκτο όροφο. Ο κριτικός βουλευτής ευθύς εξ αρχής του ζήτησε να πάρει πίσω το εξώδικο εναντίον του κόμματος και για να συμμετάσχουν οι άλλοι, αλλά και για να αρθεί το αδιέξοδο. Οι συνυποψήφοι μου έθεταν ως προϋπόθεση την απόσυρση του εξωδίκου. Είπα και εγώ στον Στέφανο Κασελάκη να αποσύρει το εξώδικο. Επέμενε σε αυτό το πράγμα, το οποίο συντηρεί μια κατάσταση εσωστρέφειας, κακομοιριάς, δεν ξέρω πώς θέλω να τη χαρακτηρίσω. Με βάση αυτά ήταν δεδομένο ότι δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε στην επί της ουσίας συζήτηση σε σχέση με το συνέδριο, με την οργάνωση των τηλεμαχιών. Αποχώρησε για τους δικούς του λόγους. Ο Στέφανος Κασελάκης έκανε μισό βήμα πίσω, διατηρώντας με το εξώδικο, απασφαλίζοντας όμως τη χειροβομβίδα της προσφυγής στον εισαγγελέα. Μερική υποχώρηση που ωστόσο δεν ήταν αρκετή. Δεν πρόκειται ποτέ να ταλαιπωρήσω τον ΣΥΡΙΖΑ νόμικα. Συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για προώθηση αυτού του ζητήματος σε εισαγγελική αρχή, σε καταγγελία, σε μήνυση. Η διαμαρτυρία μου έχει γίνει δημόσια, έχει ικανοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό και θεωρώ ότι θα ήταν καλό για την αξιοπιστία του κόμματος των δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης να προβεί και σε μια έρευνα για το εάν προέκυψε αυτή η διαρροή από τους κόλπους Κρητικής Επιτροπής. Στη συνάντηση δεν συμμετείχαν ο Απόστολος Γκλέτσος που κοινοποίησε τη διαφωνία του με το εξώδικο, όπως και ο Νίκος Παπάς που συνομίλησε με τον Παύλο Πολάκη. Απόντες για τον ίδιο λόγο, ο Νικόλας Φαραντούρης και ο Σοκράτης Φάμελος. Το διαγύρισμα των εκλογών είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Και με τις επιλογές που έκανε ο προηγούμενος πρόεδρος μέχρι τώρα, οδηγούσε στην απαξίωση και στην εξαφάνιση του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι έστω την ιστάτη στιγμή θα μπορούσαν όλα αυτά να ανακληθούν έτσι ώστε να μην δυναμητιστεί περαιτέρω το ήδη έκριθμο. Τα ματιά όλων στρέφονται τώρα στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα απαντήσει στο εξώδικο Κασελάκη. Την ώρα που ο αποκλεισμός του από την εκλογική κούρσα μοιάζει πιο κοντά από ποτέ, ο ίδιος εμφανίζεται έτοιμος να δώσει προεκλογικό αγώνα. Δεν είμαι έκπληκτος. Μία απλή ερώτηση να τους κάνετε. Ποιο είναι το αντεπιχείρημά σας, ποια είναι η αντιπρότασή σας. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο ζητούν και ανάλογα τη διαγραφή του κύριου Κασελάκη. Πιστεύετε ότι ήταν το πρόσχημα του εξώδικο. Θα μπορούσε να του πει γιατί κρατάει ανοιχτά τα φώτα στο σπίτι του, γιατί δεν βάζει ζάχαρη στο καφέ του. Δεν έχει αποσύρει από τη δημόσια σφαίρα τις απαράδεκτες κατηγορίες περί πραξικοπήματος. Η Κεντρική Επιτροπή θα γίνει το Σάββατο και μοιάζει ως μητέρα των μαχών. Λοιπόν, αυτά για το ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο θα η εξέλιξη είναι ότι χθες το βράδυ μια συνέντευξη του κ. Κασελάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον ενώπιον οποίο. Και καταλάβαμε πολλά για το πώς θα πάει στην Κεντρική Επιτροπή. Μα κατά πάει στην Κεντρική Επιτροπή ο ίδιος. Δεν θα πάει. Έχει περιοδεύσει το Σαββατοκύριακο. Και ούτε κάνει κάλεσμα, γιατί ακούστηκε χθες όλη μέρα. Ακούγεται ότι κάνει ένα κάλεσμα σε υποστηρικτές του. Εμφανίστηκαν και SMS από εκεί. Ναι. Να μαζευτούν έξω από το ξενοδοχείο που γίνεται η Κεντρική Επιτροπή και να φωνάζουν και να κάνουν. Όχι, λέει. Λέει όχι, είναι προβοκάτσια, λέει. Εν ολίγης μην πάτε. Διάβαζα και τον κύριο Καρανίκα, ο οποίος τον στηρίζει τον κύριο Κασελάκη, παλιός σύμβουλος του Τσίπρα, ο οποίος έλεγε ότι μπορεί να δεις, λέει, να πάει ο κόσμος απ' έξω, οργισμένος, και να πάρει το κόμμα στα χέρια του. Ξέρω εγώ. Ο ίδιος λέει προβοκάτσια, όχι. Μην κάνετε τέτοια πράγματα. Θα το δούμε. Λοιπόν, τι θα γίνει. Λέει ότι θα γίνουν εκλογές, μεταξύ άλλων. Λέει ότι θα πάμε σε εκλογές κανονικά. Λέει προφανώς ο ίδιος ότι παραμένει ο πρόεδρος. Ναι, το συνέδριο θα αποφασίσει, λέει, αν για την εγκυρότητα της απόφασης Κεντρικής Επιτροπής.
Δηλαδή θα θεθεί το θέμα στο συνέδριο, αν είναι έκτοτος ή όχι. Θα γίνει κούγκι εκεί, όπως καταλαβαίνω, αλλά από τις θέσεις των υπολείπων. Πώς πάρεμε πρόεδρος όμως, εφόσον λέει ο ίδιος πει μάζεψε τα πράγματα του και οι συνεργάτες του. Είπε ότι είναι αντικά. Εγώ λέει το έκανα από, για να μην το πυροδοτήσω. Αλλά είναι, είναι λογικό ένα κόμμα. Ποιος είναι πρόεδρος, λέει τώρα. Πώς λειτουργεί διοικητικά και κανονιστικά αλλά το κόμμα. Κανένας, ξέρω, διαχειριστικά, μάλλον το κόμμα. Αν δεν θέλω να τον αγχώσω, αλλά κανένα. Νομίζω και εγώ, έτσι νομίζω. Γιατί όλοι μας λένε ότι η Κεντρική Επιτροπή αποφάσισε αυτό και τελικά... η πολιτική γραμματεία κυδαιμονεύει ουσιαστικά. Είναι πολύ κουραστικό αυτό. Πάρα τι αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή, τι το συνέδριο κτλ. Όπως και να έχει, ο ίδιος θεωρεί ότι είναι πρόεδρος ακόμα και ότι θα αποφασίσει το συνέδριο. Να. Υπάρχει μία ατάκα. Αυτή είναι η ατάκα. Για τον Τσίπρα. Ατάκα για τον Τσίπρα είναι πολύ σημαντική. Αυτή είναι, λέει, το πιο έντιμο θα ήταν να κατέβει ο Τσίπρας απέναντί μου. Αν θέλει να εμπλέκεται. Αυτό είναι σοβαρό. Αυτό λέει. Σαν να λέει ότι όλες οι υποψηφιότητες απέναντι ή ο Τσίπρας θέλει να το ρίξει ή όλες οι υποψηφιότητες που είναι απέναντι. Ναι, ναι, όλοι σας και μόνος μου. Είναι του Τσίπρα. Εν ολίγης, λέει ο Κασελάκης. Όλοι σας και μόνος. Τσίπρα, ναι. Ο Τσίπρας. Εγώ είμαι με τη βάση και εσείς είστε με τα όργανα και δεν ξέρω τι. Και βάζει και σε αυτό το πλαίσιο και τον Τσίπρα μέσα, όπως καταλαβαίνω. Ναι. Αυτή είναι σοβαρή δήλωση. Ναι. Θα τα συζητήσουμε και μετά προφανώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Πασόκ. Πασόκ. Πάμε στο Πασόκ γιατί η Κυριακή κοντή γιορτή τέλος. Λοιπόν, εκλογές. Την Κυριακή το βράδυ θα υπάρχει πρόεδρος του Πασόκ ή επανεκλογή Ανδρουλάκη ή εκλογή νέου Προέδρου στο τιμόνι ο Χάρης Δουκάς. Αυτές είναι οι επιλογές. Υπάρχουν άλλες επιλογές. Τελείωσε. Το Σάββατο το βράδυ είναι δεδομένο πια. Δηλαδή, Δευτέρα πρωί το Πασόκ θα έχει νέο πρόεδρο. Έχουμε στήχηση. Ή επανεκλογή ή τον νέο πρόεδρο Χάρη Δουκά. Καινούριος, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, εδώ έχουμε στήχηση ευρωβουλευτών. Ναι. Ο κύριος Μανιάτης. Ο κύριος Μανιάτης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Ο Γιάννης Μανιάτης. Ο κύριος Γιάννης Μανιάτης έκανε ανάρτηση όπου αναλύει, εκφράζει σεβασμό του και στον Χαριδούκα και στον πρόεδρο, τον νυν πρόεδρο, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Καταλήγει ότι θεωρώ ότι το καλό για την παράταξη είναι να δώσουμε μία ευκαιρία ακόμα στον, να ολοκληρώσει το έργο του Νίκο Ανδρουλάκη. Στάστε δηλαδή υπέρ του Νίκο Ανδρουλάκη. Στηρίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν είχε πάρει θέση μέχρι τώρα ο κύριος Μανιάτης. Όχι. Δεν έχει μιλήσει δημοσίως. Ήταν μόνο στα 50 χρόνια του ΠΑΣΟΚ, οπότε αποφάσισε τελευταία μέρα, χθες, προτελευταία στην ουσία, να δηλώσει. Να πάρει θέση και να πει αυτό. Πήρε αντιστοίχως θέση και ο κύριος Νίκος Παπανδρέου. Ο οποίος είχε πάρει θέση όμως. Ο οποίος το είχε πει ότι είναι με τον Δούκα. Όχι, ήταν με τον Γερουλάνο πριν. Με τον Γερουλάνο ήταν πριν. Προηγούμενες εκλογές. Με τον Γερουλάνο. Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Προηγούμενες εκλογές με τον Γερουλάνο, ενώ στην προηγούμενη κάλπη της Κυριακής. Και τώρα αποφάσισε να είναι με τον Δούκα. Βασικά, με τον κύριο Δούκα. Υποστηρίζει την αλλαγή στην ηγεσία. Ναι, αυτό λέει. Δεν θέλει να παραμείνει στην Προεδρία ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Νίκος Παπανδρέου. Ας σου λέει αλλαγή. Θέλω αλλαγή. Εγώ πάντως το γεγονός ότι αυτό το λέω και για τον Μανιάτη, το λέω για όλους. Ότι βγαίνουν και λένε είμαι με τον Τάδε. Εγώ το θεωρώ κακό. Είναι στην πολιτική το να παίρνεις θέση. Γιατί βλέπω διαφόρους οι οποίοι είναι όλοι, ξέρουμε ποιον είναι όλοι. Ναι. Δεν πολύ, το μπαλαμουτιάζουν λίγο. Εγώ είναι θεωρώ καθαρό. Πιο καθαρό. Εντάξει. Δεν είναι κακό να είσαι με τον ένα με τον άλλο. Είναι επιλογές, πολιτική είναι επιλογές. Απλά να πούμε ότι δεν επηρεάζουν κανέναν πια. Όχι μόνο. Δηλαδή εντάξει, δεν υπάρχουν πρόβατα. Δηλαδή, ας πούμε, το 20% που ψήφισε το Γερουλάνο ή το 19% που ψήφισε το Γερουλάνο. Δεν σημαίνει ότι μα πει με το πολύ στήριζε τον Χ το ψήφισε. Να σου πω και κάτι άλλο. Θα πάνε σουμπίτι να ψηφίσουν. Θα σου πω και κάτι άλλο. Το ότι λέει ο Μανιάτης είμαι με τον Ανδρουλάκη σημαίνει ότι θα πάνε όλοι ψήφισαν τον Μανιάτη να ψηφίσουν τον Ανδρουλάκη ή ότι λέει ο Νίκος Παπανδρέου σημαίνει ότι η Παπανδρεϊκή πάνε εκεί. Όχι. Άλλωστε, ο Γιώργος Παπανδρέου δεν έχει πει. Μάλλον έχω εικόνα, αλλά τέλος πάντων, αφού ο άνθρωπος δεν το λέει. Ναι, μα γι' αυτό σου λέω. Δεν το λέει, δεν το λέω. Κράτησε όμως στάση, δεν είπε ο ίδιος τι που τοποθετείτε. Κράτησε στάση πολύ. Πολύ έντιμη στάση. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι άλλο πρώην πρόεδρος. Γιατί έχει συνεργαστεί πολύ και με τον Νίκο Ανδρουλάκη και όμως έχει στηρίξει την υποψηφιότητα Δούκα στο Δήμο Αθηναίων. Ο Παπανδρέου είναι πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος. Πρώην πρόεδρος. Ήταν από τους λίγους που είχαν πάει να τους συγχαρούν πρώτα τον κύριο Δούκα, αν θυμάσαι καλά. Βεβαίως. Πριν τον συγχαρεί ο Ανδρουλάκης. Πριν πάει ο Ανδρουλάκης. Στο Πασόκ. Να. Λοιπόν, πάμε τώρα τι γίνεται στο Πασόκ. Ναι, γιατί έχει μια αντιπαράθεση από συνεντεύξεις που δίνουν και από ομιλίες. Έχουν πρόγραμμα και σήμερα, έχουν πρόγραμμα και αύριο και την Κυριακή τέλος. Πάμε. Εντείνεται το blame game για το ναυάγιο της τηλεμαχίας πριν από το δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος, ο Νίκος Ανδρουλάκης καταλόγησε στον Δήμαρχο Αθηναίων προσχηματικές δικαιολογίες. Ας μιλάμε με ευθύτητα. Αν ο κύριος Δούκας ήθελε να γίνει το debate, δεν θα υπήρχε δημοτικό συμβούλιο προγραμματισμένο χθες στο Δήμο της Αθήνας. Να κάνεις ένα debate για να το κάνεις. Εμείς δεν θέλαμε να κάνουμε ένα debate για να το κάνουμε, διότι αυτό που ακούω περί Σαββάτου, θέλω να πείτε εσείς δεν πήρε δημοσιογράφη. Έγινε ποτέ debate παγκοσμίως, λίγες ώρες πριν να ανοίξουν οι κάλπες. Εγώ έχω κάνει 6 debate. Δεν έχω αρνηθεί ποτέ το διάλογο. Σφοδρά πειρά εναντίον του συνυποψηφίου του εξαπέλυσε ο Χάρης Δούκας, κατηγορώντας τον ότι τορπίλησε την τηλεοπτική αναμέτρηση γιατί δεν θέλει το δημόσιο διάλογο. Γιατί δεν ήθελε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Όταν γίνεται μια δημόσια δέσμευση, επιτέλους πρέπει να την τηρούμε, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι και θεσμικό κόμμα.
Είχαμε πει ξεκάθαρα όλοι μας ότι θα υπάρχει debate. Γιατί δεν έγινε την Τρίτη? Την Τρίτη δεν είχε γίνει την άλλη φορά. Γιατί έπρεπε να περιμένουμε και να ψάχνουμε στα τηλέφωνα χθες όλη μέρα για να βγει τελικά ένα non-paper ότι δεν μπορούμε και την ίδια στιγμή να ανακοινώνεται. Να αναβάλλετε το Δημοτικό Συμβούλιο ίδια... ή όχι. Κανένας. Κανένας. Οι δύο μονομάχοι θέτουν τα τελευταία διλήμματα πριν από την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Δεσμεύομαι όχι μόνο στο εντός του ΠΑΣΟΚ την Κυριακή, αλλά στα 11 εκατομμύρια Ελλήνων, ότι κρατάμε τα θετικά μας, τα λάθη που κάναμε και που πλήγωσαν τους πολίτες δεν θα επαναληφθούν. Αυτό που λέω είναι γραμμένο σε πέτρα. Γι' αυτό του ζητώ να μας εμπιστευθούν. Το αίτημα για αλλαγή είναι πανίσχυρο. Είναι και αυτός ο λόγος που ξεκίνησε η διαδικασία και είναι ακριβώς ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει ξανά να σηκώσει ανάστημα και να αποτελέσει μια ξεκάθαρη επιλογή για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. 34 ώρα πριν ανοίξει η κάλπη, με ανάρτησή του ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης στάσεται υπέρ του Νίκου Ανδρουλάκη. Είμαι όμως σίγουρος ότι με τη βοήθεια όλων μας και ιδιαίτερα όλων των υποψήφιων πρόεδρων, το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές θα σταθεί αντάξιο των ακόμη μεγαλύτερων προσδοκιών που έχουν πλέον οι πολίτες από εμάς. Πιστεύω ότι οφείλουμε να δώσουμε στον Νίκο Ανδρουλάκη την ευκαιρία να ολοκληρώσει την προσπάθεια. Με άρθρο του, ο έτερος πράσινος ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου δίνει ψήφο εμπιστοσύνη στον Χάρη Δούκα. Ο Χάρης Δούκας φαίνεται να έχει αντιληφθεί το πνεύμα των καιρών και την αναγκαιότητα για ανάληψη άμεσης πολιτικής δράσης για την αμφίπλευρη διεύρυνση της παράταξης. Ανάμεσα στη στασιμότητα και την αλλαγή, προσωπικά συνήθως επιλέγω το δεύτερο. Αλλαγή. Στις εκλογές της Κυριακής δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο όσοι ψήφισαν στον πρώτο γύρο της 6ης Οκτωβρίου. Λοιπόν, κοντή γιορτή. Αυτές είναι οι στηρίξεις που λέμε τις τελευταίες στιγμές. Έκανε ανάρτηση και ο κύριος Ανδρέας Τσούνης, ο σύζυγος της Φόφης Γεννηματά, που στηρίζει το Δούκα. Έκανε αυτή τη στήριξη για τον Χάρη Δούκα. Λοιπόν, τα είδαμε αυτά, θα τα δούμε και συνέχεια. Είπαμε, θα είναι εδώ ο κύριος Δούκας. Δούκας λίγο μαζί μας. Είχαμε χθες τον κύριο Ανδρουλάκη, έχουμε και τους δύο υποψηφίους. Λοιπόν, έχετε μια πλήρη εικόνα. Επιλέγετε ελεύθερα όσοι θέλετε για να πάτε να ψηφίσετε την Κυριακή. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα. Πάμε τώρα σε ένα θέμα. Ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο είναι αυτά που λες, που θες να σηκώσεις τα χέρια ψηλά και να πεις ειλικρινά τι τραβάει κάποιος κόσμος στα ελληνικά νοσοκομεία, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Το διαβάζετε από κάτω, η οδύση ενός 13χρονου παιδιού στα νοσοκομεία. Λοιπόν, ένα παιδί με αυτισμό. 13 μέρες οι γονείς του προσπαθούν να βρουν κατάλληλο νοσοκομείο για να μπορέσει αυτό το παιδί να κάνει να νοσηλευτεί εκεί. 13 μέρες. Σε όλη την Ελλάδα. Ανοιχτό να πάνε Θεσσαλονίκη, είπαν οι άνθρωποι. Ναι. Και πού νοσηλεύεται? Μένει από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Έχει μείνει ακόμα σε γραφεία πάνω. Είναι ειδικό θέμα. Δεν λέει κανείς ότι είναι απλό. Δεν θα έπρεπε όμως να υπάρχει μια πρόβλεψη για όλο αυτό. Από το να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει 13 μέρες από νοσοκομείο σε νοσοκομείο σε όλη την Αττική και τελικά θα πάει Θεσσαλονίκη και δεν ξέρουμε και πώς θα πάει. Όχι, και δεν ξέρουμε ακόμα. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει. Είναι ένα ρεπορτάζ που έχει αναδείξει το Έθνος, το Έθνος.gr. Ο Ρωμανός Κοντογιαννίδης. Μπράβο. Ο Ρωμανός Κοντογιαννίδης. Και είναι μαζί μας ο ελευθερής αναγνώστης, το ρεπόρτερ της εκπομπής, μαζί με την κυρία Μαντό Καράβα. Είναι η αδερφή του 13χρονου Νικόλα. Θα μας πει καλύτερα ίδια την ιστορία. Ελευθέρη, ο λόγος σε σένα. Καλημέρα. Αρχικά να σας πω ότι είναι αδιανόητη όλη η ταλαιπωρία που περνάει η οικογένεια. Αρκεί να σας πω ότι όσο ήταν στο Τζάνιο, φύγαν από το νοσοκομείο γιατί τους είπαν ότι υπάρχει κλίνη στο Καραμανδάνιο στην Πάτρα. Πήγαν εκεί πέρα και τελικά τους είπαν ότι η κλίνη δεν είναι κλειστού τύπου που είχε ανάγκη το παιδί, αλλά ανοιχτού. Και ξαναγυρίσανε πίσω. Θα δώσω το λόγο στην Μαντό Καραβά, στην κυρία Μαντό Καραβά, να μας πει η ίδια από πρώτο χέρι τι ταλαιπωρία βιώνουν ως οικογένεια, όχι μόνο οι γονείς της και η ίδια, αλλά και κυρίως ο αδερφός της. Βέβαια. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα και από μένα. Γεια σας, γεια σας. Δεν ξέρω από πού να το ξεκινήσω, είναι η αλήθεια. Γενικότερα, αλήθεια, το παιδί έχει γίνει βαλίτσα, ότι πηγαίνει δεξιά-αριστερά από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Ήμασταν στα επίγοντα για 2 βράδια. Τώρα έχει μπει σε μια παιδοψυχιατρική μονάδα, η οποία είναι πλήρως ακατάλληλη, που είχε συζητηθεί και την προηγούμενη εβδομάδα να μπει. Και η απάντησή μας είναι ότι είναι ακατάλληλη. Τον βάλανε σε έναν χώρο με άλλα 9 παιδιά, με παιδοψυχιατρικά θέματα, που όλα χρήζουν βοήθειας, αλλά αυτός ο χώρος είναι εντελώς ο κατάλληλος. Για να το πιάσουμε από την αρχή, κυρία Καράβα. Κυρία Καραβά, ναι. Να το πιάσουμε από την αρχή, αν μου επιτρέπετε, για να το καταλάβουμε όλοι μας. Το παιδί επιδεικνύει μια επιθετική συμπεριφορά, το οποίο είναι απόρρια του αυτισμού. Έτσι είναι γνωστό σε όλους μας. Δεν είναι κάτι το οποίο. Σωστά. Ακριβώς. Υπήρξε ένα περιστατικό στο σχολείο. Σπέδετε λοιπόν εσείς ως οικογένεια, το οποίο έχει την απόλυτη φροντίδα του παιδιού και είστε διαρκώς μαζί του, να προσπαθήσετε να
κατευνάστε το παιδί, να το πω έτσι. Εγώ δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς, αν το λέω σωστά. Εσείς που ξέρετε καλύτερα. Εσείς που ξέρετε καλύτερα. Και ψάχνετε να βρείτε μια ειδική μονάδα. Προφανώς δεν μπορεί να είναι με άλλα παιδιά αυτό το παιδί. Ακριβώς λόγω της επιθετικότητας. Θέλει ειδική φροντίδα. Ειδική φροντίδα. Πουθενά στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό. Αν λέμε κάτι λάθος, να μας το πείτε. Ναι. Γιατί, μπορεί από άγνοια είναι να ξέρετε αυτό, μήπως δεν ξέρουμε κάτι. Και δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει ένας χώρος τέτοιος. Προφανώς για να φτάσουμε στο σημείο να απευθυνθούμε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, σημαίνει ότι ήδη έχουμε κάνει προσπάθειες και σαν οικογένεια και ειδικά η μητέρα μου και πάρα πολύ υπομονή. Από το καλοκαίρι κιόλας, μήπως τελειώσει το καλοκαίρι και ξεκινώντας τη ρουτίνα του σχολείου μπει και το παιδί σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά αυτό δεν έγινε. Οπότε γι' αυτόν τον λόγο κιόλας απευθυνθήκαμε εδώ. Κάποια μονάδα, όλο φυσικά έχει γίνει σε συνεννόηση με το σχολείο, έχουμε άριστη συνεργασία και γι' αυτό το λόγο έχουμε βοηθηθεί και όντως πάρα πολύ και στο κομμάτι της στήριξης. Από εκεί και έπειτα, από την στιγμή που ήρθαμε εδώ, τότε ξεκίνησε και πιο ηρωνική προς εμάς η διαδικασία, γιατί μέχρι και έχουμε απορρίσει μέχρι και για την νοημοσύνη μας εδώ. Γιατί ηρωνική, και, γιατί το λέτε κύριε Καραβά, ειδική, για εξηγήστε μας γιατί το λέτε αυτό. Τι ηρωνική το λέω γιατί ναι. Δεν γίνεται όταν για παράδειγμα ένα παιδί είναι πιο πολύ επιθετικό προς τη μητέρα του, να ζητάς από τη μητέρα του να τον κρατάει και να τον φυλάει. Δεν γίνεται να λες, να δεσμεύεσαι ότι εγώ θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, να λες ρητά τις απαιτήσεις σου, ότι το παιδί πρέπει να είναι σε κλίνη κλειστού τύπου προκειμένου να γίνει φαρμακευτική ρύθμιση. Δηλαδή τα φάρμακα που παίρνει να ρυθμιστούν έτσι ώστε να πιάνουν πάνω του. Ωραία. Και να σου λένε ναι φυσικά και να καταλήγεις σε έναν χώρο με 9 παιδιά. Να έχεις ξεκαθαρίσει ότι κανένας γονέας ή κηδεμόνας δεν μπορεί να είναι 24 ώρες το 24ωρο μαζί με το παιδί γιατί θα χάσουμε τις δουλειές μας. Να σου λένε εννοείται είναι κατανοητό. Και να καταλήγεις σε έναν χώρο που να σου λένε μαμά εδώ είναι το κρεβάτι σου που θα κοιμηθείς κι εσύ. Και καλό είναι κάποιος να είναι μαζί του έτσι ώστε μην απορριθμιστεί το παιδί. Άρα μας λένε σαν να ήταν δική μας επιλογή. Και λέμε, ωραία, πάμε να φύγουμε τότε όλοι από τη στιγμή που κοιμάται. Και λένε, όχι, καλό θα ήταν να είναι κάποιος εδώ. Όλο αυτό στα μάτια μου και πιστεύω στα μάτια κάθε ανθρώπου που λειτουργεί με λογική φαίνεται ηρωνικό. Ναι, ναι. Από εκεί και έπειτα, κάποια δομή προκειμένου με καταρτισμένο προσωπικό, υποδομές, προκειμένου να μπορεί να υποστηρίξει ένα τέτοιο παιδί και τις ανάγκες του, δεν υπάρχει. Η μία κλίνη που υπάρχει κλειστού τύπου στη Θεσσαλονίκη, που δεν είναι για παιδιά με αυτισμό, δεν υπάρχει δηλαδή δομή για παιδιά με αυτισμό με προσωπικό που γνωρίζει. Η μία κλίνη κλειστού τύπου, για να πω συγκεκριμένα τι είναι, δηλαδή η πόρτα να κλείνει, οι γονείς να μην χρειάζονται και να είναι υπό την ευθύνη των γιατρών. Υπάρχει μία σε όλη την Ελλάδα ελεύθερη, η οποία είναι στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Ναι. Που μέχρι και εκεί συμφωνήσαμε να πάμε το παιδί. Εκεί πρέπει να πάτε τελικά. Εκεί θα πάτε τελικά. Είναι η μόνη λύση. Δεν υπάρχει κάποιο κενό. Δεν ξέρουμε. Ερωτηματικό είναι ακόμα το πότε. Ναι. Είχε ήδη οργανωθεί, επέτρεψε η εισαγγελέα στο παιδί να μεταφερθεί μετά από πάρα πολύ πίεση. Οργανώνεται το ΕΚΑΒ προκειμένου το παιδί να πάει και μία μισή ώρα πριν φύγουμε μαθαίνουμε ότι το ΕΚΑΒ ακυρώθηκε με εντολές άνωθεν. Αυτό το άνωθεν ακόμα δεν το έχουμε μάθει. Εγώ θα έχουμε πω το εξής. Έχουμε ζητήσει και γραπτά όλες αυτές. Ναι, καλά θα κάνετε. Πω το εξής, ναι. Κυρία Καραβά. Θα πω ότι θα πρέπει άμεσα να βρεθεί μία λύση, να δοθεί μία απάντηση. Νομίζω ότι υπάρχει ευαισθησία. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει ευαισθησία. 13 μέρες είναι πάρα πολλές. Πάρα πολλές 13 μέρες για να βρεθεί μια λύση για αυτό το παιδί και ανοίγεται και ένα κεφάλαιο το οποίο εμείς δεν το ξέραμε. Παραδείγματος χάρη, ότι δεν υπάρχει ειδικός χώρος προκειμένου να μπορεί να νοσηλευτεί ένα παιδί με αυτισμό που έχει συγκεκριμένο μοτίβο συμπεριφοράς και όπως πολύ σωστά είπατε, το οποίο είναι επιθετικό καταρχήν προς τη μητέρα του. Επίσης πολύ συνηθισμένο, αν έχω διαβάσει σωστά αυτά που έχω διαβάσει τέλος πάντων. Ναι, ναι, το πιο φιλικό που σκεφτόμαστε πρέπει να πάει σε ένα ειδικό χώρο. Σε ένα ειδικό χώρο, είναι αυτονόητα αυτά. Με ανθρώπους που γνωρίζουν. Νομίζω ότι η ευαισθησία υπάρχει και ελπίζω να βρεθεί αν υπάρχει. Υπάρχει όμως πιστεύω. Για να βρεθεί και να δοθεί μια λύση. Τώρα εσείς. Ναι.
Πείτε μας, πείτε πιο μας. Πολύ ευαισθησία έχω δει από τον κόσμο εκτός, που είναι άγνωστοι προς εμάς, που αλήθεια μου έχουν στείλει γιατροί από όλη την Ελλάδα, οικογένειες που περνάνε το ίδιο, όλος ο κόσμος που δεν είναι υπό την ευθύνη τους αυτά τα πράγματα, έχουν ενδιαφερθεί και αυτοί που είναι ωραία και πληρώνονται, να το πω έτσι, αν όχι σαν άνθρωποι και μόνο, δηλαδή με μια συνείδηση ανθρωπιστική, αυτοί που είναι η δουλειά τους να ασχοληθούν, δεν ασχολούνται. Εμείς θα υποβάλουμε το ερώτημα. Θα επανέλθουμε και θα υποβάλουμε το σχετικό ερώτημα. Γιατί θα τσεκλήσουμε λίγο το Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας. Ναι. Θα ζητήσουμε μια απάντηση σε αυτό και θα τη μεταδώσουμε και θα συνδεθούμε και πάλι με εσάς. Θα ζητήσουμε την απάντησή σας και σε εσάς. Ο Λευτέρης δηλαδή θα επικοινωνήσει μαζί σας, γιατί είναι ένα θέμα που δεν θα το αφήσουμε. Όπως και να έχει, πρέπει να είμαστε επικοινωνία γι' αυτό. Για να δούμε λίγο πώς εξελίσσεται. Αυτό είναι το θέμα. Yeah. Δηλαδή, μην το παίζουμε τώρα εμείς μεσολαβητές, αλλά όχι. Νομίζω ότι προκειμένου ότι η δουλειά μας είναι να απευθύνουμε το ερώτημα. Ναι, προφανώς. Έτσι. Yeah. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Καλαβά, καλή δύναμη. Και θα επανέλθουμε. Καλά. Ευχαριστώ εγώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Ευχαριστούμε, Λευτέρη. Λοιπόν, πάμε στον άνθρωπο που παραμένει. Έχει, νομίζω ότι είναι πιο σιωπηλός, ακόμα και τον Καραμαλή στα πολύ σιωπηλά του. Θα έρθει σαν τυφώνα στην πολιτική ζωή του τόπου. Ρε παιδί μου, ναι, αλλά να σου πω κάτι. Ούτε ο Καραμαλής δεν έκανε τόσο καιρό να μιλήσει. Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι αυτή. Από το 9 και μετά. Μπράβο όμως που το κρατάς. Μπράβο. Δηλαδή, εντάξει. Θα μιλήσω σε όταν... λίγο θα μετακομίσει και στη Ραφίνα, ρε φίλε. Έλεος δηλαδή με σένα. Θα μιλήσω, θα πρέπει να μιλήσω. Δεν πειράζει, δηλαδή, Δημητρίου αυτό. Αληθώς. Μεγάλες κουβέντες. Λοιπόν, πολύ ωραία. Άρα δεν σκέφτεσαι να κάνεις κάποια πολιτική τοποθέτηση. Τώρα τίποτα. Είμαστε και στην τελική. Σαν τυφώνα έρθει, το είπα. Περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει στο Πασόκ. Αλλά ο συγκεκριμένος τυφώνας δεν θα πέσει. Θα είναι πέντε. Πεντάρι. Θα σα δώσει όλα. Προτίμηση στο Πασόκ. Θε να την εκφράσει με έναν τρόπο να δείξει κάτι. Δεν υπάρχει προτίμηση. Ό,τι επιλέξει ο κόσμος. Ό,τι επιλέξει ο κόσμος του Πασόκ. Αυτό είναι. Ό,τι επιλέξει ο κόσμος του Πασόκ. Αλλαγή εσύ ή γενικότερα. Εδώ που φτάσαμε, οι ίδιοι άνθρωποι που είναι μέσα στο Πασόκ ζητούν την αλλαγή. Οπότε πες, δεν είναι. Δηλαδή, από εκεί ξεκινήσει. Η αλλαγή είναι να αλλάξει, αλλαγή. Να είναι ο Δούκας ή να είναι αλλαγμένος Ανδρουλάκης. Άρα αλλαγή είναι και δύο περιπτώσεις. Πάντως θα βγει ένα αποτέλεσμα μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες. Αυτό είναι το σημαντικό. Την Κυριακή το βράδυ θα υπάρχει πρώτος Πασόκ. Όχι. Μένει αθητεία. Θα πει κάτι. Σίγουρα θα υπάρξει κάποιος νικητής. Ναι, εντάξει. Σίγουρα κερδίζει κάποιος. Έστω και με μικρή διαφορά κάποιος νικητής θα υπάρξει. Είμαι μεγάλη. Λοιπόν, μπορεί και μεγάλη. Κάλυψε όλο το φάσμα. Ή νέος πρόεδρος Πασόκ, λοιπόν, Χάρης Δούκας, στην Κυριακή το βράδυ, ή επανεκλογή Ανδρουλάκη. Δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές. Παιδί μου, δεν είναι. Ισοπαλία δεν πρόκειται να έρθει. Δύο πόρτες έχει ζωή που λέει. Αυτός δεν είναι μετεωρολόγος. Η πυθία είναι. Φιλόσοφος. Η πυθία είναι. Φιλόσοφος καρδιάς μας. Βέβαια. Δηλαδή, εσύ τέλος πάντων θα είσαι, ξέρουμε ποιον θα είσαι. Με τον νικητή. Με τον πρόεδρο. Θεσμικά πάμε. Θεσμικά. Θεσμικά, έτσι. Είσαι σαν κάτι μέσα ενημέρωσης, που ξέρεις, πάντα είναι με την εξουσία. Επιλέγουμε πάντα τον νικητή. Όπως έλεγε, δεν πω ονόματα τώρα, λέει με τον κουβέρνο. Με τον κουβέρνο. Με την πλειοψηφία είμαστε. Είμαστε με την πλειοψηφία. Ό,τι αποφασίζει ο κόσμος του Πασόκ. Αυτό είναι. Σωστό. Λοιπόν, για το ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι αποφασίζει ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, έτσι δεν γίνεται. Αλλά διαμεσολάβητο σε βλέπω. Μεσολάβητος, όχι, εντάξει. Είσαι υπέρ των οργάνων. Και με την κυβέρνηση, γιατί έχουν ο λαός. Ναι. Είμαι υπέρ των οργάνων, βεβαίως. Είσαι υπέρ των οργάνων. Βεβαίως είμαι υπέρ των οργάνων. Δηλαδή είναι και με τον Κασελάκη και με τους άλλους. Γιατί γνωρίζουν καλύτερα. Γνωρίζουν καλύτερα, πιστεύω, μέσα από το κόμμα. Ναι, αλλά ο ελληνικός λαός έχει μιλήσει και έχει βγάλει και η κυβέρνηση. Σαφέστατα. Και με την κυβέρνηση. Αλλά δεν συνεργάζεται όμως ο ελληνικός λαός. Συνεργάζονται οι υπόλοιποι που βρίσκονται στο κόμμα. Με τον πρόεδρο. Τον κάθε πρόεδρο, ας πούμε. Έτσι δεν είναι. Οπα. Έχει μανιφέστο. Μανιφέστο που παρουσιάζει. Κατεβάζει πλατφόρμα, μου φαίνεται. Έτσι. Και οι πιο ψύχρεμες φωνές στην κεντροαριστερά αυτή την περίοδο, όχι στο Πασόκ, εκτός Πασόκ, να είμαι ακριβής, είναι ο Πολάκης και ο Κλέαρχος. Ναι. Ο Μαρουσάκης. Πολάκης Μαρουσάκης. Πολάκης Μαρουσάκης. Πώς γίνεται με τους κριτικούς, θα βρίσκεις με τους κριτικούς. Τι να κάνουμε, έτσι γίνεται. Επειδή τυχαίνει να είναι και πρόεδροι. Υπάρχει μια συνεννόηση. Όχι, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και τυχαίο. Προεδρικός σε βλέπω γενικώς. Προεδρικός. Λοιπόν. Λοιπόν, πες μας τι γίνεται, γιατί βλέπουμε κάτι 33 εκεί πέρα. Βέβαια, πάμε, γιατί πούμε... έχει αρχίσει να κάτσει τις καρέκλες μας λίγο. Ας κάτσει. Έχει αρχίσει και... Ας κάτσει. Να κάτσουμε και εμείς στη δική της καρέκλα. Είδαμε, ωραία. Φύγουμε 7.30 ώρα, κάτσε μετά στη συνέχεια. Πάμε για ύπνο μετά. Γιατί μετά συνεχίσει. Πού θα πάμε για ύπνο. Δεν ξαναδούμε τώρα. Υπάρχει κανένας χώρος εδώ. Καναπέδες. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα του καιρού μας. Να πούμε ότι σήμερα θα είναι μια καλοκαιρινή ημέρα. Πράγματι, θα κάνει αρκετή ζέστη, γι' αυτό και βάλαμε και τον χάρτη των θερμοκρασιών, για να δείξουμε ότι αυτό θα είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες. Θα βλέπουμε τον υδράργυρο ακόμη και πάνω από τους 30 βαθμούς, ιδιαίτερα για τα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα. Γιατί όμως επισημαίνουμε την ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα?
Αυτό συμβαίνει διότι θα επικρατήσει ένα δυτικό-νότιο-δυτικό ρεύμα και το οποίο αυτό ρεύμα, αυτός λοιπόν ο άνεμος, λειτουργεί σαν καταβάτης καθώς κατέρχεται από την οροσειρά της Πίνδου η οποία διασχίζει τη χώρα μας από βορρά προς νότο. Αυτός είναι και ο κυριότερος ρόλος, ο κυριότερος λόγος όπου η Ανατολική Ελλάδα θα δει πιο υψηλές θερμοκρασιακές τιμές κοντά στους 32 με 34 βαθμούς. Σαν το κύμα καταλαβαίνετε. Πάμε λοιπόν να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά στον επόμενό μας χάρτη. Βλέπετε ότι στις περισσότερες περιοχές δεν έχουμε να σημειώσουμε κάτι του αξιολόγου ήπιες οι καιρικές συνθήκες. Με εξαίρεση τα πιο δυτικά, βορειοδυτικά τμήματα, όπου ο καιρός θα είναι περισσότερο άστατος, που σημαίνει ότι κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται και κάποιες έτσι πρόσκαιρες τοπικές βροχές, οι οποίες βροχές, καθώς θα πηγαίνουμε προς το βράδυ, θα επεκταθούν προς τη βόρεια βόρειο-ανατολική Ελλάδα και εκεί θέλει μια προσοχή στο βόρειο-ανατολικό άκρο της χώρας μας. Μέσα στη νύχτα δεν αποκλείεται να δούμε ακόμη και καταιγίδες. Συγγνώμη, ρε Κλέρκη. Επειδή τα λέμε τώρα, τα κουτσολέμε τόση ώρα. Μας δίνεις παγίδα. Μας δίνεις άλλο χάρτη το πρωί. Γιατί σας βάζω άλλο χάρτη. Άλλο είναι μέχρι 33 εδώ, 32 είναι το πρωί. Και είχε βροχές όλη τη χώρα. Ενώ πριν δεν μας είχες βροχές όλη τη χώρα. Βεβαίως. Μας δίνεις... Όχι. Μας ρίχνεις τη λούμπα για να φαινόμαστε ανεπαρκείς ή είμαστε ανεπαρκείς. Είναι... Και βγαίνεις μετά ο Σωσίας, χιόνις όλα. Ο καταβάτης. Οι 33 βαθμοί αναφέρονται σε γεωγραφικά διαμερίσματα πιο εκτεταμένα. Εμείς το πρωί δείχνουμε θερμοκρασίες σε τοπική κλίμακα για κάποιες έτσι περιοχές, για κάποια γεωγραφικά διαμερίσματα. Γι' αυτό είναι και ο λόγος όπου είναι κάπως πιο μαζεμένες οι θερμοκρασιακές τιμές. Έκανα πως το κατάλαβα τώρα. Κάτι ήθελα να πει απλά. Όχι, αυτή είναι η γνωστή πολιτική απάντηση. Τι γίνεται με τις συντάξεις, σου λέει, είναι η συντάξη, ένα μεγάλο θέμα. Έχεις δίκιο. Και αρχίζει και σου λέει μετά για τις παραλίες. Ξεγλιστράμε. Λάσου θα είμαι στα υπερχόρα, ναι, χαρά. Καταβάτησες. Την μπάλα συγκερκίδα, τα ξέρουμε. Η άνεμη λοιπόν δυτική, νότιο-δυτική, με μέτριες εντάσεις, θα μπει βορειοδυτικό ρεύμα από το απόγευμα και συνέχεια. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος, ο δυτικός άνεμος που θα ανεβάσει περισσότερο τον υδράργυρο στα πιο ανατολικά τμήματα. 30 με 33 βαθμοί Κελσίου αργά το μεσημέρι. Και βλέπετε χαρακτηριστικά ότι ακόμη και οι ελάχιστες θερμοκρασίες έχουν σημειώσει άνοδο, μιας και πιο θερμές αέριες μάζες έχουν βρεθεί πάνω από την περιοχή μας, έχουν εγκατασταθεί πάνω από την περιοχή μας. Και έτσι λοιπόν ανεβαίνουν και οι ελάχιστες θερμοκρασίες σε συνδυασμό και με αυξημένες τιμές σχετικής υγρασίας. Πάμε να δούμε και το νομό Αττικής. Δεν αναμένουμε κάτι του αξιόλογου. Η ηλιοφάνεια με κάποιες έτσι πρόσκαιρες τοπικές συννεφιές, κάποια περάσματα από λίγες τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι ξεκινούν τώρα εδώ χαρακτηριστικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με μέτριες εντάσεις. Θα μπει βορειοδυτικός άνεμος από το βράδυ και συνέχεια. 32 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι, ιδιαίτερα σε περιοχές που βρίσκονται πίσω από τους ορεινούς όγκους στα βόρεια τμήματα του νομού Αττικής, δηλαδή πίσω από την Πάρνηθα και την Πεντέλη. Θα δούμε τις πιο έτσι υψηλές θερμοκρασίες. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη μας και εδώ αναμένουμε έτσι γενικά ήπιο καιρό, λίγες συννεφιές κατά τόπους αυξημένες. Δεν αποκλείεται εκεί κοντά στο βράδυ να δούμε και λίγα φαινόμενα, λίγες τοπικές βροχές, ιδιαίτερα στα πιο βόρεια τμήματα του νομού Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι γενικά δεν θα προβληματίζουν, θα πλέουν από διάφορες διευθύνσεις με ασθενείς και τοπικά μέτριες εντάσεις και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι λίγο κάτω από τους 30 βαθμούς, 28 με 29 θα δείξουν λοιπόν τα θερμόμετρα αργά το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης. Και την προοπτική του καιρού για Σαββατοκύριακο. Και πάμε λοιπόν να δούμε την προοπτική. Εδώ έχουμε βάλει το θερμοκρασιακό διάγραμμα για να πούμε ότι σήμερα Παρασκευή 32 βαθμοί, έτσι μια ενδεικτική θερμοκρασιακή τιμή σε αρκετά γεωγραφικά διαμερίσματα της ανατολικής χώρας. Δείτε όμως ότι την Κυριακή θα σημειώσει πτώση ο υδράργυρος. 13 δεκάτου θα πάμε κοντά στους 26 με 27. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι θα μπει ο βοριάς, ιδιαίτερα για την Ανατολική Ελλάδα. Και το κυριότερο χαρακτηριστικό θα είναι οι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο και τα ανατολικά επιρροτικά και η σταδιακή υποχώρηση του υδραργύρου για να δοθούμε σχεδόν στα κανονικά για την εποχή θερμοκρασιακά επίπεδα. Βλέπετε και την Τετάρτη κοντά στους 28 και το άλλο Σάββατο, αν και ανοίγουν εδώ, βλέπετε χαρακτηριστικά οι γραμμές, που σημαίνει ότι υπάρχει σχετικά μεγάλη αβεβαιότητα. Θα είμαστε όμως η μέση τιμή, η μαύρη γραμμή, θα είναι κοντά στους 27 βαθμούς Κελσίου. Οι βροχές λίγες, κυρίως στα ανατολικά προσύνεμα. Λίγες οι βροχές, δηλαδή στα ανατολικά προσύνεμα, οι βροχές του βοριά, όπως λέμε, εκεί προς την περιοχή της Εύβοιας, της Ανατολικής Θεσσαλίας, της Βόρειας Κρήτης και κατά κανόνα σε ορεινούς και ημιορεινούς όγκους και σε περιοχές που γυμνιάζουν με αυτά τα βουνά, όχι κάτι το αξιόλογο. Άρα λοιπόν, όχι αξιόλογες βροχές, μπαίνουν οι βοριάδες και υποχωρεί σιγά σιγά θερμοκρασία. Άρα δροσίζει. Δροσίζει. Όχι ότι θα κάνει κρύο, απλά θα πάμε. Ναι, δροσίζει. 28 βαθμούς θα είναι. Στα σχεδόν κανονικά, λίγο πιο πάνω τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Άρα σήμερα και αύριο είμαστε με ζέστη. Σήμερα Κυριακή... και αύριο, ιδιαίτερα σήμερα πέφτει. Και από Κυριακή υποχωρεί σιγά σιγά ο υδράργυρος, μπαίνει ο βοριάς. Θα υποχωρήσει και η σχετική υγρασία. Θα πάμε έτσι σε μια πιο καλή, έτσι, πιο καλή ατμοσφαιρική κυκλοφορία, πιο καλή ατμόσφαιρα σε ό,τι αφορά τον ανθρώπινο οργανισμό, βεβαίως. Αλλά οι βροχές θα είναι και πάλι λίγες όλη την εβδομάδα που ανοίγεται μπροστά μας και η επόμενη λοιπόν εβδομάδα. Πότε θα έρθει ο χειμώνας?
Ο χειμώνας, εντάξει, κατά κανόνα έρχεται από Δεκέμβριο μετά τις 15-20. Φίλε, αμάν και πώς κάναμε. Δηλαδή, περιμένω πώς και πώς να έρθει ο χειμώνας. Έχει απόλυτο δίκιο ο συνάδελφος. Ας έρθει πρώτα το φθινόπωρο. Αυτό είναι αλήθεια. Χειμερινά, όχι βέβαια. Όχι ακόμη. Θα δούμε μέσα στο Νοέμβριο η χειμερινά ή τέλος Οκτωβρίου. Αν και θα κάνει λίγο ψυχούλα τη νύχτα και το πρωί. Αλλά θέλει ένα κοντομάνικο, αλλά με ένα. Βεβαίως. Μια ζακετούλα ή ένα. Ζακέτο να πάρει. Λίγο το πρωί και αργά το βράδυ, ιδιαίτερα για την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Αλλά δεν θα κάνει κρύο, μια και το μεσημέρι θα ανεβαίνει και πάλι θερμοκρασία. 25, το έργο δεν είναι μακέτο. Νοέμβριο. Χειμερινά το Νοέμβριο. Ναι, βεβαίως. Έχουμε ακόμα. Κάτσα πότε αβάλω περίπου υπολογιστή. Κάτσα βάλεις και τώρα. Εγώ δεν φοράω. Αρνούμε. Εξαρτάται τον τύπο παπουτσιού φοράς. Ανάλογο. Πώς το βλέπεις, δηλαδή το Δεκέμβριο. Εντάξει, πιστεύω ότι από τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου θα είναι κάπως πιο ψυχρές οι καταστάσεις. Δεν βρωμάνε τα ποδιά, με τα ψεκάζω να ξέρεις. Το βραδάκι θέλει έτσι και νωρίς το πρωί, είπαμε, και η καλτσούλα βοηθάει. Γιατί άλλωστε το κρύο μα ξεκινάει από τα πόδια. Το κρύο μα ξεκινάει από τα πόδια. Εκεί είναι. Δεν το ξέρω. Ο κρύος αέρας είναι πιο πυκνός, βρίσκεται πιο κάτω χαμηλά. Άρα κρυώνουν πρώτα τα κάτω άκρα και μετά ανεβαίνουν προς τα επάνω. Ζακέτο και στα πόδια. Πιο πυκνός ο κρύος αέρας. Είναι πιο χαμηλά κάτω προς το έδαφος και λίγο πιο πάνω. Πάμε, ρε. Έχουμε δουλειές, ρε. Πάμε. Γι' αυτό όταν. Έχει πιάσει την κουβέντα. Όταν χουχουλιάζεις, κάνει τα πόδια, αυτό. Καλημέρα. Γεια σου, Κλέαρχε. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Κύριε Ιωάννη, καλημέρα και πάλι. Μαριάννα, πώς είσαι? Πώς είσαι, τι γίνεται? Για το προηγούμενο θέμα που είπατε. Ποιο το προηγούμενο θέμα που είπατε? Ήταν πολύ σοβαρό, αλλά ποιο ήταν όμως? Ήταν όντως πολύ σοβαρό με το παιδάκι και την αδελφή του. Το βίντεο έγινε viral στο TikTok και γι' αυτό. Αυτό τώρα ότι πρέπει να ανεβάζουν βίντεο αυτές οι καταστάσεις για να μαθαίνουμε τις υποθέσεις και θα έπρεπε να έχουν λυθεί πριν ανέβουν ως βίντεο. Ναι. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε όλο. Αξιοπρεπέστατη, γιατί μίλησα και προσωπικά μαζί της και είναι τραγικό νομίζω εν όψη 2024 για παιδάκια τα οποία ακόμη σκεφτείτε τι περνάνε αυτοί οι γονείς. Συμφωνούμε. Οι οποίοι βλέπουν το παιδί τους και δεν μπορούν ούτε εκεί να το ελέγξουν. Λοιπόν, παιδιά, για να μην λέμε πολλά λόγια, να πάρουμε τηλέφωνο στο Υπουργείο Υγείας, να μας απαντήσουν. Έχουμε πάρει και περιμένουμε απάντηση. Και περιμένουμε απάντηση για να δούμε θα γίνει. Λοιπόν, λύση πάμε στις εφημερίδες, όχι... αλλά επειδή λέμε εφημερίδες, έλα Νικόλα πάλι, σε παρακαλούμε. Οι άνθρωποι περνάνε ένα γολγοθά. Ακριβώς. Πάμε γιατί πάμε με αφορμή το πάμε εφημερίδες, έχουμε το 54ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο Θεσσαλονίκη. Ναι. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου, τον συνάδελφο, τον Γιώργο τον Κουλουρά. Καλημέρα κύριε Κουλουρά. Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα στους τηλεθεατές. Τι γίνεται, το συνέδριο είναι γεγονός. Είναι σημαντικό γεγονός για εμάς δημοσιογράφους. 54ο εδώ πέρα τώρα. 54ο. Ναι. Μεγαλύτερο είναι, από και από μένα είναι το συνέδριο που έχουν γίνει. Περισσότερο και από μένα, από την ηλικία μου. Ο τίτλος του συνεδρίου, να πούμε, είναι «Η δυναμική της δημοσιογραφίας στην περιφέρεια». Θέλουμε να αναδείξουμε το ρόλο του δημοσιογράφου που εργάζεται στην περιφέρεια και το ρόλο των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης στην ενημέρωση των πολιτών της περιφέρειας. Το συνέδριο που γίνεται. Το συνέδριο που γίνεται. Στην Αλεξανδρούπολη ξεκινάει η Παρασκευή σήμερα 7 η ώρα το απόγευμα και τελειώνει την Κυριακή το μεσημέρι. Α, πολύ ωραία. Συμμετέχουν δημοσιογράφοι από όλη την Ελλάδα. Συμμετέχουν πανεπιστημιακοί καθηγητές. Συμμετέχουν φορείς. Θα έχουμε μια ενημέρωση από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για θέματα που αφορούν το ευρωπαϊκό ρεπορτάζ για να ενημερώνονται και οι δημοσιογράφοι εδώ και οι πολίτες γενικότερα. Mm-hmm. Και συμμετέχει επίσης την Κυριακή η μαθητική κοινότητα της Αλεξανδρούπολης. Θέλουν να δώσουμε βήμα λόγου και στη νέα γενιά, καθώς και φορείς εδώ του Δήμου και της Περιφέρειας και η επιχειρηματική κοινότητα. Θέλουμε να κάνουμε ένα άνοιγμα και στην κοινωνία με το συνεδριό μας. Και να γίνουν και πιο πολλά νέα παιδιά δημοσιογράφοι. Ακριβώς. Και να πούμε κάποια βασικά συμπεράσματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τον τρόπο που κάνουμε τη δουλειά μας και με τους κανόνες διοντολογίας, την τήρηση των κανόνων διοντολογίας. Και λίγο να προασπίσουμε, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, και δεν νομίζω ότι διαφωνείτε, κανένα δεν διαφωνεί, να προασπίσουμε λίγο και τη δουλειά που κάνουμε. Με ποια έννοια το λέω? Ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι τελικά. Θα πρέπει να το προασπίσουμε αυτό και να μην δεχόμαστε συλλήφθηνη επιθέση σε όλο τον τύπο, σε όλους τους σκληρά εργαζόμενους συναδέλφους, δημοσιογράφους, τεχνικούς και όλους αυτούς οι οποίοι δουλεύουν υπό δύσκολες συνθήκες, κάνοντας μια πολύ δύσκολη δουλειά. Δεν είμαστε όλοι βόθροι, να το πω έτσι. Συγγνώμη για το ξέσπασμα πρωί-πρωί,
Αλλά δηλαδή, γιατί δεν μπορώ να τα ακούω όλη αυτή την ομαδοποίηση όλων, αυτό το φασιστικό πράγμα όλων. Συμβαίνει αυτό, επειδή έχουμε λόγο, έτσι. Και δημόσιο λόγο, μας παίρνει όλους μπαλά. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και υπήρξαν, να θυμόμαστε και να τα λέμε, ότι στη χώρα αυτή υπήρξαν πολιτικά κόμματα, τα οποία έκαναν, ουσιαστικά χτίσαν πολιτική καριέρα πάνω στη σύμβριση εναντίον των δημοσιογράφων. Με λάθη των δημοσιογράφων, δεν λέω εγώ όχι. Καλά. Έτσι. Άλλη μόνο. Να τα λέμε για αυτά. Παντού υπάρχουν. Θα σας και πω, αυτοί. Η έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση, όπως ξέρουμε όλοι, είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για να χτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Πρέπει να αναδεικνύουμε την δημοσιογραφία. Η ενημέρωση των πολιτών πρέπει να έχει στόχο την πραγματική δημοσιογραφία και την πραγματική ενημέρωση των πολιτών με αξιοκρατία και ισονομία για όλους. Μάλιστα. Καλή επιτυχία στο συνέδριο. Καλή επιτυχία, τα πούμε και πάλι. Να είστε καλά. Με την πρώτη ευκαιρία να ξαναπούμε. Καλά. Καλημέρα. Ό,τι άλλο χρειαστείτε, είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα μας. Να είστε καλά. Στην Αλεξανδρούπολη, 54ο δημοσιογραφικό συνέδριο. Έχει ενδιαφέρον να τα ακούσει κάποιος, να τα παρακολουθήσει λίγο για να δείτε. Και πώς γίνεται και ακριβώς, όχι, και πώς γίνεται και η δικιά μας δουλειά. Δεν είναι αυτό που βλέπετε. Έχει αλλάξει η δουλειά μας πάντως. Έχει αλλάξει πάρα πολύ και έχουν αλλάξει. Είναι και πολύ καλύτερες συνθήκες. Μπράβο. Γιατί πριν από χρόνια δεν ήταν καλές συνθήκες. Ποιες καλές συνθήκες. Και όταν ξεκίνησα και εμείς δεν ήταν καλές συνθήκες. Ποιες αλλά καλές συνθήκες. Και τα μέσα έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει όλα τώρα πια. Ναι. Λοιπόν. Είναι καλές συνθήκες πια. Λοιπόν, πάμε. Τα νέα. Τα 6 κλειδιά για τα νέα ύψη. Νέος οικοδομικός κανονισμός. Τι κρίνεται σήμερα στην Συμβούλια της Επικρατείας για τους συντελεστές δόμησης. Να πούμε ότι είναι δίκη στην Ολομέλεια. Ο πρόεδρος Συμβουλίου Επικρατείας, με πληροφορίες, είπε ότι μέχρι τέλος Δεκέμβρη θα βγει η απόφαση. Είναι σημαντικό. Δηλαδή, τέλος του έτους δηλαδή. Ναι, ναι. Γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Αφορά την αύξηση συντελεστή δόμησης αν μειωθεί η κάλυψη του οικοπαίδου, την αύξηση συντελεστή αν αναβαθμιστεί το ενεργειακά το κτίριο, αύξηση υποόρους για χρήση πιλωτής για πάρκινγκ π.χ. Τέλος πάντων, είναι όλα τα ζητήματα που αφορούν το ύψος των κτιρίων, που είναι κομβικό. Έτσι δεν είναι. Αυτό. Προχωράμε, πάμε στην Καθημερινή. Λοιπόν, με δώρα σατήρανε Ερντογάν. Κρατάμε εφημερίδα. Παίρνουμε γυαλί. Πάλε ένα γυαλί, ρε Γιάννη. Ρε Γιάννη, είσαι μεγάλος άνθρωπος, ρε Γιάννη. Μεγάλο πάλε τζαμί. Ένα γυαλί, ρε. Είδαμε. Δεν βλέπεις εμείς τα νέα τα παιδιά που δεν φοράμε τίποτα. Είδαμε μεγαλύτερο τζαμί, στρατιωτικά ντρόου. Αυτό θα δούμε τώρα. Διαβάσουμε ολανδικά. Ο Γιάννης Φούνατα δεν βλέπει μακριά. Ότι θα επωφεληθούμε και οι δύο από μια συνεργασία με την Τουρκία. Και φαίνεται ότι ο κ. Ερντογάν. Οράμα έχει κατσικωθεί στον Ερντογάν τώρα. Λέει, εδώ είμαστε. Και ο κ. Ερντογάν όμως θέλει να κάνει ένα στρατηγικό προπύριο στην ουσία στην Αλβανία με όλες τις κινήσεις. Άμα παιδιά έχει προσωτεριστεί. Η Τουρκία έχει προσωτεριστεί την Αλβανία πολλά χρόνια. Και ο Ράμα το παιχνίδι το παίζει, το ανοίγει το χαρτί. Έχει περιοδεί Ερντογάν στην Αλβανία και στη συνέχεια πάει Σερβία λοιπόν και αναδεικνύει τη σταθερή και επίμονη πολιτική της Άγκυρας για εδραίωση και εμβάθυνση της τουρκικής επιρροής στα Δυτικά Βαλκάνια φυσικά. Λοιπόν, προχωράμε. Φόρμουλα αποκλεισμού και φόβια έκτροπα για τον ΣΥΡΙΖΑ, τα είπαμε και νωρίτερα. Η μεγάλη έκρηξη των δυτικών σχολείων, αυξημένο ενδιαφέρον από γονείς και προσέλκυση επενδύσεων. Ναι, όντως. Και θρίαμβος αφιερωμένο στον Τζόρτζ και την φωτογραφία για τον Μπάλτοκ. Εγώ θα σου πω κάτι. Χαίρομαι που υπάρχουν καλά ιδιωτικά σχολεία. Γιατί υπάρχουν καλά ιδιωτικά σχολεία. Γιατί είναι καλά, υπάρχουν καλά ιδιωτικά σχολεία. Θα ήθελα όμως. Ασχολούνται με την εκπαίδευση. Και όχι με τα λεφτά. Τα πρότυπα αυτά να ακολουθούν και στα δημόσια σχολεία. Στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, για να πα στο σχολείο. Στο δημόσιο σχολείο, επί τη ουσία, το δύσκολο είναι να πα στο δημόσιο σχολείο. Είναι εκείνη η καλή εκπαίδευση. Το δημόσιο ήταν έτσι κάποτε. Ήταν κάποτε. Ναι. Καλά, δεν τελειώσαμε. Και παραμένει. Δημόσια σχολεία έχουμε τελειώσει όλοι. Δημόσια σχολεία. Δημόσια πανεπιστήμια. Καταπληκτική δουλειά. Εξαιρετική δουλειά. Λοιπόν, και ιδιωτικά σχολεία που δεν κάνουν καλή δουλειά. Και ασχολούνται μόνο με το να πάρουν τα λεφτά από τον μαθητή και από την οικογένεια και τίποτα άλλο. Συμφωνώ. Και υπάρχουν και ιδιωτικά σχολεία που είναι κανονικά σχολεία. Θα σου πω κάτι όμως. Επειδή μεγάλωσα στην επαρχία, ακόμα το ξέρεις ότι επί σειρά ετών δεν είχαμε π.χ. καθηγητή αγγλικών. Είμαι σίγουρος. Αυτό. Μα τώρα δεν μας έχεις πει ότι φύγαν όλοι οι καθηγητές με το που ξεκίνησε η χρονιά. Εντάξει, το ρυθμίσαμε. Αναπληρώθηκε. Το ναι, αλλά δυστυχώς έχουμε φτάσει τώρα. Τα άλλα έχουν γίνει βελτιώσεις. Δεν λέω εγώ δεν έχουν γίνει βελτιώσεις. Ρε φίλε, πάλι τα ίδια συζητάμε. Ναι. Σου μιλάει το 1980. Για ελλείψεις. Και συζητάμε πάλι τα ίδια, ρε φίλε. Για ελλείψεις. Λοιπόν. Και μετά λες γιατί φεύγουν από τα νησιά και φεύγουν από την επαρχία ο κόσμος. Και μετά σε οδηγεί σε μια κατάσταση και λες, άντε μωρέ παρατήστε μου όλοι κτλ. Το οποίο είναι λάθος γιατί αν δεν ασχολούνται σοβαροί άνθρωποι με την πολιτική. Και δεν πρέπει να του απαξιώνουμε όλους, θέλω να πω. Ναι, ναι. Αλλά σε οδηγούν σε μια οργή που ο κόσμος κάποια στιγμή λέει, άντε παρατήστε μου όλοι. Ναι. Το παρατήστε, που είναι το λάθος. Παρατήστε μου είναι έτσι εγωτικό. Παρατήστε μου. Παρατήστε με. Α, με. Α, δεν είπαμε. Όχι. Α, εντάξει, για να ξέρω γιατί. Θα σου πω κάτι μετά. Yeah, okay. Και είναι και τα κτίρια πέρα από τις ελλείψεις, έτσι, προβληματικά κτίρια. Θα είναι στους Δήμους.
Αυτά είναι λαμβάνουν Δήμοι. Όχι, δεν λέμε για τις Δήμοι. Λέμε τώρα ποιο, πώς παίζει τεράστιο ρόλο και ο Δήμος. Ο Δήμος όταν βγαίνει, να μην είναι απλά να βγαίνει ο Δήμος και να πηγαίνει στις εκδηλώσεις. Πρέπει να πηγαίνω στα σχολεία, να μαζεύω τα σκουπιδάκια. Αυτές είναι οι δουλειές. Γιατί πλησιάζει και χειμώνας. Πρέπει κάποια στιγμή να δούμε ξανά όλο το θέμα για τα σχολικά κτίρια. Οι Δήμοι, το πρώτο πράγμα που ακούς είναι δεν έχω λεφτά. Δεν έχω λεφτά. Δεν έχω κόσμο, δεν έχω λεφτά. Μιλάς για αποκέντρωση μετά όταν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τι αποκέντρωση είναι αυτή. Γιατί λεφτά βρίσκονται ξαφνικά. Α, μπράβο. Όχι από το και προεκλογικά. Όχι από το ταμείο. Και προεκλογικά. Yeah. Όχι από τη, μόνο από την κυβέρνηση. Δεν το λέω μόνο για τις όχι από το κυβερνητικό ταμείο. Όχι από το κυβερνητικό ταμείο. Υπάρχουν λεφτά στους Δήμους. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το ΠΕΔΑΝ Αγία Σοφία εκδίασε τις ιδιωτικές χορηγίες στα νοσοκομεία. Στην καλοσύνη των ξένων το ΕΣΥ, οι ευεργέτες ανακαινίζουν τις υποδομές, αλλά δεν προσλαμβάνουν το προσωπικό που λείπει για την παροχή αξιοπρεπούς περίθαλψης, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Αν ο κ. Γεωργιάδης απάντησε χθες στο συγκεκριμένο για το προσωπικό. Εφημερίδα του Συντακτών, έτσι. Είπε, ακριβώς, απάντησε και είπε ότι μέχρι το τέλος του μήνα 100 προσλήψεις θα γίνουν μόνιμο και επικουρικό στο Αγία Σοφιά. Στο Αγία Σοφία. Ακριβώς, ναι, στο Αγία Σοφία. Έτσι, δήλωσε ότι πλέον λέει δεν έχουμε αποχωρήσεις. Τώρα σας μεταφέρω τα λόγια του Υπουργού. Μακάρι, και ότι και στη Δράμα που υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο νοσοκομείο της Δράμας, αφού λένε ότι εμείς θα αποχωρήσουμε. Το έλυσε. Έκανε απάντηση σε ερώτηση του κ. Ξανθόπουλου. Ακριβώς. Είπε ότι ήδη έχουν κάνει τον διαγωνισμό. Τον έχουν έτοιμο τον διαγωνισμό. Ναι, και πιστεύουμε ότι δεν θα αφή. Υπάρχει εκεί μεγάλο πρόβλημα και ξαναδείς. Εγώ τη λογική ότι είναι όλα έχουν καταρρεύσει τα πάντα, δεν έχουν καταρρεύσει τα πάντα. Αλλά έχουμε λήψεις οι οποίες καταγράφονται καθημερινά. Πώς να το κάνουμε τώρα? Γιατί εκεί μέσα υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν υπερπροσπάθεια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Υπάρχουν γιατροί, υπάρχουν νοσηλευτές, υπάρχουν υγειονομικοί, οι οποίοι δίνουν όχι το είναι τους, δίνουν τα πάντα εκεί μέσα. Πριν δύο μήνες πάρα, δεν λέγαμε. Θέλουν βοήθεια. Για τα χιλιάδες χειρουργεία τα οποία είναι στον αέρα. Θέλουν βοήθεια, ρε. Χωρίς κόσμο δεν πρόκειται να γίνουν αυτά. Θέλουν βοήθεια. Και να σου πω κάτι άλλο, ρε Γιάννη. Αν στο τέλος της μέρας λέει προκηρύξαμε τη θέση. Προκηρύξαμε τη θέση, έδωσε κίνητρα ο Γεωργιάδης για να είμαι δίκαιος μαζί του. Από την άλλη πλευρά, αν μία, δύο, πέντε, δέκα δεν πάνε οι γιατροί εκεί. Κάποιο θέμα υπάρχει με την προκήρυξη. Κάτι σημαίνει. Κάποιο θέμα και υπάρχει με την προκήρυξη. Να κάτσεις ένα τραπέζι και να πεις ότι εσείς θα θέλατε, τι μπορούμε να δώσουμε, να γίνει μια συζήτηση. Μιλάμε για ανθρώπους που επί ώρες είναι στα νοσοκομεία. Δεν κάνουν κίνητρα, και θέλουν και λεφτά. Μπράβο. Και το, αυτό είναι. Το ξέρει πολύ καλά η κυβέρνηση που θέλουν λεφτά και κίνητρα. Μπράβο. Γι' αυτό σου λέω ότι όταν δεν τα δίνει, σημαίνει ότι διανύει το πρόβλημα. Έδωσε κίνητρα τώρα. Έχει δώσει παραπάνω. Να δούμε. Ελεύθερος τύπος. Νέο μοντέλο για το Ε9, οδηγός για διοκτήτες ακινήτων. Πρώτο θέμα αυτό σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο. Και αποχή κασελίστας από Κεντρική Επιτροπή. Έξαλλη τσιπρική με πολλάκι. Θα τα δούμε όλα αυτά προφανώς. Αυξάνεται το μισθό στα 609 ευρώ για φοιτητές στρατιωτικών σχολών. Είναι συνάντηση και η συμφωνία που έγινε μεταξύ Δένδια και του Υπουργού Παιδείας. Ιστορικός θρίαμβος του Κυριακάκη, του κ. Πυρακάκη. Ιστορικός θρίαμβος του Γουέμπλεϊ. Βλέπουμε εδώ πέρα την φωτογραφία την κεντρική με το μαύρο περιβραχιόν να δείχνει ο Παυλίδης. Μετά τον γκολ που πέτυχε, τα γκολ που πέτυχε χθες. Λοιπόν, να ευχαριστούμε πολύ αυτά τα παιδιά για αυτό που κάνα χθες. Συγκλονιστικό. Να μας πει και η Έλβη, λογικά, και η γυναίκα του έδωσε ένα μήνυμα μέσω των social media. Θα είσαι πάντα στο χαμόγελο του παιδιού μας. Θα σε θυμάμαι πάντα μέσω του χαμόγελου του. Και θα σε αγαπώ. Ναι, και θα σε αγαπώ. Είχε τα γενέθλιά του. Η κόρη του. Είχε τα, Και δεν τον έψαχνε, σύζυγός του και δεν τον έβρισε και λέει. Ο γιος του είναι. Γιος είναι. Γιος είναι. Έχει γιο, ναι, δεν είναι ναι, κορή. Ο γιος. Ωραία, ο γιος, το παιδί του γενέθλια και δεν είχε πάρει τηλέφωνο και έλεγε η γυναίκα, εντάξει ρε παιδιά, τον έψαχνε δεν ξέρω πόσες ώρες. Τέλος πάντων τώρα δηλαδή. Δημοκρατία, θετικό βήμα για τις στρατιωτικές σχολές. Τι ανακοίνωσαν Δένδιας και Πυρακάκης. Τετραπλασιάζουν οι αποδοχές των σπουδαστών στα ΑΣΕΗ και φτάνουν τα 609 ευρώ. Τα 165, έτσι, μεγάλη διαφορά. 165 ήταν. Ναι. Στα 249 ευρώ το βοήθημα για τις ΑΣΥ. Θα μπορούν να εισάγονται μαθητές από τρία επιστημονικά πεδία αλλά και από τα επαγγελματικά λύκεια. Μάλιστα, αυτό είναι ένα πλέγμα κινήτρων για να πηγαίνουν στο στρατό ως στελέχη ενόπλων δυνάμεων οι άνθρωποι. Και εδώ επιμένει με το Ταμείο Ανάκαμψης Εφημερίδα. Έχει και άλλο ρεπορτάζ την Κυριακή. Όρια διαφάνεια στο μοίρασμα των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ελέγχει η Κομισιόν όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Αυτά. Μάλιστα. Πάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Χρήμα σε υγεία, άμυνα, αστυνομία, πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για να αποκατασταθούν κοινωνικές αδικίες. Και εδώ έχει κεντρικές φωτογραφίες από το ΠΕΔΑΝ Αγία Σοφία και από τη συνάντηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Νίκου Δένδια, με τον Υπουργό Παιδείας. Κυριάκος Μητσοτάκης, το ΕΣΥ αλλάζει. Το πακέτο Δένδια Πυρακάκη. Ανοίγει ο δρόμος για το επίδομα επικινδυνότητας 100 έως 150 ευρώ μηνιαίως στους αστυνομικούς. Πολύ σοβαρό αυτό. Το ζητούν οι αστυνομικοί δεκαετίες τώρα. Μπράβο. Και ανοίγει ο δρόμος. Ξαναλέμε, ελπίζουμε να το μακάρι δούμε. Μακάρι να το δώσει. Να πέσουν και υπογραφές. Μακάρι, πρέπει να το δώσει. Να πέσουν υπογραφές. Πρέπει να το δώσει. Εκεί που φεύγουμε εμείς, πάνε οι αστυνομικοί.
Από εκεί που φεύγουμε εμείς και τρέχουμε, πηγαίνουν και εκείνοι οι άνθρωποι. Δεν πληρώνεται η δουλειά αυτή. Ξέρεις, ακούω πολλές φορές, εγώ τα λέω, τα έχω πει πολλές φορές. Λέω είναι εκπαιδευμένοι για αυτό το λόγο, είναι η δουλειά τους. Συμφωνώ, ναι, αλλά πρέπει να δώσεις κάτι. Είναι η δουλειά τους, αλλά. Είναι αυτονόητο να αναγνωρίσεις την επικινδυνότητα στο επάγγελμα. Δεν πληρώνεται η δουλειά αυτή. Έτσι. Η δουλειά αυτή είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Μην το λέμε τώρα. Δύσκολη, το επιλέγουν να το κάνουν. Να σου πω και κάτι άλλο. Αλλά θέλουν και κάποια ένδειξη ότι κάτι γίνεται. Θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Πρώτον, η αστυνομία έχει κάνει άλματα σε επίπεδο παιδείας των αστυνομικών της. Δεύτερον, τα κρούσματα παραβατικότητας αστυνομικών, παρεκβατικής συμπεριφοράς, ανθρώπων οι οποίοι συμπεριφέρονται με βιαιότητα, δεν ξέρω τι, τα οποία υπάρχουν, δεν είναι ο κανόνας των αστυνομικών αυτός. Εμείς τα αναδεικνύουμε γιατί η δουλειά μας είναι, παιδιά, αυτά να αναδεικνύουμε επί της ουσίας. Τα αρνητικά να αναδεικνύουμε για να συλλητεύονται. Αλλά δεν είναι ο κανόνας. Έτσι, του μέσου αστυνομικού που κινδυνεύει κάθε μέρα στον δρόμο. Για να είμαστε δίκαιοι. Όπως το λες, είναι, δεν είναι ο κανόνας οι γιατροί με φακελάκι. Α, μπράβο. Δεν είναι κανόνας οι δημοσιογράφοι που λένε αρλούπες. Που είναι, ναι, που τα, ή που τα παίρνουν. Που συνδιαλέγονται, ναι, τα παίρνουν, δεν ξέρω τι. Δεν είναι κανόνας όλα αυτά. Δεν είναι. Βλέπουμε και τα βίντεο. Δεν υπάρχουν. Αλλά δεν είναι ο κανόνας. Όχι, δεν είναι ο κανόνας, είπαμε. Ναι. Βλέπουμε και τα βίντεο που ανοίγουν δρόμο ασθενοφόρα. Βέβαια. Φέρουν έγκυες. Αυτό λέμε, γι' αυτό λέμε δεν είναι ο κανόνας. Τρέχουν στα παιδάκια. Υπάρχει και αυτή η πλευρά. Βλέπουμε γιατρούς που δεν παίρνουν φράγκο για να κάνουν επεμβάσεις. Ναι, όλοι αυτοί δεν είναι. Αυτό που είπε και πριν ο Παναγιώτης, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Τώρα πρόσφατα, δεν θέλω να λέω τώρα, πολύ κοντινό μου πρόσωπο, λέει ο γιατρός, τι προβλέπει ασφάλεια, ρε αδερφέ. Αυτό προβλέπει ασφάλεια, για χαρά. Και δεν μου το έκανε επειδή μου είχε ξανατύχει. Και μάλλον φίλο μου γιατρό. Πάλι. Ό,τι λέει η ασφαλεία σου, αγόρι. Ναι. Τελεία παράγραφος. Πάμε παρακάτω. Τι να του πεις αυτόν τον άνθρωπο. Υπάρχουν γιατροί οι οποίοι έχουν μια πορεία και όπου βλέπουν ότι υπάρχει μια δυσκολία, και αυτά το έργο που το αναδεικνύουμε και πρέπει να μιλάμε με αυτούς τους γιατρούς, όπου υπάρχει μια δυσκολία στην οικονομική κατάσταση μιας οικογένειας, λέει. Καθόλου λεφτά. Υπάρχουν, το έχω δει. Όπως έχω δει, μου είχε ζητήσει δεν θα φακελάκι εγώ από την επέμβαση του Γιάννη του Παναγιώτη. Μπράβο. Σε αυτόν που είχε ανάγκη να τα πάρει, όχι ανάγκη που είχε από Γιάννες. Ναι. Όπως μου είχε τύχει γιατρός δημοσίου νοσοκομείου για να εγχειρήσει επίσης πολύ κοντινό πρόσωπο, νομίζω ξέρα φάσανε φακελάκι. Ναι, όχι. Το δώσαμε. Ναι. Έτσι, μην λέμε τώρα. Φυσικά, πολλά όλοι έχουμε δώσει. Πίσω, όλοι έχουμε δώσει. Έτσι, μην λέω τώρα. Ναι. Ριζοσπάστης. Λεφτά για μισθούς, υγεία, παιδεία. Έξω η Ελλάδα από του πολέμου τα σφαγεία. Όλοι στα συνδικάτα, όλοι στον αγώνα. Εδώ έχουμε ένα μπαράζ απεργιακών κινητοποιήσεων. 20 Νοέμβρη γενική απεργία. Το πάμε εδώ. Πάει με την. Έξω από την Ελλάδα, από το πολέμου τα σφαγεία, 20 Νοέμβρη, γενική απεργία. Επειδή σας αρέσουν, ξέρεις, μ' αρέσουν οι ρήμες εμένα και τα στιχάκια. Λοιπόν, όλοι αύριο 7 το απόγευμα στο μεγάλο συνελευτήριο του ΚΚΕ, στα Προπήλαια. Θα μιλήσει ο κύριος Κουτσούμπας. Πάμε στην Εφηδα Κόντρα. Ξεχάστε τα αναδρομικά, λέει ο Χατζηδάκης, ενώ επίκειται η απόφαση των ΟΤΑ του ειδικού δικαστηρίου για τους συνταξιούχους. Πρωτοφανής επίδειξη καθεστώτισμού από τον Υπουργό Οικονομικών. Τώρα, γιατί αυτό. Μαριάννα, πόσες φορές έχουμε πει ότι περιμένουν συνταξιούχοι και αναδρομικά. Είναι 370.000 συνταξιούχοι μέχρι να ανοίξει. Είναι 370.000 συνταξιούχοι, περιμένουν από 400 ευρώ ως 4.000. Εκείνοι που έχουν κάνει προσφυγή μέχρι τις 11 Ιουλίου του 2020, αφορά από τον Ιούνιο του 2015 μέχρι το Μάιο του 2016, είναι το 11μηνο. Νομίζω, Παναγιώτη, που ξέρεις και το δικαστικό, όχι νομίζω, το λένε και τα άρθρα. Οπωσδήποτε, εφόσον αποφασιστεί, πρέπει να δοθούν από 400.000 που τα δικαιούνται και τα περιμένουν οι πρέπει άνθρωποι. Η κυβέρνηση, όταν λέει η κυβέρνηση, συγγνώμη, βλέπετε έτσι, αλλά προσπαθώ να δω τι έχει πει ο κ. Χατζηδάκης. Λοιπόν, ότι η κυβέρνηση, εφόσον λέει ότι σεβόμαστε τα αποφάσεις των δικαστηρίων, πρέπει να τις εφαρμόζει κιόλας. Μα έτσι θα γίνει. Εγώ το θεωρώ πολύ δύσκολο να μην τα δώσει. Μπορεί να τα δώσει θυματικά, μπορεί να δώσει κτλ. Μήπως εννοεί ότι κάποιοι αποκλίνονται γιατί μπορεί να μην έχουν κάνει προσφυγή. Να μην έχουν κάνει προσφυγή. Αυτοί που δεν έχουν κάνει προσφυγή. Μέχρι τον Ιούλιο του 20 είναι. Ναι, δεν θυμάμαι δηλαδή, τώρα. Θέλω να πω αυτές είναι οι ημερομηνίες. Μήπως εννοεί κάτι τέτοιο. Εδώ σου λέει το Υπουργείο Οικονομικών ότι ξεχάσει αναδρομικά όπως το δίνει η εφημερίδα για να σου λέει ότι δεν έχω λεφτά να δώσω για αναδρομικά. Από την άλλη όμως, όταν υπάρχει μια δικαστική απόφαση, τελείωσε το θέμα. Και είναι αναδρομικά τα οποία δικαιούνται οι άνθρωποι. Ακριβώς. Τα έχουν δουλέψει. Ίσως μπορεί να υπονοεί κάτι τέτοιο με τις ημερομηνίες ή ότι το 11μηνο αφορά, όπως είπαμε. Να προχωρήσω. Ναι, Γιάννη, sorry. Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Απλά να προχωρήσουμε. Πάμε σε φαίνεται αστεία. Δεν βλέπω ότι έχει δηλώσει ο κ. Χατζηδάκης. Ισχυρές ρογμές στο σύστημα εξουσίας. Φτάνει τις επόμενες μέρες μαζί μας. Λοιπόν, ισχυρές ρογμές στο σύστημα εξουσίας. Δυσαρέσκειες σε τμήμα του συνασπισμού συμφερόντων που στήριξε την άνοδο της Δημοκρατίας στην εξουσία. Ναι. Τι λέγεται. Δυσαρέσκειες. Για ακούσα με. Σε τμήμα του συνασπισμού συμφερόντων που στήριξε την άνοδο της Δημοκρατίας στην εξουσία. Τι λέγεται στο παρασκήνιο. Ποιο είναι αυτό το σύστημα, ο συνασπισμός συμφερόντων που στήριξε την άνοδο. Τι εννοεί. Ονόματα έχεις να πεις. Μανώλη Νταβατζίδες. Μανώλη Νταβατζίδες εννοείς. Τι εννοείς, Μανώλη. Ονόματα.
ονόματα, αυτά τα συνασπισμοί κτλ. Δοκιμασία για τη φιλελεύθερη παράταξη εκλογές των εμπορικών και βιοτεχνικών επιμελητηρίων το Δεκέμβριο. Προφανώς, αυτά πάντα είναι. Πάντα είναι δοκιμασίες. Ο Μπρατάκος δεν κατεβαίνει εκεί για τον ΕΒΑ. Πάλι. Μπρατάκος είναι, ναι. Ο Μπρατάκος. Ναι. Εγώ σας πω, σας είπα μία είδηση το πρωί, θα την επαναλαμβάνουμε. Τη Δευτέρα, στο επαγγελματικό επιμελητήριο που κάνει τις αιτήσεις βραβεύσης του για το επιχειρήν και τα λοιπά, μετά ο πρόσκληση του κ. Χατζη Θεοδοσίου, θα είναι παρόντες και ο κ. Καραμανλής και ο κ. Σαμαράς. Πού δεν πήγαν αυτοί? Πού δεν πήγαν στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, στα 50 χρόνια. Θα γιορτάσουν όμως τα βραβεία. Δεν το βάζω στο ίδιο παλάτζο. Όχι, βέβαια. Είναι, είναι πολύ πιο σημαντικά τα γενέθλια του επαγγελματικού μελητηρίου. Είναι αλήθεια. Έχει γενέθλια ο Χατζηδιοδοσίου. Όχι, τα αυτά που κάνουν, κάτι τα αιτήσια, ρε παιδί. Σκέψουν να έχει γενέθλια ο Χατζηδιοδοσίου. Το φαντάζεσαι. Ναι. Λοιπόν. Και να γίνεται 50, λέω εγώ τώρα. Όχι. Είναι ελαφρά πιο μεγάλος, ελαφρά πιο μεγάλος, δεν λέω ηλικία. Να το εκτιμήσετε αυτό που είπα το 50. Ναι, το 50 ήταν. Δεν σας φαίνεται άλλωστε ότι είστε 50. Είστε πολύ μικρότερος. Θα είμαστε και εμείς εκεί άλλωστε. Θα είσαι εκεί. Θα είσαι εκεί, Μαριάννα. Μπράβο, Μαριάννα. Εννοείται, θα είμαστε. Βραβεύεσαι. Γιατί πήγαινε σε εκδηλώσεις. Πάνω από το βραβείο εκ μέρους σας. Εμείς δεν παίρνουμε βραβεία. Δεν μας κάλεσε κανένας. Εμείς, κύριε Χατζηδοσίου, και να μας καλούσετε, δεν ερχόμασταν. Όχι. Θα το παίξουμε δίδυμο πρώην, ξέρετε. Ναι, ναι, ναι. Άρα θα έχουμε και ρεπορτάζ. Θα απαντήσουμε τη Δευτέρα το μεσημέρι όμως. Την Τρίτη θα έχουμε και ρεπορτάζ. Πάμε να μας πάρει τηλέφωνο. Ναι. Να μας πάρει τηλέφωνο. Ο ίδιος. Να αυτεμπορική. Ακάλυπτο παραμένει το επενδυτικό κενό. Επιβραδύνει ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων. Ψαλιδίζονται οι στόχοι για φέτος και το 25. Και η Φλόριντα μετράει τις πληγές της. Θα τα πούμε και σε λίγο ξανά με την Μαριάννα. Εγώ ξέρω τι ήθελα να ρωτήσω, συγγνώμη. Γιατί... Βεβαίως, αν είναι δυνατόν. Έχουμε χρόνο. Στο Voice θα ρωτήσω, γιατί βλέπω ότι έχει ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, πάμε. Έχει το Πασόκα πρώτη. Λοιπόν, τύπος Θεσσαλονίκης. Αλλάζει ωράριο το φθηνό ρεύμα για σπίτια επιχειρήσεις. Τέλος εποχής στο νυχτωρινό ρεύμα με τις χαμηλότερες τιμές. Χαμηλότερες χρεώσεις σε μεσημεριανές ώρες τις καθημερινές Σαββατοκύριακα. Θέλω να πω εδώ πριν από. Για το ΣΥΡΙΖΑ, για το ρεύμα. Για υπάρχει μια περίπτωση και έχει πέσει στο τραπέζι να εξεταστεί το σενάριο. Αντί 13-14 που είχε ακουστεί ότι θα είναι το νυχτερινό πλέον. Και ορθώς πολλοί αναρωτήθηκαν, μα ποιος θα είναι σπίτι εκείνες τις ώρες. Mm-hmm. Λογικό. Οριακά να δώσουν και να το πάνε ίσως μέχρι τις 5, μέχρι τις 6. Δεν μπορούν να το πάνε μετά τις 6 με τίποτα. Αλλά για να έχουν γυρίσει κάποιοι σπίτι τους. Μεγαλώσει το μεσημέρι δηλαδή. Κάπως, ναι. Το όνειρό μου είναι. Υπάρχει αυτό. Είναι λίγο δύσκολο να γίνει, γιατί δεν γίνεται στην έχουν ένα συνάρτηση. Σκεπτικό. Εγώ μιλάω μπράβο, με κάποιους. Επειδή υπάρχει το... Αλλά παρόλα αυτά, επειδή έχει γίνει λίγο αυτή η επίθεση τις τελευταίες μέρες δικαίως από πολλούς, προσπαθούν κάπως. Πάντως ακούω όλους τους. Τους περισσότερους ενεργειακούς αναλυτές, οι οποίοι δεν το κάνουν για να πούνε κάτι καλό στην κυβέρνηση, λένε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, με την έννοια ότι θα μπορέσεις, δίνοντας φθηνό ρεύμα εκείνη την ώρα, ενώ αν ήταν βράδυ είναι πολύ ακριβό το ρεύμα, άρα η έκπτωση που κάνεις έχει κόστος, άρα οι εταιρείες το φορτώνουν μετά, θα έχεις χαμηλότερα τιμολόγια τελικά. Ναι. Αυτό βέβαια είναι μια διαδικασία μέχρι να τη δούμε. Πάντως λένε πολλοί ότι είναι στη κατεύθυνση. Υπάρχει ένα δεύτερο στοιχείο. Επειδή και εγώ κράζω για το πράσινο. Πράγματι, ο νόμος, διάβασα τον νόμο, μου τον στείλανε, έλεγε ότι τελειώνει. Ναι, το έλεγε. Ότι όχι, το έλεγε έτσι κι αλλιώς ο νόμος. Απέτυχε. Αλλά. Απέτυχε το πρόβλημα. Ναι, το ήταν περιορισμένο μέχρι τέλος του χρόνου. Και είναι αποτυχία και του κ. Σκυλακάκη, γιατί ο ίδιος είχε βγει και είχε πει: εγώ θα πάω στο πράσινο, γιατί και αυτό μας φέρει και τα λοιπά. Ναι, σου λένε όμως τώρα. Το σου λέει ο ίδιος υπουργός πήγε. Ναι, ρε, αφού το βγήκε και το πήγε. Ήταν μια αποτυχία του κ. Σκυλακάκη αυτή, τα πράσινα μπλε, κόκκινα τιμολόγια, ξαφνικά τώρα πρέπει να πάμε στα μπλε. Λοιπόν, και μετά πάμε στο πορτοκαλί. Σου λέει, δεν θα σε υποχρεώσω, λέει, υποχρεωτικά να πας, αλλά μέχρι να. Θα γίνει ομαλά η μετάβαση. Κάτσε να δούμε πώς θα μας το πούνε ομαλά η μετάβαση. Μπήκαμε σε μια διαδικασία τώρα, καθόλου να μετράμε την κιλοβατόρα. Πόσο τη εκατό είναι το. Πόσο το μεγαλύτερο ποσοστό είναι στο πράσινο. Ναι, 70-80, πόσο είναι. Ναι, γι' αυτό. Γι' αυτό το λόγο, αυτό που λες, για το... πρέπει να δούμε πώς θα μεταφερθεί όλος αυτός ο κόσμος από το πράσινο στο μπλε. Πρέπει να γίνει ομαλά. Δεν μπορεί ο κόσμος και, θα τα πούμε και μετά για τον πληθωρισμό, και στα τρόφιμα και στο ρεύμα να ψάχνει τιμολόγια, να ψάχνει προϊόντα, δεν να την καθημερινότητά του. Δεν και γίνεται να προσπαθεί να βρίσκει τα πιο φτηνά μέσα στα πιο ακριβά. Αλλιώς είχαμε μάθει. Πολύ περισσότερο. Είχαμε μάθει αλλιώς και είχαμε μάθει σωστά. Υπάρχει ένας λογαριασμός, υπάρχουν συγκεκριμένες τιμές στην κιλοβατόρα και προχωράμε. Τώρα εγώ να κάθε μήνα να βλέπω η κιλοβατόρα στην εταιρεία του Στάθη έχει 15, στην εταιρεία του Κολοκυθά έχει 13, πάω στην εταιρεία του Κολοκυθά. Δεν γίνεται. Έχω μια διαφωνία. Δεν γίνεται. Το γεγονός ότι αναγκάστηκαν οι εταιρείες και οι πάροχοι να είναι σε δημόσια θέα πόσο έχουν και να δημοσιεύεται είναι καλό. Ναι, αυτό είναι διαφάνεια αυτό. Αυτό είναι καλό. Απ' την άλλη πλευρά. Γιατί να μπω όμως αυτή τη λογική, εγώ να ψάχνω. Η προτροπή γίνεται και εσύ ενεργειακός επιθεωρητής. Ναι. Δεν πιάνει. Δεν θυμάσαι την αρχή εδώ πέρα που γελούσαμε, μας είχαν βγάλει ένα πίνακα. Πώς θα απολογίζουμε. Με τον αλγόριθμο. Την τιμή. Μα είμαστε σοβαροί. Λέω λοιπόν σε όλα αυτά να υπάρχει ένα αναγκαίο μέτρο. Ούτε εμείς θα γίνουμε ενεργειακό, δεν μπορούμε. Απ' την άλλη είναι καλό μέτρο η διαφάνεια που υποχρέωσε εταιρείες. Ναι, αλλά τον έλεγχο να τον κάνει άλλος, όχι εμείς. Μα δεν μπορούμε να τον κάνουμε.
Θα σου πει βέβαια, να σου λέει μία φορά το χρόνο, κάτσε κάτω και μελέτησε. Το κάνει μία επιλογή. Ναι, τώρα όμως την έχουμε ρουφήξει όμως, Παναγιώτη μου. Την έχουμε ρουφήξει. Ένα χρόνο τώρα, κοιτάμε τα πράσινα τιμολόγια και πόσο κοστίζουν. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Είσαι... Και τώρα ξαφνικά σου λέει, πήγαινε στον πλέγκ να είναι σταθερό. Να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ, την έχω ρουφήξει εγώ, ναι, γι' αυτό το κάνω. Όχι, γι' αυτό σε ρωτάω. Μπράβο, αγόρι μου. Ήταν με πολιτικό υπόβαθρο αυτό που είπε. Το ρουφήξει, τον ήπια με γιατί, κυρία Τζάκρη. Α, όχι, το ρουφήξει. Αυτό λοιπόν, πάμε, γιατί αργήσαμε στα πρώτη σελίδα. One Voice, λοιπόν, μαζί μας, εδώ, η εφημερίδα. Ρεύμα νίκης υπέρ Δούκα και εδώ έχει πρόσωπα που στηρίζουν το Χάρη Δούκα για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Είναι ο Νίκος Παπανδρέου, είναι ο Κώστας Σκανδαλίδης, είναι ο Δημήτρης Ρέπας, είναι ο Φίλιππος Αχινίδης, είναι ο Χάρης Καστανίδης, είναι η Κατερίνα Μπατζελή, ο Χρήστος Πολυζωγόπουλος, ο Πρωθυπουργός ΓΕΣΕ, ο Σταύρος Μπένος, ο Παναγιώτης Γουρίδης, που ήταν στους Ανεξάρτητους Έλληνες, και ο Νίκος Ζαμπουνίδης. Αυτά είναι πρόσωπα. Ξαναπες τα πρόσωπα που στηρίζουν τον κύριο Δούκα. Νίκος Παπανδρέου. Ναι. Κώστας Σκανδαλίδης. Ναι. Δεν το φωνάζει ο κύριος Σκανδαλίδης. Όχι, όχι, ο Νίκος Παπανδρέου το είπε. Ο Δημήτρης Ρέπας το λέει. Ο Φίλιππος Αχινίδης το λέει. Ο Σαχινίδης έχει πει με οποιονδήποτε απέναντι από τον Παπανδρέου. Μπράβο. Ο Χάρης Καστανίδης το λέει. Κύριε Μπατζέλη το λέει. Του πήρε την έδρα, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, Χρήστος Πολυζωγόπουλος, πρόεδρος ΓΕΣΕ, ναι. Okay. Ο κ. Σταύρος Μπένος, ναι, ναι. Ο κ. Παναγιώτης Γουρίδης που ήταν στους Ανεξάρτητους Έλληνες. Ήταν αντιπρόεδρος Βουλής με τους ΑΝΕΛ. Ήταν αντιπρόεδρος του κύριου... Για την πρόεδρος του... Τον Ανεξάρτητων Ελλήνων. Ναι, ναι, ναι. Του Καμένου. Και ο Νίκος Ζαμπουνίδης, εδώ πέρα. Τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ επιλέγουν την αλλαγή, όχι τη στασιμότητα, λέει εδώ η εφημερίδα. Εντάξει, είναι κορυφαία σε προηγούμενη αυτή ήταν. Ναι, είναι παλιότερα στελέχη. Εντάξει, είναι παλιά φρουρά. Λοιπόν, εσπρέσο είναι στον πάτο. Αφήστε το, πάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τον τυφώνα. Θα σηκωθούμε, κυρία μου. Κάτι άλλο να σηκωθούμε, θα τα πούμε από εδώ. Έχουμε κάτι να πούμε. Είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι. Γεια σου, Νίκο μου. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο μας. Έχουμε, όπως είπαμε και το πρωί για τον τυφώνα, ότι μέχρι στιγμής οι νεκροί είναι 15. Παρ' όλα αυτά, 3 εκατομμύρια κόσμου έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Ευτυχώς, θέλω να σας πω ότι άκουσα, όσο σας περίμενα και διάβασα, παρομοιάζεται με τον. Μας την είπε κιόλας ότι μας περίμενα. Όχι, όχι. Παρομοιάζεται με τον Ντάνιελ. Όχι, μα τι να βγαίνει, πέντε, θέλει να βγαίνει. Έξι ώρα βγήκε, στην αρχή τη εκπομπή βγήκε. Παρακαλώ. Παρομοιάζεται με τον Ντάνιελ από τον κύριο Συνολάκη. Παρομοιάζεται με. Okay. Ναι, όχι, όχι, μια χαρά. Γιατί με κοιτάτε. Όχι, ρωτάω. Αυτό το πω ο Συνολάκης. Ναι, όχι, θέλω να πω ότι δεν είναι δικά μου λόγια. Όχι, είναι ναι, λόγια ενός επιστήμονα. Το Συνολάκης είναι κάτι έτσι. Σημαντικό. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ χαρακτηριστικές εικόνες, 460 χιλιοστά νερού φαίνεται να έπεσαν. Ολόκληρες οροφές έφυγαν από το στάδιο. Παρόλα αυτά, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από ό,τι τα περιμέναμε, καθώς υποβαθμίστηκε από το επίπεδο 5 στο επίπεδο 1. Οι νεκροί, όπως είπαμε, είναι μέχρι στιγμής 15. Τώρα αρχίζουν και μετράνε τις ζημιές τους. Άνθρωποι είχαν παγιδευτεί μέσα στα σπίτια τους που έμειναν πίσω και αναγκάστηκαν να σκαρφαλώσουν πάνω στον νεροχύτη. Και μάλιστα μια οικογένεια τυχαία περνούσε ένα συνεργείο τηλεοπτικό, άνοιξε το παράθυρο και ζήτησε τη βοήθεια των αρχών. Όπου θέλουμε να πούμε ότι η πυροσβεστική είχε δηλώσει ότι δεν μπορούμε πλέον να σας βοηθήσουμε όταν ξεκίνησε το φαινόμενο. Όσοι είστε στα σπίτια σας, μείνετε μέσα και ανεβείτε στους πάνω ορόφους. Είδαμε τους δημοσιογράφους που μετέδιδαν τις εικόνες όπου ερχόντουσαν θραύσματα στο πρόσωπό τους. Γιατί να θυμίσουμε, εδώ βλέπουμε έναν που έχει βάλει το κράνος ενός ποδηλάτου και ειδικά γυαλιά προσπαθεί να αντισταθεί 160 χιλιόμετρα την ώρα οι άνεμοι. Εδώ είναι ο άλλος συνάδελφος, ο οποίος θραύσματα έρχονται στο πρόσωπό του αφού είχαν μείνει φερτά υλικά από τον τυφώνα Έλεν. Πλέον δυστυχώς ο κόσμος μας θα πυκνώνει από συγκεκριμένα φαινόμενα. Φαινόμενα σφοδρά, όχι ευτυχώς ξαναλέμε όσο το περιμέναμε. Παρόλα αυτά είναι πάνω από 120 τα σπίτια τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και πάρα πολλά είναι με ζημιές. Σκεφτείτε τώρα πόσος κόσμος έφυγε και θα γυρίσει όλος αυτός πίσω και τι θα αντικρίσει. 5,5 εκατομμύρια δεν φύγανε. Ακριβώς. Έφυγαν 5,5 εκατομμύρια τα σπίτια τους και πρέπει να ξαναγυρίσουν να δουν τι θα βρουν πίσω. Γιατί φυσικά καταστράφηκαν 125 σπίτια, όπως είπες, αλλά εγώ όλα ζημιές. Είναι λίγα. Έχουν πολλές ζημιές όλα. Είναι λίγα, νομίζω. Και είχαν και από τον Ελλήν πριν και μέχρι τώρα. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί, έτσι, γιατί τώρα δηλαδή, ξεκινούν οι καταγραφές. Μέσα σε ένα μήνα είχαν 2 χτυπήματα και ο Ελλήν και τώρα ο τυφώνας και εδώ πέρα. Και να σου πω και κάτι, τώρα λέμε ήταν πολύ μικρότερες, πράγμα ήταν πολύ μικρότερες, γιατί δεν είχαμε κατόβες νεκρού. Χτυπάω ξύλο, Παναγία μου, νεκρών. Δόξα τω Θεώ. Είχαμε όμως νεκρούς 15 ήδη. 15 δεν είναι. Είναι 15 15 ήδη. Και είναι σίγουρα ισοπεδωμένη η πόλη. Δηλαδή γίνεται χαμός μες στην πόλη. Είναι, φυσικά. Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή. Εδώ βλέπουμε και τα ζωάκια. Είδαμε και το πρωί που επέζησε ο ήρωας μέσα στο ιστιοφόρο του. Που όλοι του είχαν πει να σηκωθεί να φύγει, αλλά εκείνος είπε ότι. Τώρα δεν είναι ήρωας, με συγχωρείς. Μέσα εισαγωγικά. Ναι, δεν είναι ήρωας. Αυτός είναι ήρωας. Αυτός είναι λίγο. Δηλαδή έπαιξε χρονογράμμα τη ζωή του χωρίς λόγο τώρα. Ακριβώς του είχαν πει. Φύγε του είχαν πει, εκείνος όμως παρέμεινε.
στα 16 έχασε το πόδι του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, 10 χρόνια ήταν άστεγος. Μα λέει, επέζησε από τον Έλληνα, θα επιζήσω. Η δήμαρχος του λέει, σήκω, φύγε, δεν θα επιζήσεις. Και όμως κατάφερε να επιζήσει. Αυτό βέβαια μπορεί να συνέβη και επειδή, όπως είπαμε, υποβαθμίστηκε ο τυφώνας και περνάμε στο πολιτικό παιχνίδι, όπου ο Biden είπε στον Τραμπ, φίλε Τραμπ, να σου πω, ασχολήσου λίγο με τον τυφώνα και άσε με μένα. Δόξα τω Θεώ όμως όλα πήγανε καλά, όπως είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Άκουσαν τις αρχές, είπε ότι ήταν υπερπροσπάθεια από πυροσβεστική και αστυνομία να καταφέρουν. 500 διασώσεις έχουν καταγραφεί, 500 άτομα διεσώθηκαν έξω και εθελοντές οι οποίοι όταν σταμάτησε το κύμα ξεχύθηκαν στους δρόμους για να δουν ανθρώπους που ίσως να είχαν παγιδευτεί και να ήθελαν τη βοήθεια. Αυτά έχουμε από την Αμερική. Ωραία. Λοιπόν, αυτά λοιπόν από τον τυφώνα. Περισσότερη Μαρία Γεωργαντή σε πολύ λίγο. Βεβαίως, ναι. Σε πολύ λίγα λεπτά. Γιατί έχουμε να πούμε, βγήκε ο πληθωρισμός. Και τι θες να πεις πάλι με τον πληθωρισμό μας, έχετε τρελάνει εδώ πέρα. Να μην λέμε αλήθειες. Θα το καταργήσουμε τον πληθωρισμό. Να αφήσουμε και κάτι για μετά όμως. Τρέλερ κάνει. Τρέλερ. Άνα, γεια σου. Λοιπόν, έχουμε πάμε. Ξέρεις τι πρόσωπα έχουμε. Φυσικά έχουμε τον κύριο Δούκα, μεγάλη μας χαρά σήμερα. Έχουμε τον κύριο Τεμπονέρα. Μαρία, να μου διάβασες. Πάντοτε. Ο θεωρισμός και τον κύριο Καπούνη για το θέμα των αγροτών. Έχουμε τον κύριο Καπούνη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που και θα μας πει βέβαια και τις υπερτσίες. Ακούστε μια ωραία ιστορία. Αυτή είναι η ιστορία, η απόλυτη ιστορία της τρέλας που βιώνουν οι αγρότες. Είναι μια μικρή απεικόνηση, μεγάλη μικρή απεικόνηση χώρας γενικά αυτό που θα ακούσετε σήμερα. Πάμε σε διάλειμμα. Με 5.000 ευρώ μετρητά μπορείτε να φύγετε. 1η Νοέμβρη θα γίνει κλήρωση. 5.000 ευρώ μετρητά κατά τον αριθμό 14.800 είναι ο αριθμός. Για να τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό ή να στέλνετε γραπτό μήνυμα. 5.000 ευρώ. 1η Νοεμβρίου αυτό. Γιάννη μου, πόσο ωραία το είπε. Ενώ σήμερα έχουμε κλήρωση, άρα για άλλο δώρο. Παιδιά, έχουμε ακόμα πολύ λίγη ώρα μέχρι τις 9.20, παρακαλώ. Γιατί θα διεκδικήσετε ένα Samsung Galaxy Tab S9. Προσφορά της εταιριάρας της Κοτσόπουλος Home, παιδιά. Γιατί υπάρχει Sofa Days με έκπτωση 35% σε όλους τους καναπέδες, παρακαλώ. Μόνο στην Κοτσόπουλος Home μέχρι 19 Οκτωβρίου σπεύστε, προλαβαίνετε. Πραγματική έκπτωση ελληνική καναπέδες, ελληνικής κατασκευής, μοντέρνη και άνετη. Κηφισίας 138 στο Μαρούσι, Ποσειδώνος 67 στο Παλαιό Φάλιρο. Gotsopoulos.gr για τις λεπτομέρειες, 14.800 SMS τηλεφώνημα για να διεκδικήσετε αυτό το εξαιρετικό δώρο. Για πολύ λίγο ακόμα έχετε το περιθώριο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μπαίνουμε σε αθλητικό περιβάλλον. Και κοιτάξτε τώρα, είναι. Έλβη, γεια σου, καλημέρα. Καλημέρα, Έλβη. Είναι μια, το λέγαμε και στην αρχή, ενώ θα ήθελες πάρα πολύ να χαρείς με αυτή τη μεγάλη νίκη που έκανε η Εθνική. Κορυφαία νίκη της Εθνικής. Απ' την άλλη, με τον κόρο αντί να χαρείς, δακρύζεις με τη μία. Καταρχήν, η αντίδραση των παιχτών ήταν συγκλονιστική. Δεν έπρεπε να γίνει ο αγώνας. Έγιναν αλλεπάλληλες επαφές της ΕΠΟ με την UEFA, αλλά ήταν η απάντηση ότι δεν έχουμε περιθώριο χρονικό. Και η FIFA συμφωνούσε. Όλοι συμφωνούσαν, αλλά δεν υπάρχουν ημερομηνίες, γιατί αυτοί εξαντλούνται. Κάθε χρόνο παίζουν από 80 αγώνες ο καθένας. Ναι, αυτοί τώρα έχουν κύπελα, Ευρώπες, ομάδες. Αλλά θέλω να σου πω ότι πραγματικά αυτό το είπε και ο Μπαγκασέτας, τον άκουγα μετά που το έλεγε και λέει: αυτός ο αγώνας δεν έπρεπε να γίνει. Εντάξει. Δίκιο έχουν. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα το δώσω ένα αθλητικό μνημόσυνο για έναν άνθρωπο, έναν νέο άνθρωπο που χάθηκε πολύ άδικα σε πολύ νεαρή ηλικία. Τον τίμησαν με τον μεγαλύτερο τρόπο. Και οι Άγγλοι. Και οι Άγγλοι, βέβαια. Ήταν στα αποδυτήρια τα λόγια του στην Αγγλία. Ήταν πάρα πολύ αγαπητός ο Μπάλτοκ στην Αγγλία. Ήταν και πολύ πιο γνωστός από ό,τι ήταν εδώ. Όταν εδώ. Όταν όλες οι κορυφαίες ομάδες της Premier League κάνουν αναδημοσίευση την ανακοίνωση της Sheffield United για τα συλληπιτήρια και το χαμό του Μπάλτοκ. Ήταν παίκτης της Sheffield United. Ναι. Ακριβώς εκεί έκανε τη μεγάλη καριέρα. Όλες οι ομάδες, United, Chelsea, City, όλες έκαναν αναδημοσίευση. Ήταν το πρώτο θέμα στα αγγλικά μέσα. Βέβαια. Στην Αγγλία ήταν πάρα πολύ γνωστός. Είχε κάνει και φιλανθρωπικό έργο, είχε βοηθήσει διάφορα παιδάκια, δωρίζοντας φανέλες. Ήταν πάρα πολύ γνωστός εκεί ο Μπάλτοκ. Εμείς εδώ δεν τον ξέραμε και τον μάθαμε από το 22 και μετά. Από το πογέτη της κλήσης, γιατί προσπαθούσε ο άνθρωπος να έρθει πάρα πολλά χρόνια στην Εθνική, αλλά υπήρχαν γραφειοκρατικά προβλήματα. Έχει κολλήσει στο μυαλό μου, σοβαρά σας μιλάω, στις σκηνές, στον αγώνα, τον βλέπω στο ντέρμπι την Κυριακή. Και να διαβάζω την κυρίαρχη. Και ήταν και καλό, σου λέω. Και βγήκε και δεν είναι, δεν ήταν πολύ καλό. Ξέρετε τι είναι το φοβερό, ότι είχε ανεβάσει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρακάμερα προχθές το βράδυ και ήταν μέσα στα πλάνα της παρακάμερας. Και τον έβλεπε. Και σκέφτησε.
πόσο τραγική ηρωνία. Ανεβαίνει τη μέρα που είχε χάσει τη ζωή του, το που έπεσε στον ντέρμπι. Ήταν μόλι τρίτο. Ήταν την ίδια μέρα, κατάλαβα. Πάμε να δούμε τι Φασικά θα δούμε κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Όσες φορές έχω διαβάσει, τουλάχιστον εγώ, αθλητικές εφημερίδες, όλοι έχουν βασικό χτύπημα την εθνική. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Πάντα δεν θυμάμαι αν ήταν στο Euro, ίσως. Θα διαφοροποιείτε. Ναι, αν ήταν στο Euro, ίσως, σε τέτοια γεγονότα. Ναι, εντάξει, ναι. Θα το δεις. Όλες, όλες. Είναι φοβερό αυτό και αυτό είναι τουλάχιστον ένα μήνυμα σύμπνοιας. Λοιπόν, ξεκινάμε με την live sport. Για σένα, Τζόρτζ, δάκρυσε ο Ελληνισμός απανταχού της γης. Τα αδέλφια του Μπάλτοκ στην εθνική ομάδα με συγκλονιστική κατάθεση ψυχής διέλυσαν την Αγγλία 2-1 στο 94 στο Γουέμπλι, σκορπώντας ρίγη συγκίνησης. Έκλεγαν οι διεθνείς στο φινάλε με δύο μυθικές γκολάρες. Ο Βαγγέλης Παυλίδης υπέγραψε την ιστορία. Δεν μέτρησε για 101 ακόμα γκολ του. Τεράστιο κοουτσάρισμα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μεγάλη αλήθεια αυτή. Mm-hmm. Απόδοση μεγαλείο από όλους στην κορυφή του ομίλου, μόνη πρώτη με 9 βαθμούς η Ελλαδάρα. Μπακασέτα, σε αφαιρώνουμε τη νίκη στον Τζόρτζ και την οικογένειά του, ντροπή για κάποιους αυτά που έγραψαν. Από κάτω είναι το πνιγμός εντός ύδατος που είναι η αιτία θανάτου του Τζόρτζ Μπάλτοκ από την ιατροδικαστική. Πάνω, λάμψη, το νέο ΆΚΑ μάγεψε, ο πρωταθλητής Ευρώπης Παναθηναϊκός στο Ρελαντί, διέλυσε την Μπάγερν 94-79. Σούπερ Λεσόρ, τρομερός Χουάντσο, δέος για το άγαλμα του Παύλου Γιανακόπουλου στην είσοδο των VIP. Πάμε στην Sport Day. Για σένα, φίλε. Ανεπανάληπτο έπος της Εθνικής στο Wembley παρέδωσε μαθήματα ποδοσφαίρου στη μνήμη του αδικοχαμένου George Baltok. Δάκρυσε και ο Θεός. Παρέα με τη φανέλα του αδικοχαμένου συμπαίκτη, κρατώντας τα μαύρα περιβραχιόνια και με βλέμμα στον ουρανό, πανηγύρισαν τα χρυσά γκολ του συγκλονιστικού Παυλίδη, οι διεθνείς μας. Ανίποτος πόνος, ο Παναθηναϊκός και το ελληνικό ποδόσφαιρο θρυνεί και αδυνατεί να πιστέψει το πως έφυγε τόσο άδοξα από τη ζωή ο Τζόρτζ Μπάλτοκ. Αντίο και δάκρυα από όλο το ποδοσφαιρικό κόσμο και όχι μόνο, ματαιώθηκαν οι προπονήσεις χθες του Τριφυλιού και σήμερα υπό το σοκ της τραγωδίας. Πάμε στο φως. Μια τεράστια φωτογραφία των διεθνών μας. Ψυχείο στον ουρανό, μυθική εθνική 2-1 στο Wembley την Αγγλία. Ο Σούπερ Παυλίδης στα γκολ αφιερωμένα στον Μπάλτοκ. Απίστευτη εμφάνιση με άλλα 3 γκολ που δεν μέτρησαν. Ήταν offside τα 2 εμφανέστατα. Διέλυσε η ομαδάρα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάθε πλάνο των εμβρόντιτων Άγγλων. Λείπει ένα κομμάτι μας, παγωμένοι στον Παναθηναϊκό, με την ξαφνική απώλεια του Μπάλτοκ και ανήμποροι οι πάντες να διαχειριστούν το πένθος. Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Έπος για σένα, Τζόρτζ. Συγκλονιστική Ελλαδάρα άλωσε το Γουέμπλι 1-2 με 2 γκολάρες του Παυλίδη. Με το βλέμμα στον ουρανό που αναπαύεται πια κολός τους φίλους, οι διεθνείς έφτασαν σε μία από τις πιο εμβληματικές νίκες στην ιστορία της εθνικής. Μαεστρική καθοδήγηση από τον Γιοβάνοβιτς, κατάθεση ψυχής από όλους και δάκρυα στους πανηγυρισμούς. Έτοιμος για όλα για τον Ολυμπιακό, υποδέχεται την επικίνδυνη λιθουανική ομάδα της Άλγκυρης στο κατάμεστο ΣΕΦ. Πάμε να κλείσουμε με την ώρα. Εθνική ανατριχύλα, η Ελλαδέρα του Γιοβάνοβιτς έπαιξε για την ψυχή του Τζόρτζ Μπάλτοκ και προκάλεσε ρήγη συγκίνησης σε όλο τον Ελληνισμό. Τεράστια νίκη μέσα στην Αγγλία με 2 γκολάρες του γίγαντα Παυλίδη στους 49 και στους 94. Τρομερή μπάλα σε όλο το μάτς, κλασικές ευκαιρίες, ένα ακόμα γκολ για offside για ελάχιστα εκατοστά από την καλύτερη εθνική που έχουμε δει ποτέ. Όπως είδατε, παντού. Αυτό. Λογικό τώρα. Και μπράβο στα παιδιά όλα. Η λογική πολλές φορές στον ελληνικό αθλητισμό απουσιάζει. Και στον ελληνικό αθλητικό τύπο απουσιάζει. Οπότε γι' αυτό το είπα. Χαρά να σηκώσει ευρωπαϊκό βαθμό και μια εφημερίδα να γράφει τρομερή μεταγραφή. Θα εκπλαγείτε, αλλά δεν καταλαβαίνω αν κερδίζει ο Παναθηναϊκός στο ευρωπαϊκό να μην είναι πρώτο θέμα σε όλες τις εφημερίδες. Τι αθλητικέ. Δεν το καταλαβαίνω. Έτσι ακριβώς. Ή το Conference Ολυμπιακός επίσης. Δεν γίνεται. Ή ΑΕΚ να. Δεν το καταλαβαίνω. Λες και το κάνω συχνά ελληνικέ ομάδε. Εντάξει, πάμε να το κάνω συχνά. Πάνω από καλό λόγο. Καλό λόγο ήταν. Πάνω από καλό λόγο. Καλό λόγο και εγώ καλό λόγο είπα. Δηλαδή πάνω από καλό λόγο. Και εγώ καλό λόγο είπα. Όχι, είπα και ο Ανέκο το κάνει συχνά. 7 φορέ έχει κάνει. Η χώρα μα είναι πάνω από. Μην είσαι προπέτη για την τώρα ξεκίνησε. Η σεζόν ξεκίνησε τώρα. Μα 7 έχει γίνει ήδη. Δεν είπα για 8. Δεν είπα για 8. Δεν είπα για 8. Δεν προκάλεσε το σοβαρό. Σάσα Βεζέγκο. Αυτό ήθελε να πει. Καλημέρα σα. Καλημέρα σα. Σάσα Βεζέγκο. Να είναι καλά. Να μου απαντήσει. Λοιπόν, όχι. 7 έχουν ήδη. Εμείς δεν κάνουμε δηλώσεις. Εμείς θα μιλήσουμε μέσα στο γήπεδο. Είναι αστέρια, ξέρεις. Μέσα στο γήπεδο θα μιλήσουμε. Μέσα στο γήπεδο η ανθρωπιά εξυπηρετεί τις ομάδες και οτιδήποτε. Είναι πάνω απ' όλα. Εννοείται. Πάμε στην τεχνική που είναι το σοβαρό. Ένα γαλανό λευκό έπος γράφτηκε χθες στο Wembley. Πραγματικά ήταν σαν να είχαν έναν 12ο παίκτη
από τον ουρανό. Αυτή η σκηνή είναι που το κάνανε εξ' όλων αγώνα. Εδώ ακριβώς είναι το τέλος. Mm. Ο Μπακασέτας ξεκάθαρα κλαίει. Ούτε δακρυσμένος, ούτε έτοιμος να λυγίσει. Ξεκάθαρα κλαίει. Κρατάει τη φανέλα του George Baltok. Την υψώνει στον ουρανό. Είναι σαν να είχαν έναν φύλακα άγγελο οι παίκτες μας χθες για να παίξουν έτσι πως παίξαν με φοβερή δύναμη, με φοβερή ψυχή. Μία γλυκόπικρη νίκη, συγκλονιστικές εικόνες. 4.500 Έλληνες φίλαθλοι μετά το τέλος δεν έχουν φύγει από κοιτάξτε το γήπεδο. Κοιτάξτε τους φιλάθλους, αποθεώνουν, ακριβώς, αποθεώνουν τους διεθνείς μας, οι οποίοι όλοι έχουν μαζευτεί εκεί στη γωνία μαζί με την φανέλα του George Baltok και την δείχνουν. Ήταν σαν να έπαιζε και εκείνος. Ναι, το είπανε κιόλας και οι ίδιοι. Ήταν σαν μένος ο Παυλίδης. Είχε μπει σε φοβερό ρυθμό. Ήταν το παπούτσι του. Ήτανε, ναι. Το παπούτσι οριακά, ήταν, οριακά, αλλά ήτανε. Το ποδόσφαιρο. Και πραγματικά ο τρόπος, χωρίς να μπούμε σε οπαδικά κτλ., ο τρόπος που απομακρύνθηκε από τον Παναθηναϊκό είναι μία ντροπή για αυτόν τον άνθρωπο. Ο Μπακασέτα σηκώνει τη φανέλα, κλαίει ο Μπακασέτα. Κλαίει ξεκάθαρα. Κλαίει ο Μπακασέτα. Δεν είναι ούτε προσπαθεί. Συμπαίκτη εθνική στον Παναθηναϊκό. Ο αρχηγός της ομάδας, ο οποίος ήταν συγκλονιστικός στην ομιλία του στα αποδυτήρια. Θα τη δούμε, είναι η αμέσως επόμενη. Θα δούμε. Γιατί από την αρχή είχε πει από τα αποδυτήρια ότι θα παίξουμε για τον Τζόρτζ. Του είχε πορώσει. Πάμε να δούμε. Ξέρουμε πολύ καλά τι ομάδα είμαστε και τι έχουμε καταφέρει για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Δεν έχουμε αφοβηθεί με κανέναν και θα πω να το δείξω το πρώτο λεπτό. Ξέρουμε την ιδιαιτερότητα του παιχνιδιού. Πολλοί από εμάς ξέρουν τι σημαίνει ο Τζόρτζ και δείτε τι ήταν. Ο Τζόρτζ πάντα ήταν το παράδειγμα για αυτή την ομάδα, γιατί πολλές φορές έγινε και την ψυχή του, έβαζε πιο πάνω την ομάδα από όλους και θυσίαζε ακόμα και τη σωματική του ακεραιότητα. Και σήμερα μέσα στο παιχνίδι θα είναι το παράδειγμά μας. Ο καθένας από εμάς θα θυσιάσει τον εαυτό του. Για να τον τιμήσουμε όπως του αξίζει. Να είμαστε όλοι έτοιμοι. Πάμε! Πάμε! 1, 2, 3! Είναι ανατριχιαστικές οι εικόνες αυτές. Αυτά τα παιδιά κλήθηκαν να διαχειριστούν, παιδιά, την απώλεια του αδελφού τους, γιατί είναι αδέλφια όλοι στην εθνική ομάδα, να μπουν να παίξουν. Και βλέπουμε με τι πάθος από τα αποδυτήρια τους το μετέδωσε ο αρχηγός, γιατί αυτή είναι... Αυτός είναι ο ρόλος του αρχηγού. Αυτός είναι ο ρόλος του αρχηγού, ακριβώς. Να ακούσουμε δηλώσεις από τους διεθνείς μας, από τον Παυλίδη και από τον Μπακασέτα μετά το τέλος του αγώνα που αφιέρωσαν τη νίκη στον αδικοχαμένο George Baltok. Όλο το πεδίο ενσκέψης νομίζω ότι ήταν στο Γιώργο. Παίξαμε αυτό το παιχνίδι για αυτόν, δώσαμε την ψυχή μας γι' αυτόν. Δεν μπορώ να περιγράψω τα συναισθήματά μου, δεν βγαίνουν αυτές οι λέξεις με λόγια. Και ναι, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν μας ένοιαζε το σκορ, μας ένοιαζε να φανεί ότι παίζουμε για αυτόν και ότι το σκεφτόμαστε. Από χθες είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για μας και δείξαμε αυτό που έπρεπε για αυτόν και πραγματικά τα συλληπιτήρια μου στην οικογένειά του. Δεν είναι μέρα που μπορούμε να μιλήσουμε το ποδόσφαιρο. Θέλω να αφιερώσω αυτή τη νίκη φυσικά στον Τζόρτζ, στην οικογένειά του, να του στείλουμε τη δύναμή μας και εμείς κάνοντας σήμερα ό,τι μπορούσαμε. Από εκεί και έπειτα πραγματικά αποτελεί για μένα ντροπή που κάποιοι συναδελφοί σας, δεν θα πω όλοι γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους, χρησιμοποίησαν αυτή την τραγωδία γράφοντας αστειότητες, λέγοντας αστειότητες, αφήνοντας υπονοούμενα. Τι να πω, αυτό πρέπει κάποια στιγμή λίγο να σταματήσει. Για να καταλάβουμε την επίδραση γενικότερα που είχε στους φιλάθλους αυτό, θα δούμε εδώ την εικόνα από έναν σεσημασμένο Ολυμπιακό, εισαγωγικά, τον συνάδελφο τον Δημήτρη τον Μάρκο, ο οποίος βγήκε ουσιαστικά και ανέβασε ένα βιντεάκι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Με πράσινη φανέλα εννοώ. Mm-hmm. Λοιπόν. Και με φόντο πίσω τον Παναθηναϊκό. Έτσι, να το ακούσουμε, μπορούμε. Αμέσως μετά το ντέρμπι της Κυριακής ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Ο George Baltok λοιπόν έλεγε ότι τον ενθουσίασε η ατμόσφαιρα στο ΆΚΑ με τις 60.000 φίλων του Παναθηναϊκού και αυτός ήταν ο λόγος που ήρθε στην Ελλάδα για να παίζει ντέρμπι με τέτοια ατμόσφαιρα. Μάλιστα, έκανε και μια ευχή ο George Baltok να το ζήσει αυτό, ηρωνία πραγματικά, ξανά και ξανά πολλές φορές στη ζωή του. Είναι πραγματικά ανατριχιαστικό να διαβάζεις σήμερα αυτές τις δηλώσεις του George Baltok και να ξέρεις ότι αυτό το παλικάρι έφυγε από τη ζωή. Δεν έχει σημασία αν φοράμε κόκκινα ή πράσινα. Σήμερα φοράω κόκκινο, αύριο θα φοράω πράσινο. Σημασία έχει να αγαπάμε αυτό που κάνουμε και να αγαπάμε και τον άλλο που το κάνει απέναντί μας ή δίπλα μας. Σημασία έχει η αγάπη. Ας αποτάξουμε τη βία
Και ας μην αφήνουμε τα χρώματα να θολώνουν το μυαλό μας. Καθαρό νομίζω. Ναι, σωστό. Πολύ σωστό μήνυμα. Πολύ σωστό μήνυμα. Αυτό είναι. Για να μπορούμε να ερχόμαστε εδώ με τη Μαριάννα και τον Γιάννη που θα με στείλει σε ψυχίατρο που λέει και ο φίλος σου, σου λέει και στο γήπεδο. Λοιπόν, και να γελάμε με την μπάλα. Και να γελάμε με την μπάλα. Να τσακωνόμαστε, να πειραζόμαστε και να γελάμε. Αυτό είναι. Γιατί βλέπεις και όχι σημασία την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα, τι έχει σημασία, χάθηκε ένας νέος άνθρωπος. Η ζωή. Αυτό, τίποτα άλλο. Καλά, εννοείται. Για αυτό το επόμενο είναι εσύ με κόκκινη μπλουζίτσα να πας πού. Πού να πάω. Στο νέο γήπεδο Παναθηναϊκού. Το πιάσε την πάσα. Μην κάνουμε και υπερβολές. Θα έρθει ο Παναγιώτης, θα έρθει στο γήπεδο. Γιατί είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές οι εικόνες που είδαμε χθες. Ενός λεπτού σιγή φυσικά στην αρχή του αγώνα. Ναι, ναι, μετά θα το δούμε αυτό. Από το ανακαινισμένο ΟΑΚΑ, το κλειστό του ΟΑΚΑ, το οποίο έχει μεταμορφωθεί, LED παντού. Εδώ είναι η ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του George Baltok πριν από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Bayern Μονάχου. Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό, θύμιζε πολύ NBA. Όλη η ατμόσφαιρα χθες. Ο Παναθηναϊκός συνδύασε λοιπόν το νέο του γήπεδο με πάρα πολύ φανταστικό καλή εμφάνιση. Φανταστικό. Με φανταστική εμφάνιση, φανταστικό γήπεδο. Τέριαξαν όλα ιδανικά χθες για την ομάδα του Εργίνα Ταμάν. Επικράτησε εύκολα 94-79, έκανε το 2-2 στην φετινή EuroLeague. Από την αρχή, από το πρώτο δευτερόλεπτο, πήρε τα ηνία του παιχνιδιού ο Παναθηναϊκός. Έφτασε μέχρι και στο σύν 19. Κάποια στιγμή πλησίασαν οι Βαβαροί στους 5 πόντους. Ωστόσο, δεν ανησύχησαν οι πράσινοι. Αμέσως αντέδρασαν και έφτασαν σε μια εύκολη επικράτηση χωρίς άγχος στο τέλος. Πρώτο σκόρερ ήταν ο Ματίας Λεσόρ με 22 πόντους. 17 είχε ο Κέντρικ Νάν σε μια χαλαρή βραδιά. Σημαντικός και ο Έρνα Γκόμεθ με 12 πόντους. Εδώ είναι τα Matrix στην αρχή που δείχνουν την περσινή κατάκτηση της EuroLeague. Αντιδράσεις. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Μην βλέπεις. Τα έχω ξαναδεί εγώ αυτά. Πολλές φορές και όλα. Όχι, τα έχω δει να τα σηκώνει ο Ολυμπιακός. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, το γήπεδο. Λοιπόν, πάμε. Ελβία, πρέπει να προλάβουμε. Να πούμε επίσης. Να επιθυμίσουμε ότι έξω από το γήπεδο υπάρχει Άγαλα του Παύλου Γιαννακόπουλου στην είσοδο των VIP. Και να πούμε επίσης ότι τα αποδυτήρια πήραν το όνομα. Παρίς, ο Πάρης μας, ο οποίος ήταν εντάξει. Είναι η ψυχή των αποδυτηρίων. Να σου πω, παιδιά, ό,τι πας να κάνεις αποδυτήρια, μπαίνω μέσα και λέω θέλω κάτι, θέλω μια μπλούζα, θέλω. Ήταν ο Πάρης εκεί. Ναι. Θέλω μια μπάτ που είναι ο παίχτης αυτός, έλεγα το στον Πάρη. Ήταν τα πάντα Πάρης. Ήταν η σκιά του Ομπράντοβιτς, η σκιά του Διαμαντίδη παντού. Δηλαδή, όπου τον έβλεπες, ήταν παντού. Λοιπόν. Πάμε τώρα. Πάμε στο γήπεδο. Με τον αγαπημένο μας Γιάννη. Το φίλο μας, τον Γιάννη. Καλημέρα στο Γιάννη και στην οικογένεια του, μας βλέπουν τώρα. Καλημέρα, Γιάννη μας. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη, στα Πάτρια Εδάφη. Γύρισε μετά από ένα μήνα παραμονή στην Αμερική. Νικητής. Πήγε πολύ καλά η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε. Τον είχαμε δει να κάνει και τα πρώτα του βήματα προς το μεγάλο όνειρο που είναι να μπει όρθιο στην Τούμπα, όπως έχει πει και ο ίδιος. Και να ρίξει ένα πέναλτι και με τη στήριξη της ΠΑΕ. Δεν θα γινόταν. Αν δεν είχε βοηθήσει ο κύριος Σαββίδης και είχε καλύψει εξ ολοκλήρου τα έξοδα. Ακριβώς. Για να πάει στο. Εδώ ήταν, κοιτάξτε. Ένα πράγμα που έλειξε. Να σου πω κάτι. Τα λόγια είναι περιττά. Πάμε να δούμε εικόνα. Πάμε να δούμε το βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά. Ο Γιάννης Παπαστεφανάκης με την άφηξή του στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης χάνει τις αγκαλιές των αδελφών, των φίλων και των συγγενών του. Η συγκίνηση όλων είναι μεγάλη. Δεν έχω λόγια, απλά αυτό. Νιώθω πολύ ωραία που το ξαναβλέπω πάλι. Γιατί μου είχε λείψει που ήταν τόσο πολύ καιρό στην Αμερική. Είναι πολύ μεγάλη συγκίνησή μας. Ξέραμε, είχαμε δίπλα μας πάρα πολύ θετική ενέργεια από όλο τον κόσμο, πολύ αγάπη, πολλές προσευχές. Είχαμε το μεγάλο Ιβάν Σαββίδη δίπλα μας. Ένα μήνα μετά την παραμονή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου υποβλήθηκε σε εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης της σπαστικότητας των κάτω άκρων, επιστρέφει στην Ελλάδα και τα πρώτα πράγματα που ζητάει είναι ένα πιτόγυρο και να βρεθεί κοντά στην αγαπημένη του ομάδα. Μετά από κάνα δύο ώρες θα πάω Τούμπα. Πώς είσαι τώρα μετά την επέμβαση? Τέλεια, δεν πονάω καθόλου. Ναι. Νιώθω τα πόδια μου τέλεια. Ο αδερφός μου έχει λείψει πάρα πολύ. Το χειρουργείο ήταν 100% επιτυχία. Όλα πήγανε
έτσι όπως έπρεπε να πάνε. Τώρα ξεκινάει πολύ σημαντική δουλειά. Στην ουσία θα πρέπει ο Γιάννης να μάθει να περπατάει από την αρχή. Ο μικρός ήρωας μετά το πρώτο στάδιο αποθεραπείας κάνει σταθερά βήματα για να σταθεί στα πόδια του προκειμένου να καταφέρει την πραγμάτωση του ονείρου του. Να βαρέσω το πέναλτι στο γήπεδο του Στούμπα στη θύρα 4. Ο Γιάννης Παπαστεφανάκης στον αγώνα ζωής που δίνει έχει τη μεγάλη στήριξη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Λοιπόν, άντε, να δούμε τον Γιάννη να τον δούμε μέσα στο γήπεδο θέλουμε. Έτσι. Εκεί θα είμαστε. Με όλες τις κάμερες και ακριβώς. Θα τον χειροκροτήσουν όλα. Και κάποια στιγμή και εδώ να τον δούμε. Θα τον χειροκροτήσουν όλα τα γήπεδα. Μακάρι, να, εδώ. Μακάρι να έρθει εδώ να μιλήσουμε. Λοιπόν, να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο και θα αγαπάει. Να πούμε πάλι χρόνια πολλά και να δείξουμε γιατί μας έστειλε ο κάμεραμάν μας εδώ το μικρό του. Γίνεται ο Χριστάρας. Ο Χριστάρας. Τι μωρό είναι αυτό, Παναγία μου. Να το φέρει. Τι μωρό είναι αυτό. Να τον χαίρεσαι, Νικόλα μου. Νίκο μου. Δείξτε και τον πατέρα λίγο, ρε παιδιά. Να καμαρώσει ο πατέρα. Να το χαίρετε. Χρόνια πολλά, Χρήστο. Μην τα κρίσει. Νάτος. Να τον χαίρεσαι, φίλε. Ευτυχώς δεν σου μοιάζει καθόλου. Ευτυχώς δεν σου μοιάζει καθόλου. Όσο λες τον Ολυμπιακό, θα λέω ότι τα χειρότερα. Να ξέρεις, θα λέω ότι μοιάζει μόνο στη μαμά του, να ξέρεις. Αυτό. Εντάξει, δεν είναι κακό. Καλό είναι αυτό, βέβαια, ναι, αλλή μόνο. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν στον κύριο Καπούνη, ο οποίος μας περιμένει, αφού έχουμε μιλήσει για το χάος που γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την εξυγίανση που προσπαθεί να κάνει το Υπουργείο υπό την νέα ηγεσία του κυρίου Τσιάρα, αφού τι έγινε, είναι συγκλονιστικό. Ο κύριος Καπούνης δεν έπρεπε να πάρει λεφτά, δεν έπρεπε να πάρει ευρώ. Ο κύριος Καπούνης είναι ο Δημήτρης Καπούνης, είναι πρόεδρος της Αγροτικών Συνεταιρισμών της ΝΑΞΟΥ. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι μαζί μας, είναι ένας άνθρωπος πολύ δραστήριος στα αγροτικά και το ξέρουμε πολύ καλά και από τη μάχη που δίνει για την γραβιέρα ΝΑΞΟΥ και την πατάτα ΝΑΞΟΥ. Αυτό που θα μας πει ο κύριος Καπούνης τώρα. Αλλά αυτό είναι μια ιστορία πολύ ωραία. Η απεικόνηση το κάνει την. Αυτό είναι μια προσωμείωση στην ΝΑΞΟΥ. Αφορά όλη την Ελλάδα ουσιαστικά. Ναι, είναι δικαστηρία. Όχι δικαστηρία και τρέλα. Είναι τρέλα του ελληνικού δημοσίου αυτό. Ναι. Ακούστε λοιπόν. Καλημέρα σας, κύριε Καπούνη. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μιλάμε. Καλημέρα στην ΝΑΞΟΥ. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, πρόεδρε. Καλημέρα σας. Καλημέρα από την ΝΑΞΟΥ. Λοιπόν, για εξηγήστε μας λίγο πώς έγινε αυτό. Καταρχήν να πούμε ότι εδώ και κάποια χρόνια γίνεται πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε θίξει όλες οι οργανώσεις εταιριστικές. Αυτό που γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν ακούει κανένας. Όταν λέμε δεν ακούει κανένας, δεν ακούει κανένας. Και θα σας πω κάτι που συνέβαινε εδώ στην ΝΑΞΟ. Το 2020 βγαίνω και λέω ότι στην ΝΑΞΟ έρχονται από άλλα της Ελλάδος και δηλώνουν εκτάσεις και παίρνουν χρήματα. Και τα στερούνται οι ναξιώτες, κτηνοτρόφοι και αγρότες. Το 2021 τα ίδια, το 2022 τα ίδια, δεν ακούγαν, το 2023 αναγκάζομαι και πάω και κάνω μία αίτηση. Κάνω μία αίτηση που δεν έχω, πάνω από 10 στρέμματα γης δεν έχω, δηλώνω 7.661 στρέμματα βοσκοτόπια, ελιές και 100 πρόβατα. Και την αφήνω. Να δούμε αν θα πληρωθεί μία αίτηση δικιά μου που δεν υπάρχει. Δηλαδή, όντως γίνεται η αίτηση τον 3 Οκτώβρη του 2023 και 28 Δευτέρου του 2023. Του 24. Μάλλον το 24, συγγνώμη. Ναι. Το 23, το 23. Ναι. Και το 28 Δεκέμβρη του 2023. Μου μπαίνουν στο λογαριασμό μου 16.391. Για τα 7.000 στρέμματα. 391. Για τα 7.000 στρέμματα που δεν έχετε. Χωρίς να ελέγξει άνθρωπο. Ναι. Δεν υπήρχε έλεγχος και δεν κατάλαβες. 129.000 θα περνά. Αν άφηνα τα μέτρα όλα και την αίτηση. Μόλις τα βλέπω. 129.000. Υπήρχε ανησυχία. Ναι. Βεβαίως. Μιλάω με τον δικηγόρο. Μιλάω εδώ με το πρωτοδικείο μου, τη εισαγγελία. Και επιστρέφω τα χρήματα. Βγαίνει τον καταγκέρνο, αποσύρω τα μέτρα, δεν αποσύρω την αίτηση για να μην μπουν άλλοι να πάρουν τα χρήματα, αυτοί που έχουν κάνει πάλι αιτήσεις. Και μετά από ένα χρονικό διάστημα, 2 μήνες, 3 Απρίλη, μαθαίνω ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ μου έκανε μήνυση διότι έκανα πάτη. Ναι. 16.000 αφημοί που ήταν καρφιτσωμένα εκεί από τον κύριο Βάρα, τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και τα ξεκαρφίσωσε ο κύριος Αυγενάκης και πληρώθηκαν. Έγιναν μηνύσεις στα 16.000 αφημί. Όχι. Στο ένα έγινε. Εδώ βλέπουμε τα χρήματα τα οποία πήρε πόσα μετά ο κύριος Καπούνης, 16.391, που πήρε σύνοδο, μετά ναι. από τη μήνυση. Έτσι είναι, κύριε Καπούνη. Όχι. Πήρα τα χρήματα αυτά το Δεκέμβρη. Αυτά είναι τα πρώτα. Επειδή έκανα απάτη ναι. και μου έκανε μήνυση ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μου λέει έλα σαν ταμεύσω με 48,77. 40.008. Την επόμενη χρονιά. 877 ευρώ για την απάτη που έκανες τώρα το Μάιο, φέτος.
Επειδή ήταν δηλωμένα αυτά. Στα ίδια στρέμματα. Στα ίδια στρέμματα, καλά λε. Στα ίδια στρέμματα. Στα 7.000. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, στα ίδια αυτά που λέμε, στα 7.661. Που δεν υπάρχουν πουθενά. Συνεχίζεται λοιπόν η αίτηση. Τέλειο είναι, τέλειο είναι. Και σου δίνει 40 χιλιάρικα. Μπόνους. Είναι μπόνους. Εσένα που σε λέει απατεώνα τώρα, πρόεδρε. Ναι, ναι, ναι. Που σε πάει στα δικαστήρια. Για να πληρώσει τα δικαστικά το έκανε. Ναι, ναι. Να, για να μην χάσουμε τη ροή, πρόεδρε, εξήγηστε μας, σας παρακαλώ πολύ. Αυτό το κάνατε. Γιατί πολύ απλά υπήρχαν πάρα πολλοί που έρχονταν και δήλωναν στην Άξο, παραδείγματος χάριν, χωρίς να έχουν κανένα δικαίωμα επί ουσίας, και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, για να δείξετε, παιδιά, έχετε κάνει την Άξο ή την Κρήτη ή τη Μακεδονία, ξέρω εγώ, 10 φορές σε έκταση. Δεν υπάρχουν, για να τους δείξετε Φυστά. Ότι, παιδιά, ναι, ναι. δίνετε λεφτά σε ανθρώπους που δεν πρέπει να πάρουν. Με αυτή τη βάση το κάνατε σε αυτό. Και, ναι, σωστά. Εγώ το έκανα για να τους αποδείξω αυτά που έλεγα. Πήγα και έκανα παράσταση τότε στο Υπουργείο, στον κύριο Γεωργαντά, με στοιχεία. Του έδειξα ότι έρχονται και δηλώνουν άλλοι. Πήγα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ίδια πράγματα αγανάκτησα. Και λέω: δεν μπορεί να έρχονται άλλοι να παίρνουν τα χρήματα του Ναξιώτη. Αυτοί οι άνθρωποι πώς θα ζήσουν. Δηλαδή τα 40.877 είναι στο αποθεματικό αυτή τη στιγμή και δεν τα παίρνει κανένας. Πόσα λεφτά. Και χωρίς να υπάρχουν. Δηλαδή. Τα 40.877 είναι στο αποθεματικό και δεν τα παίρνει κανένας. Δεν μπορεί να τα πάρει κανένας. Εγώ πήγα στην εισαγγελία, ενημέρωσα την κυρία Λύρα, την εισαγγελέα, μια πολύ καλή εισαγγελέα, έξυπνη δραστήρια, η οποία ασχολείται με το θέμα. Φυσικά η γυναίκα θέλει βοήθεια. Κυρία Λύρα θέλει βοήθεια για αυτή, από κάπου, από κάποιο υπουργείο, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, για να προχωρήσει η υπόθεση αυτή. Γιατί γίνεται σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο εδώ πέρα. Οι συνάδελφοί μου. Προέδροι από άλλα μέρη σου λέει όλα γίνονται έτσι. Φαντάζομαι τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα, τώρα, κύριε Καπούνη. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτή η στιγμή. Τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα έτσι. Και τι γινόταν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι. Ναι. Έρχεται τώρα ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητάει από 196.000 αγροκτηνοτρόφους. Επιστροφές. 63 εκατομμύρια πίσω. Και που αυτά είναι του 22. Και δεύτερο χαρτί που θα έρθει για το 23. Γιατί δεν έγινε σωστή. Ακριβώς. Δεν έγινε σωστή διασταύρωση στοιχείων. Πρόσεξε. Το αν οποίο αυτό δεν είναι κάποιοι 23, που δήλωσαν επιπλέον. Είναι λάθος υπολογισμός εκ μέρους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι. Δεν έχει να κάνει με αυτό που περιγράφεις εσύ, πρόεδρε. Όχι, με λάθος. Που... Όχι. Ναι, ναι. Όχι, όχι. Λεφτά αυτό κοινοτικά που προορίζονται για αγρότες. Ακριβώς. Ναι. Είναι αυτά. Λεφτά κοινοτικά. Και φέτος, ναι. φέτος είναι χειρότερα. Διότι υπάρχει επικάλυψη. Δεν βλέπεις που δηλώνεις. Εγώ μπορώ να πάω να δηλώσω πάλι. 10.000 στρέμματα. 5. Δεν βλέπει κανένας τίποτα. Δεν ξέρω γιατί τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Κύριε Καπούνη, ποια είναι η έκταση της Νάξου. Η ευρωπαϊκή. Κύριε Καπούνη, η έκταση της Νάξου ποια είναι. 14.000 στρέμματα. Πόσο είναι. 7.000 είναι πρόεδρε. Το μισό-μισή είχε ο Καπούνης. Εμά αυτό είναι το θέμα. Και στα έδωσα, ρε πρόεδρε. Έρχονται εδώ πέρα. Λοιπόν, δεν γίνονται διασταυρωτικά στοιχεία. Έρχεται η υπηρεσία, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτης εδώ στην Ελλάδα για να, ναι, η Όλαφ, για να δει το τι κάνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά τα έχουν κάνει χρόνια τα κάνουν. Ξαναλέω για όποιον δεν το κατάλαβε, δεν τα άκουσε. Γίνεται πάρτι. Ακούστε τώρα, ο Καπούνης λοιπόν, τον ξέρουμε όλοι, ο πρόεδρος των αγροτικών συνεταιρισμών της Νάξου, ναι. βλέπει ότι κάποιοι δηλώνουν στο νησί του και γενικά σε όλη την Ελλάδα δεκαπλάσιες εκτάσεις. Πάω εγώ που δεν είμαι αγρότης και πάει και δηλώνει 1.000 στρέμματα. Και δηλώνω στην Νάξου. Λέει, στρέμματα, ναι. Πάει λοιπόν για να αποδείξει ότι γίνεται απάτη, πάει και δηλώνει 7.000 στρέμματα. Ευτυχώς για τον Καπούνη. Και 100 πρόβατα. Και 100 πρόβατα, σωστά. Ευτυχώς για τον Καπούνη πάει και το λέει και στον εισαγγελέα, ναι. λέει έχω κάνει αυτό, και στον εισαγγελέα και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έρχονται λοιπόν και χωρίς να λέξει κανένα τίποτα για 7.000 στρέμματα σε συνολική 64.000 στρεμάτων στην Άξο. Του βάζει τα λεφτά. Και του βάζει τα λεφτά. Ναι. Τα γυρνάει πίσω ο Καπούνης, του κάνει μήνυση ο ΟΠΕΚΕΠΕ για την απαταιώνα. Ναι. Γιατί τα δήλωσε ψευδός επειδή το είπε ο Καπούνης. Γιατί έκανε απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι. Επειδή το είπε ο Καπούνης αυτό. Ναι. Και την επόμενη χρονιά του βάζει 40.000 ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την ίδια έκταση. Αυτός είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν άφηνα τα μέτρα, φανερώθηκε. Τι είπες, πρόεδρε? Αν έφυγε τα μέτρα, θα έπαιρνα 129.000. Σωστά. Επί τρία χρόνια 368.000 ευρώ θα έπαιρνα. Δεν θα κάνω τίποτα. 400.000 θα πήγαινα στον Καπούνη σε έκταση που δεν υπάρχει, δεν σε υπάρχει. Πρόβατα που δεν υπάρχουν. Αυτό.
Δεν υπάρχει τίποτα. Το απόλυτο πάρτι. Είναι η κατάσταση που συμβαίνει. Το απόλυτο πάρτι. Λοιπόν, πρόεδρε, αυτό το ξαναδούμε. Βέβαια. Γιατί αυτό είναι μεγάλο θέμα με την εξέλιξη. Θα έρθει ο να το ρωτήσουμε πέντε πράγματα. Και υπάρχει παρέμβαση τη εισαγγελέα κυρία Λύρα, λοιπόν. Ναι, ναι. Να δούμε πώ θα εξελιχθεί, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι εδώ η πλήρη απεικόνηση αυτό. Εδώ στην Άξο. Βεβαίω η κυρία Λύρα έχει ασχοληθεί με το θέμα. Έχει φτιάξει δικογραφία και την έχει στείλει. Από εκεί και πέρα όμω θέλει ανταπόκριση. Η γυναίκα τα ψάχνει, τα έχει ψάξει. Είναι πολύ δραστήρια. Πάρα πολύ έξυπνη, το έχει καταλάβει το θέμα και προσπαθεί. Αλλά προσπαθεί μόνη της, προφανώς. Μάλιστα. Oh. Λοιπόν, πρόεδρε, καλημέρα, ευχαριστούμε. Το παρακολουθούμε το θέμα καλημέρα. Αυτό, γιατί Βεβαίως. Έχει μεγάλη ουρά το θέμα. Καλά, να δούμε, θα βγει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, την καλημέρα, καλά, μας, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καπούνη. Λοιπόν, απίστευτη ιστορία. Όπως το πω. Είναι απίστευτη ιστορία. Είναι απίστευτη ιστορία. Πραγματικά σου λέω τρελάθηκα. Εδώ δεν είχαμε βγάλει πέρσι, θυμάστε. Θα το πάρει σε όλη τη χώρα. Αγρότη, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα το όνομά του, θα σα πω ποιο ήταν. Που λένε ότι είχε δηλώσει, λέει, άλλο σε μια κορυφή βουνού που δεν υπάρχει τίποτα και έπαιρνε χρήματα. Έτσι γίνονται, από ό,τι φαίνεται. Και ο Σωτολιά το είχε πει επίση, μα λέει τώρα η Γεωργία Ελληνάρδο. Και τα καλά βρήκα. Κάποιο αγόρο θα το θυμηθεί. Κάποιο αγόρο. Λοιπόν, βγήκε ο πληθωρισμό. Είχε πληθωρισμό πριν. Φυσικά βγήκε ο πληθωρισμό. Και τι έγινε, έχουν πέσει τιμέ ραγδαία, έτσι. Άλλο πληθωρισμό είδαμε. Δεν ξέρω, για πες. Άλλο πληθωρισμό είδαμε. Για εξήγησε μας τι. Λοιπόν, να εξηγήσουμε και να δείξουμε και τις κάρτες μας. Γιατί ο πληθωρισμός μπορεί να έπεσε ελάχιστα στο 2,9, αλλά ανέβηκε ο πληθωρισμός τροφίμων. Και όχι μόνο ανέβηκε, έχει ανωδική πορεία από τον Ιούνιο, αν δούμε την κάρτα. Από το 2,1 πήγε στο 2,4, πήγε στο 2,8 και έχει φτάσει στο 3,2. Δόξα. Ο πληθωρισμός τροφίμων. Μη μου ανησυχείς, Παναγιώτη, ανεβαίνει σταθερά. Δεν τον εμποδίζει τίποτα. Εκεί που είχε πέσει, και να δούμε και κάποια προϊόντα για το πόσο έχουν διαμορφωθεί. Ψωμί στο 1,2. Τα έχουμε κρέατα. Αύξηση δηλαδή. Έχουμε αύξηση. Τα κρέατα στο 2. Τα ψάρια στο 9,9. Ωραία, δόξα τω Θεώ. Θέλω να σταθώ όμως στο ελαιόλαδο. Είχαμε φέρει εδώ και τον ευχαριστούμε που ήρθε και θέλουμε να ξαναέρθει τον κύριο Αναγνωστόπουλο από το Υπουργείο. Σωστά. Το θυμάστε. Να ξαναέρθει να κάνει. Γενικό γραμματέα. Εννοείται. Τι μας είχε πει, θυμάστε όμως. Θα σας θυμίσω εγώ τι μας είχε πει. Ότι θα μειωθεί. Ότι όταν μειωθεί το λάδι. Θα πέσει ο πληθωρισμός. Γιατί το 2,5% του πληθωρισμού του τροφίμων είναι το λάδι. Το έλεγε δηλαδή. Δεν ξέρω τι το λάδι. Να ολοκληρώσω το ελαιόλαδο. Έχει μειωθεί 9 μονάδες. Ο πληθωρισμός τροφίμων ανέβηκε. Άρα κάτι δεν πάει καλά. Γιατί δεν έχει αυξηθεί 38,9. Έχει μειωθεί από το προηγούμενο. Ήτανε 48, 49. Χάνουμε την παραγωγή. Αυξάνεται παρόλα αυτά, ακόμα σε αυξάνεται. Ναι, ρε. Εννοεί ότι μειώθηκε ο ρυθμός αύξησης. Δεν έπεσε τιμή. Έλεγαν ότι επειδή επηρεάζει κομβικά το ελαιόλαδο, ναι, ναι, πολύ αυξημένο, δεν είναι το θέμα. Το θυμάμαι. Αλλά εδώ... Ότι θα πέσει ο πληθωρισμός, δεν έπεσε. Ξέρεις, γιατί έχουμε νοπά και ψάρια, παιδιά, που ανεβαίνουν. Ναι, ναι, αυτό φταίει, ναι. Τα νοπά και τα ψάρια και το ελαιόλαδο. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Το ελαιόλαδο είναι 38,9, ναι. Σαν να λέμε. Ναι, ναι. Το ελαιόλαδο μας έχουν πει ότι θα πέσει η τιμή του. Επειδή όλοι περιμένουν θα ευθυνήνει το ελαιόλαδο του χρόνου. Μην περιμένετε τώρα. Του χρόνου θα πέσει. Όχι, με την παραγωγή φέτος. Ναι, την παραγωγή τη φετινή, άρα για του χρόνου. Α, συμφωνώ. Ναι, ναι. Ναι, πρόσεξε όμως. Ναι. Άκουστε να δείτε. Για να μην λέμε, να το λέμε, γιατί όλα συντείνουν στον πληθωρισμό. Ρεύμα 11,3, φυσικό αέριο 20,2. Ακριβώς. Πετρέλαιο θέρμανση 6,3. Καταλαβαίνεις. Αυτό που έχει πέσει είναι τα καύσιμα, αλλά θα δούμε τι θα γίνει και με αυτή την υπόθεση, καθώς να μην... Πριν τους, τη Μέση Ανατολή, πριν γιατί τη Μέση Ανατολή, κάθε περίμενε. Κουβέντα ανεβάζει... Γιατί το βαρέλι τώρα είναι... Λοιπόν, το ξέρετε. Έχουμε έναν άνθρωπο που ξέρει καλύτερα από εμάς. Ακριβώς, ο κύριος Κοντζιάς. Τι γίνεται, ποια είναι η τιμή στο ελαιοτριβείο, πώς ήταν πέρσι... Τι γίνεται, είναι ελαιοπαραγωγός ο κύριος Κοντζιάς. Φιλοκλής Κοντζιάς είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Κοντζιά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ονομάζομαι Κοντζιάς Φιλοκλής, από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Σημάντρων Χαλκιδικής. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι το λάδι στα ελαιοτριβεία έχει πέσει στον παραγωγό. Ναι. Δηλαδή, αν θέλουμε αυτή τη στιγμή να το αφήσουμε στο ελαιοτριβείο, έχει πέσει. Ενώ στο ράφι ακόμα είναι στα ύψη και ανεβαίνει κι άλλο. Πόσο έχει πέσει δηλαδή σε εσάς? Αν πέρσι είχε 9 με 10 ευρώ, αυτή τη στιγμή έχει 7 με 8. Α, έχει γίνει πόσο μείωση. Θα έπρεπε να πουλιέται? Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε σίγουρα στα περσινά. Εντάξει, θα με θεωρήσετε παράλογο τώρα, γιατί ο καταναλωτής θα το τρώει ακριβό πάλι, γιατί είχαμε πολύ μεγάλη ανομβρία, έχουμε χάσει πάρα πολλές ελιές. Πόσο δηλαδή πουλιόταν πέρυσι? 13, ναι. Πέρσι εμείς πουλούσαμε στο ελαιοτριβείο γύρω στα 9 με 10 ευρώ. Α. Πάλι είμαστε μέσα γιατί δεν είχαμε καρπό πέρσι. Φέτος που έχουμε δεν είχε νερά και πάλι ο καρπός είναι μειωμένος. Τα εφόδια είναι ήδη ανεβασμένα και ανεβαίνουν κι άλλο. Οπότε σε εμάς τα ίδια χρήματα και λιγότερα έρχονται σαν παραγωγή. Άρα πόσο θα βρούμε το λάδι από εδώ και πέρα εμείς, κύριε Κοτζιά?
Εμείς οι καταναλωτές. Θεωρώ ότι στις ίδιες τιμές θα είναι, γιατί δεν οφείλεται σε εμάς. Ναι. Εσείς το πουλάτε από την ίδια τιμή, δηλαδή. Θα είναι. Ναι. Λιγότερη στο ελαιοτριβείο. Λιγότερη. Εμείς στο ελαιοτριβείο με λιγότερη τιμή το πουλάμε από πέρσι. Θα έπρεπε στο ελαιοτριβείο να είναι λιγότερο, κάτω. Ναι, 40% κάτω. Τα δικά μας τα εργατικά όμως έχουν ανεβεί και τα εφόδια έχουν ανεβεί. Μάλιστα. Αλλά ο καταναλωτής πάλι συνεχίζει να το πληρώνει ακριβά. Ναι. Δεν είναι δικαίωμα στο φταίξιμο αυτό όμως. Ναι. Ναι. Αυτό φαίνεται και από τα νούμερα. Ότι και αυτό που έχει. Περιμένουμε ότι να πέσει η τιμή κάποια στιγμή του ελαιολάδου, πότε θα γίνει αυτό δηλαδή. Δεν νομίζω να πέσει, η αλήθεια είναι, γιατί το δικό μας το λάδι φεύγει σε εξαγωγή και αναγκαστικά μένουν λίγα αποθέματα, οπότε είναι ανεβασμένα. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω και εσάς τους αγρότες, καταλαβαίνω όμως τους καταναλωτές. Καταλαβαίνω ότι πάλι εμείς, αυτό που είπε το πρωί το ρήμα, μην το ξαναπώ. Ναι. Λοιπόν, γιατί βλέπω ότι τελικά καλά, εσείς λέτε, ναι, αυτή είναι η παραγωγή, αυτό είναι το κόστος και τα λοιπά, τόσο πρέπει να πληρώσω. Πώς θα έρθει τον καταναλωτή, ο καταναλωτής. Ναι. Τι δεν να μπορεί να έχει πέσει δηλαδή 4,5% στο ελαιοτριβείο και να έχει. Ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα. Εσείς έχετε καμιά ιστορία με τον ΑΠΚΠ, κύριε Κοτζιά, να ξέρουμε. Τίποτα λεφτά που μπήκανε κατά λάθος. Στο ΑΠΚΠ χάσαμε πάρα πολλά χρήματα πέρσι. Χωρίς να το ξέρουμε, χάθηκαν πάρα πολλά χρήματα. Μάλιστα. Κάποιοι πήραν πολλά περισσότερα από ό,τι περιμένανε, ναι. Κάποιοι πήραν πολλά λιγότερα. Τώρα να μου πείτε, άμα εξαρτάσαι και περιμένεις να πάρεις από τις επιδοτήσεις και από την κυβέρνηση, δύσκολα. Αν δεν δουλέψεις που λένε, ναι, δεν πρόκειται να πάρεις. Αν δικαιούσε όμως να πάρεις. Χάνονται χρήματα χωρίς λόγο, δεν υπάρχουν ελέγχοι. Αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν, να είστε καλά. Κοντζιά, ευχαριστούμε. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε. Έγινε, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Πάμε να δούμε και κάτι άλλο. Ρε, πάμε, να χαλαρώσουμε λίγο, να δούμε κάτι ωραίο. Και παιδιά. Εικόνα, αν μπορούμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε. Δηλαδή, να δούμε λίγο τον άνθρωπό μας. Βέβαια, να δούμε το φίλο μας, τον Χρήστο τον Έζο. Μόνο που θα δω τον Έζο, εγώ είμαι εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, είμαι εντάξει με αυτό. Με το χαμόγελο. Έχουμε. Γεια σου, Χρήστο μας, καλημέρα. Το πάρτι της Τρούφας. Καλημέρα. Γιατί εδώ λένε η πόλη της Τρούφας, κάτι πολύ κουλτουριά. Έλα, πού είναι όμως. Έμα τώρα. Κοιτάξτε τώρα, καλημέρα από σου, το Χρήστο. Ωραιότερο σημείο του πλανήτη. Σε ένα από τα ωραιότερα. Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα, Παναγιώτη. Έτσι σας καλωσορίζουμε με αυτή την εικόνα. Έτσι, τώρα να σας πω, έτσι για να σας μεταφέρω μια εικόνα. Ξύπνησα τα κοκοράκια και οι καμπάνες από τα μοναστήρια. Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Και έτσι ξεκινάμε για να σας καλέσω, έτσι να σας καλέσουμε να έρθετε εδώ στην πόλη της Τρούφας, όπως είπατε, γιατί είναι η δεύτερη γιορτή Τρούφας που οργανώνει ο Δήμος Μετεώρων μαζί με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Μανιταριών. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έτσι συμμετέχει ενεργά. Θα είναι και ο Περιφερειάρχης αύριο στη γιορτή. Ο κύριος Κουρέτας. Ο κύριος Κουρέτας. Και να σας συστήσω το φίλο μας εδώ. Με ένα νέο παιδί, νέος δήμαρχος. 36 ετών να τα λέμε. Ηγείται εδώ πέρα της Θεσσαλίας. Θα φάτε καλά νομίζω, Χρήστο, εκεί, έτσι. Θα φάτε καλά από ό,τι μαθαίνω. Τώρα θα κλείσετε. Καλημέρα, Παραγιώτη. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα σε όλους τους τηλεθεατές μας εδώ από τα ευλογημένα Μετέωρα, όπου το μεγαλύτερο γαστρονομικό event της χώρας ξεκίνησε χθες. Περισσότερες από 60.000 μερίδες φαγητού με τρούφα και μανιτάρια θα μοιραστούν σε όλους τους επισκέπτες, σε όλους τους δημότες του Δήμου μας, εντελώς δωρεάν, και σας περιμένουμε όλους να περάσουμε υπέροχα, διότι θα μαγειρέψουν πάνω από 40 διακεκριμένοι σεφ. Ναι. Ανάμεσά τους ο κύριος Λαζάρου, ο κύριος Σαράντος, ο Μαμαλάκης και πάρα πολλοί άλλοι. Ακούσατε καλά, συγγνώμη Παναγιώτη, ακούσατε Γιάννη, ακούσατε. 60.000 μερίδες, είπε ο Δήμαρχος, λέει και για τους εδώ οι ντόπιοι θα έρθουν. Αλλά 60.000, σίγουρα θα φάνε 60.000. Ο Λαζάρου ηγείται, οπότε κάντε εικόνα στους κεντρικούς δρόμους. Τώρα κάτω εκεί, αν πάει η κάμερα, κάτω εκεί στην κεντρική πλατεία, ναι, στον δρόμο, θα στηθούν οι κουζίνες. Αύριο το πρωί στείνονται κουζίνες. Είπε πάνω από 40, νομίζω 50 σεφ θα μαγειρεύουν και θα σερβίρουν τον κόσμο. Είναι ένα δείπνο εδώ του. Θα είναι ένα μεγάλο υπαίθριο δείπνο που θα γίνει εδώ στα Μετέωρα και όλοι όσοι έρθουν θα φάτε. 15 συνταγές όπως με τρούφα. Όπως, κοιτάξτε, ο Λαζάρου είναι πρόεδρος, φυσικά θα υπάρχουν και ψάρια. Πατριάρχης της κουζίνας με τα ψάρια. Κάτι κρεατικό για τον Παναγιώτη, είσαι υδατάνθρακα. Ναι, κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Ο Τάνθρακας θα έχει πολλούς, γιατί θα έχει το μενεστρά.
Μανεστράκι, το λέμε Μανεστρότο, λέγεται πώς λέγεται, λέγεται έτσι, σωστά το λέω, Μανεστράκι με γαρίδες και τρούφα. Κοιτάξτε, έχουν βγει εδώ και μία εβδομάδα τα τρουφόσκυλα, γιατί οι φίλοι μας οι τηλεθεατές ξέρουν, κάποιοι το ξέρουν, κάποιοι όχι, η τρούφα δεν τη βρίσκουμε έξω, πάμε στο δάσος και το βλέπουμε την τρούφα και την κόβουμε. Πρέπει να, η τρούφα είναι μέσα στη γη, σε γύρω στους 10 πόντους με 15 στο βάθος. Δεν τη βρίσκουμε με το χέρι, δεν τη βλέπουμε. Πάνε τα τρυφόσκυλα, ειδικά σκυλιά εκπαιδευμένα. Και ξέρετε, η εκπαίδευση δεν γίνεται να τη βρει. Η εκπαίδευση στο σκυλάκι, αυτό το ραμανιόλο, λέγεται λαγκότο ραμανιόλο, η ράτσα του, δεν γίνεται. Γίνεται για να μην τη φάει. Γιατί είναι φοβερό έδεσμα. Και τα εκπαιδεύουν για να μην την τρώνε. Τη βρίσκουν, δεν το ξέρα, ρε φίλε αυτό. Δεν το ξέρα αυτό. Ναι, πάει ο τρουφοκυνηγός, βλέπει, πάει το σκυλάκι, σκάβει ότι είναι εκεί πέρα τη τρούφα, πάει με τα ειδικά εργαλεία και τη βγάζει την τρούφα. Είναι ένας μύκητας που βγαίνει μέσα στις ρίζες των δέντρων του δάσους. Στις βελανιδιές υπάρχουν. Γι' αυτό εδώ τα δάση από πάνω μας είναι τα δάση της Πίνδου. Είμαστε στο νότιο τμήμα της Πίνδου. Και θα σας πω σε άλλη φορά, γιατί τώρα το θέμα μας είναι το τρουφοπάρτι, όπως το είπες. Ωραία το είπες. Θα μυρίσει αύριο όλη η περιοχή τρούφα, Χρήστο, εκεί πέρα. Θα μυρίσει υπέροχα. Κοίταξε, θα μυρίζει τρούφα μοναδική. Κοίταξε, να σου πω. Κάποιοι δεν τους αρέσει πολύ η μυρωδιά τη γεύση της τρούφας. Κάποιοι τη λατρεύουν και την πληρώνουν και πολύ ακριβά. Βέβαια. Γιατί είναι ακριβό, πολύ να ακριβό. Να το πούμε. Σωστό. Γιατί δεν μπορείς να το φτιάξεις. Μην πούμε πόσο κοστίζει το κιλό. Άστο. Φοβερίνο στην είναι ένα άλλο. Πάει πολύ γρα. Να καταλάβετε, σας κάνω εικόνα, τη μεταφέρουν την τρούφα σε κόκκινα βελούδα όταν βγαίνει στη δημοπρασία. Τι λες, ρε, μεταφέρουν λοιπόν, δήμαρχε, αύριο το πρωί ξεκινάμε να έρθουμε. Αύριο. Τους πείσατε, τους πείσατε. Μυστικοί θα ανέβουμε. Σημαντικό. Θέλω από 500 εγώ, 500 απολογιστά. Η Μαριάννα δύο κραπούζια θέλει. Δεν θέλει κάτι άλλο. Με τρούφα. Είναι πολύ σημαντικό όμως επίσης για όλους τους επισκέπτες οι οποίοι θέλουν να έρθουν μαζί με τις οικογένειές τους. Από αύριο, από τις πρωινές ώρες, ξεκινάει ένα μπουκέτο εκδηλώσεων με ανιματέρ, ταχυδακτυλουργούς, με πάρα πολλές όμορφες θεατρικές παραστάσεις για όλους τους μικρούς μας φίλους, όπου μπορούν να περάσουν μοναδικές στιγμές. Εμείς σας περιμένουμε όλους να περάσουμε ένα τριήμερο και όμορφα στα ευλογημένα μετέωρα. Πρέπει να σας πω ότι τα μετέωρα, η Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, η Θεσσαλία έχει έρθει πολύ κοντά στην Αθήνα εδώ και δύο μήνες. Έχει ανοίξει ο δρόμος, παιδιά. Δεν θα το πιστεύετε. Τρεις ώρες και πέντε λεπτά. Θα έρθω εγώ, παιδιά. Είναι μοναδικός. Χρήστο. Έτσι, μια ωραία καλημέρα. Χρήστο, ξέρεις που καταλήγουμε πάλι. Στο φαΐ. Όπου καταλήγουμε πάλι. Ότι είσαι ο κορυφαίος Έλληνας δημοσιογράφος και ρεπόρτερ. Πραγματικά. Έλα τώρα μακριά. Είσαι ο κορυφαίος. Είσαστε φίλοι. Είσαι αδυναμία μας. Σταμάτα, όχι. Γεια σου, ρε Χρήστο. Σας αγαπώ, φίλια. Καλημέρα. Γεια σου, Χρήστο μας. Καλημέρα στο Δήμαρχο. Καλημέρα μας. Γεια σου, Δήμαρχο. 600 με 1200 ευρώ το κιλό κοστίζει τρούφα. Τόσο κάνει. 600 ευρώ με 1200 ευρώ το κιλό. Καταρχήν, εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει εκπαίδευση σκυλιά. Δεν ξέρω αυτό. Είναι τρούφα. Πάντα η χρήσιμη πληροφορία του Νέζου. Πάντα έχει. Λοιπόν, εντυπωσιακό, δεν το ήξερα. Και του εκπαιδεύει να μην το τρώνε, σου λέει την τρούφα. Δεν πάει το φανέ, είναι πολύ κακό για το στομάχι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν το ήξερα ότι έτσι μαζεύεται. Εσύ τι θα ήθελες να μυρίζει ο σκύλο σου, σε τι θα τον εκπαίδευες να σου φέρει. Να μου φέρει το φαγητό και να μην το τρώει. Λοιπόν, Μαρία, να ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, καλή σας. Πάμε τώρα σε διάλειμμα και επιστρέφουμε μετά με τον κύριο Τεμπονέρα να μιλήσουμε για τις εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ και μετά με τον κύριο Δούκα για τις εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Πάμε όμως στα δώρα μας πρώτα. 5.000 ευρώ μετρητά, λέει ότι έχουμε. Ναι. 5.000 ευρώ. Λοιπόν, 1η Νοεμβρίου θα γίνει κλήρωση. 14.800 ο αριθμός που πρέπει να γνωρίζετε. Πείστε ένα ματεπώνυμο και τηλέφωνο ή να στείλετε κάποιο μήνυμα open και νέο ματεπώνυμο και αποστολή στο 14.800. Σε μία ώρα όμως θα ξέρετε, αφού στείλετε μήνυμα ή τηλεφωνήσετε, ποιος θα κερδίσει το Samsung Galaxy Tab S9 προσφορά της Gotsopoulos Home. Sofa Days με έκπτωση 35% σε όλους τους καναπέδες έως 19 Οκτωβρίου. Κηφισίας 138 στο Μαρούσι, Ποσειδώνης 67 στο Παλαιό Φάλιρο. Λοιπόν, gotsopoulos.gr, 14.800 μέσα μέσα τηλεφώνημα για λιγότερα από μία ώρα ακόμα περιθώριο για να πάρετε ένα Samsung Galaxy Tab S9. Λοιπόν, μπήκαμε σε περιβάλλον ΣΥΡΙΖΑ, όπως βλέπετε και εδώ από το στούντιο. Μαζί μας είναι ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας. Γεια σας, κύριε Τεμπονέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχετε καιρό να σας φιλοξενήσω και να μιλήσετε γενικώς. Αυτό μιλάμε όταν έχουμε κάτι να πούμε. Δεν παρεμβαίνετε. Ενώ της Κεντρικής Επιτροπής, υποθέτω, έτσι. Ετοιμάζεται κάτι για την Επιτροπή. Σίγουρα. Δηλαδή, πώς πρέπει να πάει. Κάπως πρέπει να πάει οι πλευρές αύριο, τα στρατόπεδα που λέμε. Διάφορες. Ακούμε όλες τις μέρες ένα κλίμα απόλυτης όξυνσης, τέλος πάντων. Ποια είναι η άποψη για το τι πρέπει να γίνει στην Κεντρική Επιτροπή.
Νομίζω ότι η συνεδρίαση αυριανή της Κεντρικής Επιτροπής είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Ξέρετε, η υπόθεση ΣΥΡΙΖΑ μας αφορά όλους. Και μας αφορά όλους διότι ακριβώς η υπόθεση αυτή κουβαλάει το αίμα, τις θυσίες και τους αγώνες χιλιάδων αγωνιστών της αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει μια κρίση διαλυτική. Μια κρίση ιδεολογική, μια κρίση προγραμματική και μια κρίση οργανωτική. Άρα, χρήζει ανάγκης, υπάρχει ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί συνολικά. Πράγματι, αύριο μπροστά μας έχουμε κάτι το οποίο φαίνεται να καταλήγει σε ένα διέξοδο. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ μέσα από τη συχνότητά σας θέλω να καταθέσω δημόσια μια πρόταση που θεωρώ ότι μπορεί αύριο να απαντήσει στα διλήμματα και στα ζητήματα τα οποία τέθηκαν. Ναι. Η πρόταση αυτή λοιπόν απευθύνεται συνολικά στα μέλη και στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και έχει τέσσερα σημεία. Πρώτον, θεωρώ ότι επειδή ακριβώς πρέπει όχι τα πρόσωπα αλλά οι πολιτικές να κυριαρχούν, πρέπει να ανασταλεί κάθε διαδικασία εκλογής Προέδρου αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε σε αυτό το κλίμα να επιλέξουμε πρόσωπα και ηγεσίες, διότι ακριβώς υπάρχει βαθύ πολιτικό και ψυχικό χάσμα. Άρα αναβολή εκλογών, λέτε. Αναβολή λοιπόν των προεδρικών εκλογών. Να μην γίνουν εκλογές στην ορισμένη ημερομηνία. Το πρώτο σημείο είναι αυτό. Ναι. Το δεύτερο βεβαίως έχει να κάνει με τη σύγκληση εκτάκτου συνεδρίου, όπου εκεί πράγματι θα υπάρχει αρχές του 2025 ένα συνέδριο όπου ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποτυπώσει την ιδεολογική, προγραμματική και οργανωτική του φυσιογνωμία. Δηλαδή να ξαναφτιάξει επί της ουσίας το πρόγραμμά του, την παρουσία του, τις δομές του. Ο τελευταίος χρόνος υπήρχε σε χρόνος από ιδεολογικοποίησης και πολιτικής ρύκνωσης. Έχουμε ακούσει πολλά και αντιφατικά πράγματα. Άρα πρέπει να επαναβεβαιώσουμε την ιδεολογική και πολιτική μας ταυτότητα. Το τρίτο σημείο έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να υπάρχει ως τμήμα και ως μπροστάρης σε μια συζήτηση η οποία υπάρχει μέσα στην κοινωνία. Ποια είναι αυτή? Είναι μια συζήτηση η οποία λέει ότι πρέπει να υπάρξει ένα ευρύ κοινωνικοπολιτικό δημοκρατικό μέτωπο στη βάση της πρόσκλησης σε κομματικές αλλά και προοδευτικές δυνάμεις της κοινωνίας, κοινωνικές δυνάμεις δηλαδή, φορείς, σωματεία, μαζικό χώρο, συνδικάτα, νεολαία αυτοδιοίκηση, να γίνει λοιπόν μια πρόσκληση να επιτευχθεί, αν υπάρχει δυνατότητα, μια προγραμματική συμφωνία μεταξύ των δυνάμεων των προοδευτικών, όπου μπορεί να καταλήξει σε μια συγκεκριμένη αλλακτική κυβερνητική πρόταση. Άρα, στο μεσοδιάστημα, γιατί ξέρω ότι θα με ρωτήσετε, και επειδή ακριβώς φαίνεται να υπάρχει ένα κενό εξουσίας, λέω ότι μπορεί η πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή που υπάρχει αυτή τη στιγμή να εκτελούν χρέη Προέδρου. Προσέξτε, έχει πει και ο ίδιος Στέφανος Κασελάκης πέρσι ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα σοβαρό κόμμα, ο ίδιος δεν θα είχε ανέλθει στην εξουσία του κόμματος, στην ηγεσία του κόμματος. Άρα τι λέμε, θα γίνουμε πρώτα ένα σοβαρό κόμμα, θα επαναπροσδιοριστούμε ιδεολογικά, προγραμματικά και οργανωτικά, θα τα βάλουμε όλα στο τραπέζι, θα δούμε πολλά πράγματα από την αρχή, αξιοποιώντας και την πρόσφατη εμπειρία του παρελθόντος, κάνοντας την αυτοκριτική μας, αλλά δίνοντας και μια προοπτική στην επόμενη μέρα. Και μετά βεβαίως μπορεί να εκλέξουμε και τα πρόσωπα εκείνα τα οποία μπορούν να υπηρετήσουν αυτή τη στρατηγική. Μπορεί να αλλάξετε και τους όρους του παιχνιδιού για τον τρόπο εκλογής. Όλα είναι στο τραπέζι, κατά την άποψή μου. Ξέρετε, το τελευταίο διάστημα είδα, για παράδειγμα, διάφορους περαστικούς, ακόμα και στελέχη άλλων κομμάτων, να προσέρχονται και να ψηφίζουν, για παράδειγμα, για την εκλογή. Υπάρχουν θετικά, υπάρχουν και αρνητικά σημεία. Όλοι μπορούν να έχουμε την άποψή μας. Όλα όμως και οι καταστατικές αλλαγές θα πρέπει να είναι στο τραπέζι. Και όλα αυτά πρέπει με σθένος και βεβαίως με συνέστηση της ευθύνης να συζητηθούν. Άρα, όχι εκλογές. Ναι. Αυτό το θεωρείτε ότι μια πρόταση μπορεί να έχει απήχηση στην Κεντρική Επιτροπή, παραδείγματος χάρη? Θεωρώ ότι είναι η μόνη πρόταση η οποία μπορεί να δώσει διέξοδο. Πρέπει να λειτουργήσει σε όλους το ένστικτο αυτοσυντήρησης. Διαφορετικά, όπως είπα και εισαγωγικά, η κρίση είναι διαλυτική. Οποιαδήποτε άλλη πρόταση για να γίνουν άμεσα εκλογές στο πολιτικό κενό, γιατί περί αυτού μιλάμε αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε κουβεντιάσει ούτε για πλατφόρμες, ούτε για πολιτικές, ούτε για προτάσεις, παρά μόνο για την εσωκομματική κουζίνα που ουδόλως αφορά την κοινωνία, οδηγεί κατά την άποψή μου στη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Κασελάκης λέει όχι αναβολή, όχι αναβολή, τον άκουγα να λέει όχι αναβολή, μην αφήσετε να γίνει αναβολή, να γίνει ανοιχτό συνέδριο κτλ. Έχει κανείς την αίσθηση ότι μπορεί στο κλίμα αυτό να γίνει προσυνεδριακός διάλογος, να προσέλθουν σε ομαλές συνθήκες τα μέλη, να ψηφίσουν και να ψηφίσουν επί τίνος πράγματος. Στο αν πρέπει κάποιος να είναι έκπτωση ή όχι, αυτό θα είναι το αντικείμενο ενός συνεδρίου. Γιατί αυτό αφορά την κοινωνία. Όχι. Προσέξτε, εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί κανένας. Θα προσδιοριστούμε όμως ιδεολογικά, προγραμματικά και οργανωτικά, θα δούμε ποιος χωράει σε τι, σε ένα πράγμα το οποίο δεν είναι στο κενό. Έχει μια ιστορική παράδοση, έχει μια ιστορική ταυτότητα ο χώρος, δεσμεύεται από παλαιότερες και διαδικτυακές συνεδριακές του αποφάσεις. Δεν μπορεί να εμφανίζεται κάποιος και να λέει η ιερή συμμαχία των ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να εμφανίζεται κάποιος και να λέει ότι τα πληρώνουν οι εργαζόμενοι με μετοχές.
Ο χώρος έχει πάρει θέση για τα ζητήματα αυτά. Και αυτά είναι αποτυπωμένα σε πολλές διαδοχικές συνεδριακές μας αποφάσεις. Όχι λοιπόν άλμα στο κενό. Άλμα στο μέλλον και βεβαίως μέρος μιας ευρύτερης συζήτησης που αφορά τι. Τη συγκρότηση ενός μεγάλου δημοκρατικού μετόπου που πράγματι μπορεί να δώσει εναλλακτική. Αντέχει όμως ο ΣΥΡΙΖΑ στη φάση αυτή που καταραίει στις δημοσκοπήσεις, έχει φτάσει στο 7% και ίσως και χαμηλότερα σε κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις, να μείνει τρεις μήνες στην ουσία ακυβέρνητος. Κύριε Κολοκυθά, τρεις ακόμη μήνες ακυβέρνητος. Η ίδια συζήτηση γινόταν ακριβώς πέρυσι τέτοια εποχή μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα. Κάποιοι τότε, ακόμα και σύντροφοι οι οποίοι αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ, έλεγαν ως επιχείρημα ότι δήθεν δεν πρέπει να πάει ακέφαλος ο ΣΥΡΙΖΑ στη Δυνία της Θεσσαλονίκης. Ναι. Κάποιοι άλλοι λέγανε ακριβώς αυτό που λέτε κι εσείς, ότι δεν μπορούμε να μείνουμε τρεις και τέσσερις μήνες. Δημοσκοπικά πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 5 με 6%. Mm. Γι' αυτό λέω ότι η κρίση είναι διαλυτική. Άρα, αν θέλουμε να υπάρχει ο χώρος την επόμενη μέρα. Δηλαδή, η διάλυση αυτά, ή αυτή η πρόταση, λέτε. Κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οτιδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή οδηγεί σε διάσπαση, οδηγεί σε διχασμό και οδηγεί σε βαθιά υπονόμευση μια προσπάθεια η οποία ξεκινήσει πολλά χρόνια και θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να πάει μακριά. Απλά λέγατε μέχρι τώρα ότι να αφήσουμε τη βάση να εκφραστεί. Ναι. Αυτή ήταν η κουβέντα που κάναμε τον τελευταίο ένα μήνα. Και συνεχίζω να το λέω, αλλά ξέρετε, η βάση πρέπει να εκφραστεί επί πολιτικών ζητημάτων. Δεν μπορεί να πάμε με όρους πολεμικής σε μια εκλογή η μεν και η δε αυτή τη στιγμή. Θα ορίσουμε και θα αποφασίσει η βάση τι. Θα αποφασίσει επί του ποια ιδεολογική κατεύθυνση θέλει να έχει ο χώρος. Ποιες είναι οι προτεραιότητες, ποια είναι η πολιτική φυσιογνωμία, ποια είναι τα πραγματικά επίδικα. Προτιμώ, ξέρετε, να κουβεντιάσουμε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, τους μισθούς, τις συντάξεις, το εθνικό σύστημα υγείας, τη δημόσια εκπαίδευση και λιγότερο να μιλάμε για το αν υπάρχουν δημόσιες ή όχι αντεγκλήσεις, οι οποίες, επαναλαμβάνω, δεν αφορούν την κοινωνία. Να ρωτήσω κάτι ευθέως. Είναι τρίκ για να μην είναι ο Κασελάκης, να μην κατέβει ο Κασελάκης σε εκλογές. Είχα την ίδια ακριβώς πρόταση. Και την ίδια πρώτη κατέθεσα ακριβώς πέρυσι τέτοια εποχή, η οποία μειοψήφισε στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, λέγοντας ότι παιδιά πρέπει πρώτα να πάμε, σύντροφοι, πρέπει να πάμε πρώτα να σε ένα συνέδριο και μετά να πάμε στην εκλογή Προέδρου. Το δίσε ξαμαρτήν του Κανδροσοφού. Κύριε Τιμπονέλα, πάντως η πολιτική γραμματεία, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τώρα στις ψηφοφορίες είναι 17-1 κατά του κύριου Κασελάκη. Μόνο η κυρία Τζάκρη είναι υπέρ του κύριου Κασελάκη. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτική γραμματεία είναι από την πλευρά την απέναντι του κύριου Κασελάκη. Άρα στην ουσία θέλετε να διοικεί το κόμμα. Πολιτική γραμματεία, η οποία δεν είναι απόχρωση Κασελάκη. Κύριε Κολοκυθά, μέχρι τώρα, αν δεν κάνω λάθος, και μέχρι την πρόταση Μομφής, η Κεντρική Επιτροπή συμφωνούσε σε όλες τις θέσεις τις οποίες είχε πάρει μέχρι τώρα η ηγεσία. Mm-hmm. Προφανώς κάτι συνέβη και διεράγει αυτός ο πολιτικός δεσμός με την ηγεσία. Κάτι λάθος έκανε ο Στέφανος Κασελάκης και έχει καταλήξει αυτή τη στιγμή να έχει κηρυχθεί έκτοτος από το αξίωμα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά λοιπόν δεν πρέπει να κάνουμε πως δεν τα βλέπουμε. Η Κεντρική Επιτροπή είναι ανώτερο καθοδηγητικό όργανο. Έχει εκλεγεί απευθείας από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως βεβαίως και η ηγεσία, και πρέπει να έχει λόγο. Δεν θα πάμε λοιπόν ακέφαλοι προς τη διαδικασία αυτή, δεν θα πάμε ασύντακτα, θα πάμε ως οργανωμένο κόμμα, το οποίο μπορεί να βάλει ράγες ιδεολογικές, προγραμματικές και οργανωτικές, πάνω στις οποίες θα πατήσουμε. Επαναλαμβάνω, σε περιόδους κρίσης δεν κάνεις ένα άλμα στο κενό. Μήπως αυτό όμως, επίσης, η συνέχεια της ερώτησης του Παναγιώτη νωρίτερα για την δύναμη του Κασελάκη εντός του χώρου, το κάνετε γιατί θεωρείτε ότι τις επόμενες εκλογές, αν γίνουν τώρα, έχει προβάδισμα ο κ. Κασελάκης και θα ξαναπάει το κόμμα και η προεδρία στον κ. Κασελάκη, γιατί ακόμα δεν είναι έτοιμη η άλλη πλευρά για να κερδίσει τον κ. Κασελάκη. Μα αυτό, ξέρετε, είναι το ζητούμενο. Για ένα πολιτικό χώρο, εδώ δεν κάνουμε survivor. Δεν είναι μια τέτοια πολιτική διαδικασία. Ένα κόμμα συζητά συνταγμένα, λύνει τα ζητήματά του. Δεν το έχουμε καταλάβει. Έχει συλλογική δημοκρατία. Ναι. Ξέρετε, αν δεν το έχουμε καταλάβει, σε αυτό κατά την άποψή μου την κύρια ευθύνη έχει ο Στέφανος Κασελάκης. Αυτός απαξίωσε τα όργανα δεν συνεδριάζανε, συλλογική δημοκρατία δεν υπήρχε και ακριβώς τα λάθη και οι αστοχίες διαδέχονταν το ένα μετά το άλλο. Άρα, για να συνοψίσω εγώ, για να είναι. Τέσσερα σημεία λοιπόν. Να ανασταλεί κάθε εκλογική διαδικασία όσον αφορά την εκλογή Προέδρου. Δεύτερον, να εξηγηθεί έκτακτο συνέδριο όπου θα τα δούμε όλα από την αρχή, να το πω πολύ απλά, βεβαίως πατώντας πάνω στην ιστορική παράδοση και ταυτότητα του χώρου. Επαναλαμβάνω, δεν κάνουμε άλμα στο κενό. Τρίτον, ο ΣΥΡΙΖΑ να θέσει ως άμεση προτεραιότητα τη συγκρότηση ενός δημοκρατικού μετόπου με στόχο να υπάρξει μια προγραμματική συμφωνία που θα δίνει εναλλακτική διέξοδο. Και τέταρτον, στην προσπάθεια αυτή, χρέη Προέδρου, για όσο διάστημα χρειαστεί και μέχρι να γίνει το συνέδριο, μπορούν να εκτελούν τα ανώτερα καθοδηγητικά όργανα του κόμματος, που είναι η Κεντρική Επιτροπή και η Πολιτική Γραμματεία. Άρα φεύγουν από τη μέση της διαγραφής. Δεν υπάρχει θέμα διαγραφής. Δεν μπορεί να διαγραφεί κάποιος αυτή τη στιγμή, διότι πρέπει να περάσει από μια Επιτροπή Διοντολογίας, να υπάρχουν συγκεκριμένες παραβάσεις. Αυτά, ξέρετε, εγώ είμαι κατά των πειθαρχικών μέτρων. Εγώ μιλώ πολιτικά. Επειδή θα τεθεί στην Κεντρική Επιτροπή προφανώς. Δεν ξέρω αν θα τεθεί. Εγώ έχω αμφιβολία αν θα τεθεί ζήτημα διαγραφής. Επειδή λοιπόν κανείς δεν πρέπει να αποκλειστεί.
θα τοποθετηθούν όλοι όσοι επιθυμούν να ηγηθούν του χώρου. Αν αλλά αλλά πεις όλοι, δηλαδή, θα, δεσμεύονται, ναι. θα δεσμεύονται από συλλογικές αποφάσεις. Η βάση, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι εκείνη η οποία θα αποφασίσει, όχι σε μια πασαρέλα προσώπων, αλλά πάνω σε ιδεολογικά, πολιτικά και οργανωτικά ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει ως ελλείμματα για το χώρο. Mm-hmm. Ξέρετε, και ιδεολογικά έχουμε συγχύσεις. Προγραμματικά είχαμε αστοχίες, άλλα πράγματα λέγαμε, τα αλλάζαμε την άλλη μέρα το πρωί. Αλλά και οργανωτικά πρέπει να σας πω ότι η κατάσταση στο κόμμα αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά κακή. Έχουν καταρρεύσει και οι οργανώσεις και βεβαίως και η μεσαία και ενδιάμεση στελέχωση του κόμματος. Αν δεν δούμε λοιπόν το μοντέλο του κόμματος το οποίο θέλουμε, αν δεν δούμε τον προσανατολισμό μας, αν δεν επαναβεβαιώσουμε την ταυτότητά μας αυτή τη στιγμή, φοβάμαι ότι θα έρχεται ένα πρόσωπο της μίας ή της άλλης πλευράς. Εγώ δεν μπαίνω στη συζήτηση αυτή. Του οποίου οι προσωπικές απόψεις, αυτό ζήσαμε τον τελευταίο χρόνο, έρχονται και επικάθονται πάνω σε μια διαδρομή η οποία έχει συνέχεια και έρχεται πολύ μακριά. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει ο πρόεδρος να είναι, πώς να το περιγράψω, δέσμιος των οργάνων. Προφανώς θα βάλει και την προσωπική σφραγίδα του πάνω. Δεν μπορεί στον άλλον ο οποίος έχει εκλεγεί να του λες η νόρμα είναι αυτή, μην κάνεις πιο αριστερά από τη ράγα, θα σε πετάξουμε έξω. Όλα τα κόμματα, είτε τις. Του κέντρου και αριστερά, είτε του κέντρου και δεξιά, έχουν πολιτικά όργανα τα οποία συνεδριάζουν και συναποφασίζουν. Συμφωνούμε. Άρα, λοιπόν, άλλο λέω εγώ. Ο Μητσοτάκης ήρθε στη Νέα Δημοκρατία, παραδείγματος χάρη, και είπε: είναι ένα συγκεκριμένο πράγμα η Νέα Δημοκρατία, και είπε: εγώ το ανοίγω κιόλας. Και φέρνω και κόσμο μέσα και κάνω μια πολιτική. Το ασκείται και κριτική εσωτερικά, μάλιστα. Αλλά είναι προσωπική σφραγίδα. Δεν μπορεί να το αφαιρέσει αυτό το δικαίωμα τον πρόεδρο. Ναι, αλλά δεν είδα το Μητσοτάκη να λέει, για παράδειγμα, έξω ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ. Να το πω κι εγώ διαφορετικά. Άρα λοιπόν θέλω να πω, δεσμεύεται. Άλλο, έχετε δίκιο σε αυτό. Άρα δεσμεύεται λοιπόν από τις βασικές αρχές, λέτε εσείς. Ακριβώς, βασικές αρχές και αξίες του χώρου. Άρα θεωρείτε τον Κασελάκη εκτός βασικής ιδεολογίας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό καταλαβαίνω. Προκάλεσε μια τεράστια σύγχυση στον χώρο. Το έχω πει και δημοσίως. Θεωρώ ότι το τελευταίο έτος ήταν μια μακρά πορεία και πολιτικής συρρήκνωσης. Έχω προσωπική άποψη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, την έχω καταθέσει αρκετές φορές. Θεωρώ ότι δεν συμβαδίζει ή δεν είναι συμβατός ως πρόεδρος για ένα κόμμα της αριστεράς, αλλά αυτό είναι μια προσωπική μου εκτίμηση για την οποία κρίνομαι δημοσίως με βάση αυτό το οποίο λέω. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει, δεν αποφασίζω εγώ. Πράγματι, τα κόμματα έχουν δημοκρατικές διαδικασίες και αυτά αποφασίζουν. Αλλά αποφασίζουν όχι μόνο επί προσώπων, αποφασίζουν και επί πολιτικών. Σε ένα υποθετικό σενάριο αυτό, με τα δεδομένα αυτά, εκλογές, όχι τώρα. Μετά, συνέδριο πρώτα, θα το ξανασκεφτείτε. Ακούστε με, το ζήτημα δεν είναι αυτό αυτή τη στιγμή. Το ζήτημα είναι να διασώσουμε το χώρο. Επαναλαμβάνω, τα ζητήματα είναι υπαρξιακά. Δεν έχω καμία έγνοια για καρέκλες, θέσεις και αξιώματα. Και αυτό, αν θέλετε, το έχω αποδείξει αρκετές φορές μέχρι σήμερα. Το έχετε αρνηθεί αρκετές φορές. Ακριβώς. Άρα, γιατί είναι λοιπόν, και αυτό, κύριε Ντεμπονέρα. Αυτή η συζήτηση, ξέρετε, είναι όχι προώρη, είναι άστοχη κατά την άποψή μου. Πάντως το πρόσωπο μετράει. Πάντα παίζει ρόλο. Προφανώς το πρόσωπο έχει τον ιστορικό του ρόλο και βάζει το προσωπικό του αποτύπωμα. Όμως, ξέρετε, ας φύγουμε λίγο από μια λογική μεσιανισμού. Είναι αδύνατο ένα πρόσωπο να λύσει όλα τα προβλήματα στο κόμμα αλλά και στη χώρα. Χρειάζεται σχέδιο πολιτικό. Και πίσω από αυτά στοιχιζόμαστε. Όχι από πρόσωπα. Στοιχιζόμαστε πίσω από πολιτικά σχέδια, αξίες και αρχές. Έχει σημασία ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για να προχωρήσει αυτή η κουβέντα στην κεντροαριστερά που λέτε? Προφανώς και έχει σημασία. Θεωρώ ότι και το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει ένα αντίστοιχο λάθος με αυτό το οποίο έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πήγε σε μια προεδρική εκλογή αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχει εξηγήσει, για παράδειγμα, στους ψηφοφόρους και στα μέλη του, γιατί κάθε τρεις και λίγο ένας τελεχός του γινόταν γενικός γραμματέας ή υπουργός μιας κυβέρνησης της δεξιάς, ποια είναι η φυσιογνωμία, ποια είναι τα όρια, ποιες είναι οι επιδιώξεις της σύγχρονης, θα πω εγώ, σοσιαλδημοκρατίας. Όλα αυτά, επιτρέψτε μου να σας πω, στο δημόσιο λόγο τουλάχιστον και στην πολιτική αντιπαράθεση δεν έχουν συζητηθεί επαρκώς. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να ξεκινήσουμε την ανάλυση μας από μια παραδοχή. Η παραδοχή αυτή λέει ότι κανένα κόμμα σήμερα στον αριστερό και υποδευτικό χώρο δεν μπορεί μόνο του να ανατρέψει την κατάσταση αυτή. Αν δεν ξεκινήσουμε από την ανάλυση αυτή, τότε θα πηγαίνουμε με όρους μικρομεγαλισμού, ηγεμονισμού ή προσωπικής φιλοδοξίας. Ξέρετε, η κοινωνία θέλει αύριο το πρωί πράγματι κυβερνητική πρόταση. Αλλά θέλει μια κυβερνητική πρόταση η οποία θα μπορεί πράγματι να δώσει μια τέτοια προοπτική. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με ποσοστά του 8 και 7 και 10%, όπως καταλαβαίνετε. Άρα η όποια εναλλακτική αυτή τη στιγμή περνάει μέσα από τη συνεννόηση. Βεβαίως των δυνάμεων του προοδευτικού χώρου, με τη συμμετοχή βεβαίως μπροστά και πρώτα απ' όλα της κοινωνίας. Τα κόμματα έχουν και κοινωνικές αναφορές. Άρα η λέτε, κοινωνία η ίδια είναι εκείνη που μπορεί. Πιο αριστερόστροφη πρέπει να είναι η πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Εγώ λέω ότι όλη η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει στο έδαφος που αυτό ονομάζουμε πρόοδος. Και αυτό είναι μια ευρύχωρη αριστερά, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη. Άρα
Έχουμε συμπτώσεις. Ξέρετε, θα έχετε αμέσως μετά το Χάρη του Δούκα. Δεν θα δείτε πολλές διαφορές όσον αφορά τα ζητήματα της οικονομίας. Και τα δύο κόμματα μιλάνε για μείωση των έμεσων φόρων. Και τα δύο κόμματα μιλάνε για πλαφόν στην ενέργεια. Και τα δύο κόμματα στηρίξανε ή στάθηκαν απέναντι στο νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είχαν μια κοινή γραμμή για τα τέμπη, για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Ναι. Έχουμε συμπτώσεις. Ας φύγουμε λοιπόν από αυτά που χωρίζουν τον ευρύτερο χώρο, ας δούμε πού μπορεί να υπάρχουν συμπτώσεις. Δεν μιλάω για ένα χυλό, μιλάω για αρχές, θέσεις και αξίες. Ας δούμε αν μπορεί να επιτευχθεί μια προγραμματική συμφωνία και μετά οι όροι της εκλογικής ή πολιτικής συμπόρευσης είναι πάνω στο τραπέζι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα που κάναμε. Πολύ ενδιαφέρουσα. Και πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ναι. Η οποία είναι είδηση αυτό που λέτε τώρα. Σας ευχαριστώ. Καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Διάλειμμα και αμέσως μετά μαζί μας ο κύριος Χάρης Δούκας. Βεβαίως. Λοιπόν, και όχι η τελική ευθεία, τελευταία στροφή όμως είναι. Κυριακή πρωί πια. Ναι. Είχαμε τον κύριο Ανδρουλάκη χθες, ο κύριος Δούκας σήμερα. Φυσικά. Δήμαρχος Αθήνας, υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΥ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλείνουμε, ελπίζω να στιγουρνείτε. Την άλλη φορά το είχαμε καταφέρει. Είχαμε κάνει μια μεγάλη ανατροπή στην Αθήνα, είχαμε κλείσει εδώ. Εδώ είχαμε. Πάτε για τη μεγάλη ανατροπή. Θέλει μια μεγάλη ανατροπή, θέλει ψυχή. Το έκανε και χθες η Ελλάδα στο Wembley. Με μεγάλη ψυχή, πολύ μεγάλη δύναμη. Το παλέψουμε, νομίζω είμαστε πολύ κοντά. Είστε. Έτσι κι αλλιώς κοντός ψαλμός. Έτσι. Να το πω έτσι. Να ξεκινήσω. Λίγες ώρες πια, να του αγχώσουμε και λίγο. Να ξεκινήσω ανάποδα από αυτό που είπε ο κύριος Τεμπονέρας προηγουμένως. Ναι. Κύριος Τεμπονέρας. Είχε ενδιαφέρον τον ακούγατε κιόλας. Πρότεινε κάτι που αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στην πλατφόρμα πάνω που προτείνει, μιλάει για μια συνεννόηση κεντροαριστεράς ευρύτερα, στη βάση και σε προγραμματικό επίπεδο. Και μάλιστα λέει ότι πρέπει να προχωρήσουμε να γίνει αλλαγή, να μια προοδευτική. Στην ουσία, περισσότερα συμφωνούμε, στα περισσότερα συμφωνούμε παρά διαφωνούμε. Λέει ο και ανέφερε σειρά πραγμάτων και σας ανέφερε κιόλας ο κ. Τεμπονέρας. Πώς το ακούτε σε αυτό? Το πιστεύω βαθιά ότι πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις στην κοινωνία, όμως, και πρέπει ακριβώς να δημιουργήσουμε ξανά τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη που θα είναι μια ξεκάθαρη επιλογή για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Είναι και θεσμική ισορροπία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κόμμα. Και τα υπόλοιπα είναι αρκετά μικρά και δεν μπορούν να αποτελέσουν μια ξεκάθαρη επιλογή. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε τη διαδικασία, θυμίζω, στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Για να ενώσουμε δυνάμεις στην κοινωνία, να μεγαλώσουμε και να νικήσουμε. Αυτός είναι και ο στόχος ο δικός μας. Το ΠΑΣΟΚ μόνο του μπορεί. Μπράβο, αυτό είναι το θέμα. Ο κόσμος της μεγάλης δημοκρατικής πάταξης, αν έρθει στο ΠΑΣΟΚ, μπορούμε. Ο κόσμος. Άλλοι μόνο. Τώρα, όλοι οι ψηφοφόρους θέλουν. Δηλαδή, το αντίστοιχο λέμε. Αλλά θέλετε να πάρετε από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω, κοιτάξτε, για να πούμε τα πράγματα. Δημοκρατίας. Εγώ νομίζω ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ να αξιοποιήσει μια χρυσή ευκαιρία. Και ποια είναι αυτή? Είναι σε πολύ μεγάλη περιδίνηση η κυβέρνηση. Σε μια φθορά που νομίζω ότι είναι ένα ποτάμι πίσω δεν γυρνάει. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατασπαράσεται και μπορούμε εμείς τώρα, σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, να ανοίξουμε ένα νέο κύκλο υπέρβασης. Και για να το κάνουμε αυτό, πρέπει πρώτα απ' όλα να αλλάξουμε. Γι' αυτό και λέω ότι το αίτημα της αλλαγής, που βεβαίως σημαίνει αλλαγή ηγεσίας και αλλαγή συνολικά της λειτουργίας του κόμματος για να ξαναγίνει κίνημα, είναι πανίσχυρο. Ακούω πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κάποια στελέχη. Άκουσα τον κύριο Κασελάκη, άκουσα τον κύριο Πολάκη να λέει ότι υπάρχει ένα νεφελώδες πράγμα τέλος πάντων που θέλει να δημιουργηθεί στην κεντροαριστερά. Και κάποιοι και από το ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να πάνε να κολλήσουν εκεί. Εσείς φαντάζεστε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο την επόμενη μέρα για να ενώσει τις δυνάμεις κεντροαριστεράς θα πάρει και ένα κομμάτι από το ΣΥΡΙΖΑ στελεχών? Όσοι μας πρόδωσαν και μας λιδόρισαν για την καρέκλα, είτε αριστερά ήταν η καρέκλα, είτε δεξιά ήταν η καρέκλα, να είμαστε καθαροί, είτε δεξιά ήταν η καρέκλα, δεν έχουν θέση ανάμεσά μας. Δεν θέλουμε να γίνουμε κολυβήθρα του Σιλοάμ για κανέναν από αυτούς. Θέλουμε όμως να δημιουργήσουμε ξανά μια συνθήκη υπέρβασης. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να απευθυνθούμε σε όλους. Σε όλους. Αμφίπλευρη διεύνηση. Τους προοδευτικούς και δημοκράτες που πιστεύουν στη δημοκρατία, στη δικαιοσύνη, στη διαφάνεια και στη λογοδοσία. Και οι οποίοι, ανεξαρτήτως τι έχουν ψηφίσει, θέλουν να έρθουν μαζί μας μπροστά όμως, στρατιώτες, όχι στρατηγοί για να ξεπλύνουν παλιές αμαρτίες, στρατιώτες στις πολύ μεγάλες μάχες που έχουμε να κάνουμε. Θέλουμε συμμετοχή και δημοκρατία για τομές και ανατροπές. Την Μπούκα από τα δεξιά την κλειτώσατε τελικά? Λέγατε μια Μπούκα από τα δεξιά. Νομίζω ότι το έλεγα αυτό όχι για τους ανθρώπους που έρχονται να ψηφίσουν, το έλεγα για την συγκυβέρνηση. Και το λέω και σήμερα. Ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει το ΠΑΣΟΚ, σε καμία περίπτωση, να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να αποτελέσει ένα ξεκάθαρο πόλο προοδευτικής διακυβέρνησης και αυτή είναι και θεσμική ισορροπία. Έχει τεθεί αυτό το θέμα καθόλου?
Ακούω και τον κύριο Ανδρουλάκη που είστε στην είναι θεμελιώδης. Εγώ νόμιζα ότι το λέτε για την κυρία Διαμαντοπούλου, να σου πει την αλήθεια. Συγγνώμη τώρα που σε ερμηνεύω. Αλλά αυτό κατάλαβα εγώ τότε προκλητικά. Το έλεγα διότι. Όχι για τον Ανδρουλάκη, για τρεις ή μισή μήνες ρωτάγανε εμένα τι θα συμβεί από τα αριστερά και τα κεντροαριστερά. Και απάνταγα λοιπόν, ξεκάθαρα ότι είπα και σήμερα, αλλά λέω ότι να συμφωνήσουμε για τα δεξιά. Τα, που είναι το ιδεολογικό. Ναι, ότι δεν μπορεί να συζητάμε μόνο για το ένα κομμάτι, να συζητήσουμε για τα δύο κομμάτια που θέλουμε αμφίπλευρη, ξαναλέω, διεύρυνση, αλλά ταυτόχρονα πολιτική αυτονομία αφορά και τις δύο πλευρές. Είμαστε πολιτικά αυτόνομοι συνολικά και θέλουμε να είμαστε μια ξεκάθαρη επιλογή αυτονομίας, πολιτικής αυτονομίας. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να ρωτήσω το εξής πραγματικά. Αύριο το πρωί. Να πω και κάτι Διαμαντοπούλου την Άννα, για να μην το αφήσω να πέσει κάτω. Βρεθήκατε κιόλας προχθές. Βρεθήκαμε ότι το Πασόκ πάντα είχε την λογική της σύνθεσης ρευμάτων, τάσεων και ιδεών. Και έτσι ήταν η Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη. Και μπορεί με συνυποψηφίους μου να έχω πολιτικές διαφορές, και πολιτικές συγκρίσεις, αλλά και πολιτικές διαφορές, μα αυτή είναι η δύναμή μας. Πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις, ρεύματα και τάσεις, και είναι πολύ σημαντική και η τάση που εκπροσωπεί η Άννα Διαμαντοπούλου, και πρέπει να είναι μαζί μας, και πρέπει να το διασφαλίσουμε αυτό στην πρώτη γραμμή. Ο Ανδρουλάκης την επόμενη μέρα, τι ρόλο, αν είστε πρόεδρος, πρέπει να έχει στο Πασόκ? Το ρόλο που θα πρέπει να έχουν όλοι οι συνυποψήφοι και συνολικά όλα τα στελέχη, να συμμετέχουμε ενεργά και να συνδιαμορφώνουμε μαζί από την πρώτη στιγμή όλες τις μεγάλες δράσεις και παρεμβάσεις. Είπατε μια ομάδα κρούσης εσείς. Εγώ έχω πει ότι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι θα φτιάξω μια ομάδα κρούσης, ένα νέο πολιτικό κέντρο, το οποίο θα συνεδριάζει κάθε εβδομάδα. Θέλω να είναι όλοι οι συνυποψήφοι μου και να συναποφασίζουμε όλες τις δράσεις και παρεμβάσεις στην κοινωνία. Μια ομάδα δηλαδή στην ουσία. Μια ομάδα, ναι. Όμως θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι είναι πολύ σημαντικό την ενότητα να την εννοούμε όλοι και να είναι καθαρή. Και αυτό το λέω διότι ενότητα δεν σημαίνει διαγραφές που ακούσαμε, ούτε χαρακτηρισμοί όπως τυχοδιώκτες, αλαζόνες, πρίγκιπες, φευγάτη. Και θέλω να πω ότι αυτά την επόμενη μέρα, σε ό,τι με αφορά, από όποιο μετερίζει, είτε πλειοψηφικό είτε μειοψηφικό, σε ό,τι με αφορά δεν θα τα επιτρέψουμε. Τι εννοείς, χρειαζόμαστε... με ποιο τρόπο δεν το επιτρέπεις αυτό? Δεν επιτρέπω τέτοιοι χαρακτηρισμοί, ούτε αν υπάρχουν πολιτικές διαφωνίες να ακούγονται διαγραφές, ούτε πασαρέλες, γιατί νομίζω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και όλοι οι συνυποψήφοι έχουν κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα για να δυναμώσουν το Πασόκ σε όλη τη χώρα. Και να πω και κάτι άλλο, ότι ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι ψήφισαν άλλους συνυποψηφίους μου. Και έχουν και επιφυλάξει όσον αφορά τη δικιά μου υποψηφιότητα. Όμως τώρα είμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία. Και είναι βασικό το ερώτημα. Στασιμότητα ή αλλαγή? Και θέλω να πω σε όλους τους ανθρώπους που ήθελαν και στήριξαν αυτή τη διαδικασία ότι τέτοια ευκαιρία δεν θα έχουμε ξανά. Και πως όποιες είναι οι επιφυλάξεις τους, εγώ έχω δεσμευτεί δημόσια ότι πρέπει το Πασόκ να αποτελέσει ξανά μια ανασύνθεση και μια πολύ μεγάλη δημιουργική ορμή για να δημιουργήσουμε μια αλλαγή στη χώρα. Και για να το κάνουμε αυτό, πρέπει πρώτα να αλλάξουμε εμείς και να πείσουμε ότι μπορούμε να βάλουμε προωθητική ατζέντα καθαρή με ξεκάθαρες θέσεις. Θα τους καλέσω όλους να έρθουν. Να έρθουν την Κυριακή να ψηφίσουν για να τιμήσουμε αυτή τη διαδικασία και να μπορέσουμε να έχουμε μεγάλη δύναμη για την επόμενη μέρα. Λέτε δηλαδή ότι με το που αλλάζει το πρόσωπο έρχεται ο Χάρης Δούκας? Δεν υποτιμώ ποτέ τα πρόσωπα, εγώ να ξέρετε. Παρά τα άλλα που ακούγονται οι πολιτικές πρώτα, και τα πρόσωπα για μένα παίζουν κομβικό ρόλο. Λέω χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης που δεν είναι σωστή. Άλλο λέω, όχι άλλο λέω. Λέω το εξής, αλλάζει το πρόσωπο. Και είναι ο Χάρης Δούκας αύριο το πρωί. Αυτομάτως το Πασόκ μπορεί να φτάσει 30%. Γιατί έτσι το ακούω γενικώς. Λέω ότι δεν υπάρχει τίποτα αυτοματοποιημένο. Αν ήταν αυτοματοποιημένα τα πράγματα στη ζωή, τότε 1,5 εκατομμύριο που δεν ψήφισαν τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και 1 εκατομμύριο που δεν ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τις προηγούμενες εθνικές εκλογές, 2,5 εκατομμύρια δηλαδή, θα έρχονται να στηρίξουν το Πασόκ. Δεν έγινε αυτό. Μάλιστα, χάσαμε και 100.000. Επειδή λοιπόν τα πράγματα δεν είναι αυτοματοποιημένα, πρέπει να δείξουμε ένα άλλο υπόδειγμα πολιτικής και ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης. Και λέω ότι στο δικό μου μοντέλο διακυβέρνησης, η πρότασή μου είναι ότι το ενός εδρός αρχή τελείωσε. Και το εμείς κάνει τη διαφορά. Και ότι πρέπει όλοι οι υποψήφοι μου και τα στελέχη αυτά που πάλεψαν πάρα πολύ να είμαστε στην πρώτη γραμμή, να συνθέσουμε, να ομογενοποιήσουμε και να φτιάξουμε μια νέα μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Αυτή είναι η διαφορά σας από τον κύριο Ανδρουλάκη, τη λέτε ενός εδρός αρχή. Πριν είπατε για στασιμότητα, απέτυχε ο κύριος Ανδρουλάκης? Νομίζω ότι δεν κατάφερε σε καμία περίπτωση να πείσει ότι το Πασόκ είναι μια ξεκάθαρη επιλογή προοδευτικής διακυβέρνησης. Και οι λόγοι είναι δύο. Ο ένας είναι ακριβώς ότι ήταν κλειστό και φοβικό. Και τι θέλω να πω με αυτό? Να συζητήσουμε το debate. Δεν είναι μόνο μια τακτική ποιος θα είναι νικητής, ποιος θυμμένος. Είναι για να πείσουμε τον κόσμο, τους 300.000, ότι μπορούμε μπροστά, καθαρά, δημόσια, να συζητήσουμε.
να διαφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε, αλλά να κρατήσουμε υψηλό το ενδιαφέρον και να πείσουμε να έρθουν να στηρίξουν τη διαδικασία. Άρα γιατί δεν έρχεται. Και το γιατί δεν ήθελε να έρθει. Αυτό. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί θέλανε να κλειστώ, δηλαδή, αυτό, να ένα κλειστό σύστημα. Για το Δημοτικό Συμβούλιο. Για το Δημοτικό Συμβούλιο και τα λοιπά. Ότι είχατε βάλει Δημοτικό Συμβούλιο να είμαστε εκλογές. Εμείς τα έχουμε αυτά προδιαγεγραμμένα μέχρι το τέλος του χρόνου, για να ξέρουν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι πότε είναι. Δεν είχε τεθεί θέμα Τετάρτης, γιατί την Δευτέρα που ξεκίνησε η συζήτηση, είχε ανακοινωθεί την Τετάρτη ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πήγαινε στον πύργο. Είχαμε όλες τις μέρες διαθέσιμες και το λέω ξανά και τώρα προλαβαίνουμε. Την Παρασκευή, για να δείξουμε ακριβώς ότι πιστεύουμε στο διάλογο και ότι όταν γίνεται μια πολιτική δέσμευση. Το είχαμε πει και οι δύο. Και όλοι οι υποψήφοι. Ότι στο δεύτερο γύρο θα υπάρχει debate, να τηρούμε τις δεσμεύσεις. Δεν έπρεπε να είναι προγραμματισμένο όμως από πριν. Το είπαμε και χθες στον κ. Ανδρουλάκη. Ότι το λάθος ήταν ότι ήταν προγραμματισμένο από πριν. Να είναι μια μέρα συγκεκριμένη, όποιος και αν ήταν ο υποψήφιος πρόεδρος. Εμείς στην ΕΡΤ είχαμε πει ότι καλό είναι να έχει οριστεί μια ημερομηνία ναι. Και μάλιστα είχαμε πει ήταν Τρίτη την προηγούμενη φορά. Ας το ορίσουμε Τρίτη, όποιος και αν είναι. Και μάλιστα τη Δευτέρα, στο αίτημα που κάναμε, είπαμε πάμε αύριο για να κλείσει γρήγορα η διαδικασία να προχωρήσουμε. Τρίτη, ήταν Τρίτη να γίνει. Και η εθνική βεβαίως που είχε αγώνα ήταν 10 ώρα το βράδυ. Μπορούσε να γίνει 8 το πρωί. Πάμε όμως στην ουσία. Και η ουσία είναι ακριβώς ότι αυτά πρέπει να τα αλλάξουμε. Και ότι δεν θα έχουμε δεύτερη ευκαιρία και τρίτη ευκαιρία και τέταρτη ευκαιρία. Ο κόσμος έξω δεν μπορεί άλλο να περιμένει. Και υπάρχει μια κερκόπορτα που παραμένει ανοιχτή και είναι του λαϊκισμού, της μυσαλλοδοξίας, της ακροδεξιάς. Και όσο η κεντροαριστερά, το πούμε έτσι, η πρόοδος και η δημοκρατία δεν απαντάει καθαρά στα προβλήματα και μένει σε κλειστά συστήματα, τόσο ανοίγουμε την κερκόπορτα για όλα τα άλλα που τα βλέπουμε και στην Ευρώπη και δεν πρέπει να έρθουν στη χώρα μας. Και δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση μετά από 6 μήνες να είμαστε πάλι εδώ και να λέμε γιατί είμαστε ακόμα στάσιμοι, γιατί δεν μπορούμε να σηκώσουμε ανάστημα, όταν τώρα είναι ευκαιρία να το κάνουμε στην πράξη. Να ρωτήσω, σε έγινε κριτική, μάλλον αναφέρθηκε γενικώς, ότι στο Δήμο της Αθήνας, παραδείγματος χάρη, και που εκλεγήκατε δήμαρχος, δεν πήγατε καλά. Δεν ήσταν πρώτος, να το πω έτσι, ήταν τρίτος, αν θυμάμαι καλά. Τρίτος, βεβαίως. Τρίτος, αν θυμάμαι καλά. Απαντάμε ότι. Ότι αυτό δείχνει κάτι, ότι ενδεχομένως αυτοί οι πρώτοι μήνες της δημαρχίας σας μπορεί να μην έχουν την επιτυχία που θα περίμενε κάποιος. Καταρχάς, παλεύουμε πάρα πολύ στο Δήμο και βεβαίως κοιτάζουμε, έχουμε κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε ξεκινήσει ένα εμβληματικό έργο που είναι η διπλή ανάπλαση, που γίνεται μια κοσμογονία εκεί. Δεύτερον, έχουμε φτιάξει ένα πολύ μεγάλο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων που συμπιέζει και μειώνει τον όγκο των απορριμμάτων κατά 50%. Άρα, μειώνουμε την ένταση στη φυλή. Μειώνουμε γύρω-γύρω την προσπάθεια που γίνεται είναι μετά από την απορριμμάτων. Αυτό που λέει ο κ. Μπακογιάννης ότι το είχε έτοιμο και το είχε εγκαινιάσει. Ήταν ήδη. Ένα τρομερό εργοτάξιο πάρα πολλά χρόνια. Εργοτάξιο ήταν. Πήγα κι εγώ, είχα πάει κι εγώ. Δεν λειτουργούσε τίποτα. Καταφέραμε και το λειτουργήσαμε με πολύ μεγάλη δυσκολία. Και είναι κόσμο στολίδι και είναι πρότυπο σε όλη την Ευρώπη. Και μάλιστα θα συνεργαστούμε και με άλλους Δήμους για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ακόμα μεγαλύτερη μείωση στη ρήπανση και όχληση και, πίεση, και μείωση στην πίεση στη φυλή. Προχωράμε τα δέντρα, πάνω από 3.000 δέντρα. Προχωράμε στην Κυψέλη με πρωτοποριακά πράγματα, όπως ένα μικρό δάσος, έτσι το λέμε, μικρό δάσος, το οποίο αλλάζει το μικροκλίμα στην περιοχή, στην Αλεπότρυπα. Στην Αλεπότρυπα. Στην Αλεπότρυπα, η Κυψέλη είναι μια περιοχή η οποία έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική, αλλά είναι και η πιο πυκνοκατοικημένη σε όλη την Ευρώπη. Έχει γίνει ωραία η φωκή όμως. Έχει γίνει πάρα πολύ. Απλά να ρωτήσουμε αν αυτά τα πράγματα. Αυτό θέλω να πω. Αλλά αυτά δεν μπορεί να αξιολογήσει ένα δήμαρχο τους πρώτους 8-9 μήνες. Αυτό είναι σε βάθος πενταετίας. Λένε ότι είμαι τρίτος. Μα είμαι ένας νέος δήμαρχος, νέος πολιτικός. Δεν έχω οργανωμένες διαδικασίες. Παλέψαμε, πήγαμε στο δεύτερο γύρο κόντρα σε μεγάλα ονόματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και βεβαίως και στην Αθήνα είναι δύο στελέχη που στήριξαν και εμένα προσωπικά στο Δήμο της Αθήνας. Και η Άννα Διαμαντοπούλου είχε πει με το περίφημο άρθρο της γιατί Χαρισδούκας στήριξε την προσπάθειά μου και ο Παύλος Γερουλάνος και μαζί κερδίσαμε την Αθήνα. Και το λέω αυτό γιατί είναι άλλο η δημοτική κάλπη και άλλο οι εθνικές κάλπες. Δηλαδή, για παράδειγμα, βγήκα πρώτος στην Πάτρα. Τι σημαίνει αυτό? Βγήκα πρώτος στα Γιάννα, στη Ρόδο, στην Άρτα, στην Ρόδο, στα Γιάννενα, στην Πάτρα. Και κάτι άλλο. Και ο Νίκος ο Ανδρουλάκης βγήκε τρίτος στην Αλφα Θεσσαλονίκης, που είναι βουλευτής και πρόεδρος. Τι σημαίνει πάλι αυτό? Τα λέω όλα αυτά γιατί είναι μία άλλη διαδικασία, μία άλλη κάλπη. Όμως εδώ οφείλω να πω ότι ήταν και ο πόλεμος πολύ ανελαίτητος, νομίζω εγώ, πόλεμος. Από τη στιγμή που ανέλαβα, ναι, από την κυβέρνηση στο Δήμο της Αθήνας, με απίστευτες συνεχιζόμενες ειδήσεις και fake news. Θυμάμαι την ιστορία με τον πόλεμο με τα φρεάτια, γιατί δεν καθάρισα το φρεάτιο στη Μαρασλή και πλημμύρισε, που η Μαρασλή δεν έχει φρεάτιο. Και μόλις το 20% των δρόμων στην Αθήνα έχει φρεάτια. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Καλυφθεί τα φρεάτια. Πάντως φρεάτια τα οποία πλημμύρισαν είχαμε.
Φρεάθηκε. Εγώ δεν ξέρω πού είναι αρμοδιότητες ακριβώς, δεν θέλω να λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Ναι. Αλλά είδαμε πλημμυρισμένα. Είναι πολύ μεγάλες. Και θα σου πω και κάτι άλλο, κύριε Δημάρχη. Γιατί θέλω να είμαστε. Όχι, γιατί κάναμε αυτή την κριτική στον Μπακογιάννη και καλά κάναμε και την κάναμε, οφείλαμε να την κάνουμε, ότι τα είχαμε δει. Τα ξαναείδαμε. Και θα συνεχίσουμε να την κάνουμε για εσάς ως Δημοχαθηναίων. Πρέπει, ότι βλέπουμε, να, το κάνουμε. Πρέπει να γίνεται κριτική. Ναι. Για να είμαι εντάξει εγώ με τον εαυτό μου. Δεν λέω ότι ο Δούκας σε μια μέρα θα πάρει το ραβδί και θα το αλλάξει δεν όλο. Αυτό, εντάξει, ναι. Προφανώς. Πρέπει να είμαστε. Έτσι είναι και να τα λέμε καθαρά και βεβαίως. Αλλά υπήρξε πρόβλημα. Και θέλω να σας πω μια διατύπωση. Η Αττική και η Αθήνα δεν είναι θωρακισμένες. Και πρέπει η κυβέρνηση να ξεκλειδώσει χρηματοδοτήσεις, κάπως έτσι ήταν η ορολογία, για να προχωρήσουμε στα πολύ μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα. Δεν ήταν δικιά μας διατύπωση, ήταν του Χαρδαλιά, του Περιφερειάρχη. Ναι. Και το λέω αυτό διότι σε συνθήκες κλιματικής κρίσης πρέπει να προχωρήσουμε ταχύτητα στα αντιπλημμυρικά έργα. Εμείς κατ' εξαίρεση κάνουμε κάποια. Στη Ριζούπολη, στον Κολονό. Ναι. Θέλουμε πολύ περισσότερα. Θέλουμε όμως πόρους. Η κυβέρνηση σας κλείδωσε τα λεφτά, δεν σας δίνει λεφτά η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση συνολικά έχει δημιουργήσει μια τρομακτική οικονομική ασφυξία σε όλους τους Δήμους, σε εμάς ακόμα περισσότερο και μάλιστα η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, όχι εγώ, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας που είναι κυρίως Δήμοι από τη Νέα Δημοκρατία, στην τελευταία της ανακοίνωση είπε ότι αν δεν αλλάξει τροπάρι η κυβέρνηση και αν δεν βοηθήσει τους Δήμους, οι οποίοι δεν είναι επέτες αλλά πρέπει να είναι πρωταγωνιστές, θα μπει λουκέτο. Είπε η ΚΕΔΕ, θα μπει λουκέτο. Και αυτό είναι και εμβληματικό στη δικιά μου προσπάθεια. Η αποκέντρωση στο Πασό γιατί πρέπει. Άρα η κυβέρνηση σας έχει αντιπαλό. Γιατί δεν πιστεύει. Η κυβέρνηση βεβαίως δεν με θέλει σε καμία περίπτωση, γιατί έχουμε μια ατζέντα προοδευτική. Είστε δήμαρχος Αθηναίων όμως. Βεβαίως. Είστε δήμαρχος της πρωτεύουσας. Και θα έπρεπε αυτό να μην ισχύει. Ναι. Και θα έπρεπε να λειτουργούμε θεσμικά. Και θα έπρεπε να μπορούμε να μιλάμε και να βάζουμε τα προβλήματα μπροστά και αυτά να λύνουμε. Και μπορεί να έχουμε πολιτικές αντιπαραθέσεις, αλλά πρέπει να λειτουργούν θεσμοί. Όμως η κυβέρνηση δεν πιστεύει στην τοπική αυτοδιοίκηση και αυτό πρέπει να είναι κυταρικό και στο δεν σας θέλει πρόεδρο του Πασόκ. Καλά, είναι δεδομένο ότι δεν με θέλει ούτε δήμαρχο. Ούτε πρόεδρο του Πασόκ, διότι κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στην αντίθετη κατεύθυνση. Γιατί εμείς. Και μετά έχουν εκλογές του Πασόκ. Και δεν μπορούν να τα αποδεχτούν. Ακόμα δεν μπορούν να τα αποδεχτούν. Και ακόμα αυτό παραμένει πρόβλημα. Και επίσης μιλάμε για μια ατζέντα που αφορά την κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη, που δεν αρέσει επίσης. Μιλάμε για μια ανάπτυξη που όλοι οι συντελεστές θα συμμετέχουν. Οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η καινοτομία θα είναι στην πρώτη γραμμή και όχι πολύ μεγάλες μόνο εταιρείες με υπερκέρδη. Και αυτά όλα για να γίνουν. Αυτά γινόντουσαν πριν, λέτε δηλαδή. Γίνεται τώρα. Και γι' αυτό και λέω ότι. Όχι, πρέπει. Τις εταιρείες με τα υπερκέρδη γινόντουσαν πριν. Νομίζω ότι είναι σε. Λέω ότι έχουμε μια προοδευτική ατζέντα σαν υποψήφιος πρόεδρος για το Πασόκ. Α, για το Πασόκ. Και αυτή ενοχλεί την κυβέρνηση. Mm. Και λέω επίσης ότι για τη Δημαρχία μου έχουμε κάνει δύο πολύ μεγάλες συγκρούσεις ενδεικτικές. Mm. Η πρώτη είναι ότι χτυπηθήκαμε και συγκρουστήκαμε με τοπικά. Με τους πολύ μεγάλους κατασκευαστές που έχτιζαν σπίτια τόσο ψηλά που δεν έβλεπε στην Ακρόπολη. Mm. Για να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν κανόνες, φτάσαμε μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η κυβέρνηση έλεγε ότι θα συνεχίσουμε έτσι και κερδίσαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και αυτό δείχνει ακριβώς. Ότι τις πολύ μεγάλες μάχες μπορούμε να τις κερδίσουμε αν όλοι μαζί παλεύουμε. Και να πω και κάτι άλλο που συγκρουστήκαμε. Βεβαίως. Την εγκληματική οργάνωση. Υπήρχε μια εγκληματική οργάνωση χρόνια που εκβίαζε μαγαζιά και είχε παντού παρακλάδια και στο Δήμο και στην Ομαρχία και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Συγκρουστήκαμε, σπάσαμε αποστήματα και αυτό δείχνει ότι η Αθήνα αλλάζει σελίδα με κόπο και δύναμη και αυτό τους ενοχλεί. Ερώτηση. Πόσος κόσμος πρέπει να έρθει την Κυριακή για να πούμε ότι ρε παιδάκι μου, το μοντέλο της πρώτης Κυριακής σου πήγε καλά. Δεν λέω ότι εκτοξευτήκατε, αλλά πήγε καλά. Εγώ θέλω να έρθουν όλοι. Γι' αυτό και λέω ότι πρέπει να γίνει το debate, να κρατήσουμε το ενδιαφέρον υψηλό. Ακόμα και τώρα το λέτε για το debate. Άρα καλείτε τον κύριο Ανδρουλάκη τώρα σε debate. Το βράδυ. Αφού είναι Θεσσαλονίκη σήμερα ο Ανδρουλάκης. Εντάξει. Τι να πω. Λέω όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μα το είπε και χθες το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη και αύριο έχει και πάλι πρόγραμμα. Μα έχει ανακοινώσει από Δευτέρα όλη τη βδομάδα. Αυτό λέμε. Ότι έπρεπε ακριβώς να τηρούμε τις δεσμεύσεις μας και να κρατήσουμε το ενδιαφέρον ψηλά και να μιλήσουμε ανοιχτά για μια πολύ κρίσιμη διαδικασία. Προσέξτε. Εδώ δεν είναι μια απλώς κάλπη για ένα κόμμα. Είναι μια κάλπη με εθνικά και ιστορικά χαρακτηριστικά. Εθνικά γιατί πρέπει επιτέλους η χώρα να έχει θεσμική ισορροπία και μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη που θα είναι μια ξεκάθαρη επιλογή για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Και δεύτερον, ιστορικό. Γιατί το ορόσημο για το Πασόκ δεν θα έχει ξανά τόσο μεγάλη ευκαιρία να δημιουργήσει μια μεγάλη δημοκρατική έκρηξη. Αντιπροέδρους θα ορίσετε στο κόμμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί ρόλοι ήδη στο Πασόκ και το κρίσιμο για μένα είναι όλη η κοινοβουλευτική ομάδα και όλοι οι υποψήφοι να έχουν όλοι ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, ρόλο, λόγο και ευθύνη. Αυτά που δεν γίνονται το προηγούμενο διάστημα. Αντιπρόεδρος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Θα το συζητήσουμε όλο αυτό. Προσέξτε. Δεν θέλω να λέω θα αποφασίσω. Ναι. Λέμε ότι θα υπάρχουν όργανα διαδικασίες και θα είναι το εμείς. Θα το θέσετε. Νομίζω ότι στη δικιά μου λογική το κρίσιμο δεν είναι η αντιπρόεδρο, αλλά το πολιτικό κέντρο. Ένα πολιτικό συμβούλιο επίσης το οποίο θα λειτουργεί και θα συνεδριάζει. Μια κεντρική επιτροπή. Η ομάδα κρούσης που λέτε αυτή. Βεβαίως. Μια κεντρική επιτροπή η οποία επίσης θα είναι ένα καθοδηγητικό όργανο που θα παίρνει αποφάσεις, τομείς, δίκτυα,
περιφερειακά συμβούλια και έχω μια πρόταση. Κύριε Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε, το ομάδα το καταλογίζετε και στον Ανδρουλάκη ότι λειτουργούσε με ομάδα. Όταν λέτε ομάδα κρούσης, εννοείται. Το πολιτικό κέντρο που αφορά ακριβώς τα στελέχη. Όχι με τους φίλους σας, όπως λένε. Ακριβώς αντίθετο λέω. Αλλά με εκτελεστικό γραφείο, ας πούμε. Ακριβώς το εκτελεστικό γραφείο του Ανδρέα Παπανδρέου που συνεδρίασε κάθε εβδομάδα έχει ακριβώς όλα τα στελέχη τα οποία εν δυνάμει θα μπορούσαν να ήταν οι κύριοι πρωταγωνιστές. Όλοι οι πρωταγωνιστές λοιπόν θα συνδιαμορφώνουμε. Αυτοί οι οποίοι συμμετείχαμε στη διαδικασία και όχι μόνο, στη διαδικασία αυτή που ήταν πάρα πολύ σημαντική. Και άλλα στελέχη λέτε από το Πασόκ. Ωραία. Στη Βουλή εσείς δεν θα είστε, δεν είστε βουλευτής. Ναι. Μέχρι τις επόμενες εκλογές. Ούτε δημοτικό σύμβουλο ήμουνα και έγινα δημοτικό. Δεν έχει σημασία, βεβαίως. Αναντήρητο. Η κοινωνία αποφασίζει. Στη Βουλή δεν μπορείτε να πείτε όμως τώρα, δεν είστε βουλευτής. Δεν πρέπει να πείτε ποιος σας εκπροσωπεί στη Βουλή. Θα το πούμε στα όργανα, θα κάνουμε τις προτάσεις μας. Έχετε αποφασίσει. Έχετε αποφασίσει. Δεν μπορεί να αποφασίσει καμία. Όχι, δεν αποφασίσει. Δεν έχετε πρόσωπο. Είναι ο Παναγιώτης. Προσέξτε να δείτε. Όχι, όχι. Μα προσέξτε να δείτε. Είναι μια δυναμική διαδικασία να δούμε το αποτέλεσμα, να δούμε τα συστήματα και να μιλήσουμε με τους ανθρώπους. Και να δούμε ο καθένας που βλέπει τον εαυτό του. Δεν είναι μια απόφαση. Βεβαίως. Δεν θα ήταν υπέρβαση, παραδείγματος χάρη, να πείτε είμαι πρόεδρος του Πασόκ. Έχω έναν ο οποίος διατέλεσε πρόεδρος του Πασόκ και είναι και στη Βουλή. Γιατί δεν προτείνω τον Νίκο Ανδρουλάκη για να με εκπροσωπεί ως επικεφαλής κοινωνικής, που είναι ήδη επικεφαλής κοινωνικής ομάδας. Θα το σκεφτείτε αυτό. Και αυτή είναι μια πρόταση και άλλες τέτοιες προτάσεις και θα κάνουμε όσες υπερβάσεις χρειαστεί για να δείξουμε ότι το εγώ τελείωσε, το εμείς κάνει διαφορά. Αυτή είναι η δέσμευσή μου. Το έχω πει, επειδή λέω ότι ανοίγουμε συνέχεια ένα νέο κύκλο υπέρβασης. Ναι. Όλη η διαδικασία από εδώ και πέρα θα είναι υπερβάσεις που θα δείχνουν την ενότητα στην πράξη και τη σύνθεση στην πράξη διαφορετικών τάσεων και ιδεών. Κύριε Δούκα, αν χάσετε τις εκλογές, θα πάτε στο Δήμο της Αθήνας και δεν ασχοληθείτε με το ΠΑΣΟΚ ξανά? Μα είμαι στο Δήμο και ασχολούμαι με το ΠΑΣΟΚ. Αλλά, δημοκρατική πάθηση, δήμαρχος, θα συνεχίσω, να το κάνω. Και θα συνεχίσω να παλεύω με τις αρχές. Στην πρώτη γραμμή. Ως αντίπαλος πόλος ή ως συνεργάτης του Προέδρου. Στην πρώτη και θα συνεχίσω ως αντίπαλος πόλος του Προέδρου ή ως συνεργάτης του Προέδρου. Το είπα και για την Αθήνα που με ρωτήσατε. Δεν είμαστε αντίπαλοι. Είμαστε άνθρωποι που παλεύουμε να δυναμώσουμε το ΠΑΣΟΚ σε κάθε χώρο, σε κάθε γωνιά, σε κάθε πλατεία, σε κάθε χωριό. Σε όλη την Αθήνα. Άρα θα πάτε με γι' αυτό ξεκινήσαμε την αλλαγή ηγεσίας. Ναι. Αν πετύχει, δεν την ξεκινήσαμε. Ναι, αλλά αν κερδίσει όμως, μένει ότι τον εμπιστεύεται ο κόσμος. Αν κερδίσει, το πίστεψε ο κόσμος και θα πρέπει όλοι μαζί να στρατευτούμε στην πολύ μεγάλη προσπάθεια για να δυναμώσουμε το ΠΑΣΟΚ. Πάντα είμαι μπροστά, στρατιώτης όλες τις μάχες και θα συνεχίσω να το κάνω με πάθος και ένταση. Και αυτή είναι και η προσέγγιση που έχω στη ζωή. Άρα θα θέλατε να σας αξιοποιήσει μετά και ο Ανδρουλάκης. Δεν είμαι μάχες, οι οποίες ακριβώς έχουν να κάνουν με τις αρχές και τις αξίες μας. Μπορεί να είναι νικηφόρες, μπορεί να μην τα καταφέρουμε, αλλά συνεχίζουμε να παλεύουμε από όποιον μετερίζει για αυτά που πιστεύουμε. Άρα. Με πάθος και ένταση. Με ενότητα, πάντα ΠΑΣΟΚ, πάντα Δημοκρατική Παράταξη. Λοιπόν, έχετε πίστη για το αποτέλεσμα από την πλευρά. Ναι. Το πιστεύω βαθιά και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ πρώτη φορά συμμετείχα σε μια τόσο μεγάλη διαδικασία. Και θέλω να πω στους 300.000 να έρθουν, να στηρίξουν ξανά τη διαδικασία και πως πρέπει να πάρουν το ΠΑΣΟΚ στα χέρια τους, όποια και αν είναι η επιλογή τους, να στηρίξουν την πολύ μεγάλη προσπάθεια να γίνουμε ξανά η μεγάλη δημοκρατική παράταξη που θα νικήσει. Κάνατε όλοι πολύ ωραία προεκλογική εκστρατεία. Ναι, αυτό έχουμε το λέω ως όλες τις πλευρές το λένε αυτό. Μεγάλη νίκη. Κάνατε, αυτή, κάνατε όλοι, όλοι σας. Αυτό το λένε όλες τις πλευρές. Για πολιτικό πολιτισμό. Και ειδικά την ώρα που στον ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ό,τι γίνεται αυτό το τελευταίο διάστημα. Θα τα λέμε ούτως ή άλλως, είτε ως πρόεδρο, είτε ως δήμαρχο, είτε και ως τα δύο. Θα τα λέμε σίγουρα το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Διάλειμμα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Κλείσαμε και με τους δύο υποψηφίους για την Προεδρία του ΠΑΣΟ. Κανονικά τους ωραία. Είδατε, τους παρακολουθήσατε. Αποφασίστε τώρα. Αποφασίστε. Όσοι θέλετε να ψηφίσετε την Κυριακή, είναι κανονικά 7 με 7, πάλι τα ίδια. Όσοι έχετε ψηφίσει τον πρώτο γύρο, ψηφίζετε ξανά την Κυριακή. Λοιπόν, όσοι θέλετε. Εμείς Open προφανώς θα έχουμε όλη μέρα ενημέρωση για τις εκλογές. Βεβαίως. Αλλά και αύριο το πρωί εδώ ενημέρωση. Και αύριο φυσικά. Το πρωί ενημέρωση. 6 ώρα, η Χρύσα με τον Σπύρο. Και ο Σπύρος με τη Χρύσα. Άνα, γεια σου. Επίσης να σας πούμε ότι ακολουθεί η Ελένη Τσολάκη τώρα αμέσως. Βεβαίως. Και εμείς θα είμαστε μαζί τη Δευτέρα το πρωί στις 6. Μην ξεχνιέστε με όλα τα αποτελέσματα και όλα τα ρεπορτάζ και όλα τα θέματα. Άνα, γεια σου. Γεια. Καλημέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Δεν θα το φοβόμουν πως για μια φορά και πάλι θα ξανασκοτωνόμουν.